Καλημέρα, καλώς τα παιδιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πω, τσακάρω Δευτέρα, ρε παιδί. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι έγινε. Πας στη δουλειά με ένα κέφι. Για κρύο. Κρύο. Καλά, αν βγείτε τώρα το πρωί. Καλά, εμείς δεν είναι ώρα ανθρώπινη, βέβαια, αυτή που κυκλοφορούμε. Είναι νυχτερινό το πρόγραμμα. Αλλά τέλος πάντων και φυσιολογική ώρα να βγεις θα πουντιάσεις σήμερα. Έχει πάρα πολύ κρύο. Χαμηλές πολύ θερμοκρασίες. Από τέσσερις. Άμα έχει μονοψήφιο τώρα μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Μονοψήφιο. Λίγο πιο έξω καταλαβαίνεις τι γίνεται. Κάτω από το 5 πια. Στην Αττική εδώ ήταν 4 βαθμοί. Βέβαια, ακριβώς. Κρύο, παιδιά, και το κρύο γενικεύεται από ό,τι βλέπω. Είναι γενικά παγωμένη ατμόσφαιρα. Πιεσμένα πράγματα, ρε παιδί. Πιεσμένα πράγματα. Να ξεκινήσω μια Δευτέρα και να σας πούμε, εντάξει, παιδί μου, χαλαρή είναι αυτή η εβδομάδα. Παντού και το Σαββατοκύριακο ξύλο τρώμε. Ναι. Όπου ανοίγει θέμα και γράφει γκρις, γιατί στην Ελλάδα εμείς γνωριζόμαστε εδώ, αλλά έξω γράφει γκρις. Όπου βλέπει γκρις ο ξένος, το γυρίζει το μάτι ανάποδα. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί. Κάτσε, ρε παιδί. Πίεσε από εδώ, πίεσε από εκεί, δεν κάνετε εκείνο. Πώς δεν κάνουμε. Όχι και τίποτα άλλο. Και τα δύο πράγματα έχουμε κάνει. Θα φτάσει στο τέλος του ΟΟΚ, αν λάβει παρατομιέχοντες. Μα τι άλλο να κάνουμε πια, ρε παιδί μου. Έχει μείνει ο Έλληνας χωρίς δουλειά. Χωρίς μισθό, ή όπως έχει μισθό, έχει ένα τόσο μισθό. Σύνταξη δεν το συζητάμε. Τίποτα έτσι. Μαγαζιά κλείνουν. Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Σπίτια πουλούνται. Βάρκες. Βάζω και τις βάρκες. Τι άλλο να κάνουμε. Μοιραλά, έχασε ένα καρογκόλ. Να μην ξεχνάμε. Ναι, τι άλλο να κάνουμε. Τι άλλο να κάνουμε. Χαίραμε χ με τον Παναθηναϊκό, τι άλλο θέλετε. Μέχρι αυτό το σημείο φτάσαμε. Τέτοια καταστροφή στον Ολυμπιακό δεν έχει ξαναγίνει. Πανηγυρίζει όλο επειδή πήρε χ. Σκέψου, σαν ποια ομάδα μα είχε φέρει να έχει εδώ μέσα. Όφη. Οργοτέλη, όφη. 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 Σαν τον είναι και ξέρει. Δεν βαριέστε. Αδερφότητα εκεί. Δεν βαριέστε που λε. Αλλά τρέχει τώρα ο παπάδι μου. Θα πάει σήμερα στι Βρυξέλλε και στο Λουξεμβούργο να δει εκεί την ηγεσία. Την ηγεσία του συνόλου των χωρών. Το σωστό η είναι. Η οποία δεν ξέρει τι να κάνει. Αυτό είναι το φοβερό τη ιστορία. Δεν ξέρει τι να κάνει. Το σωστό είναι βέβαια να μα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνη εμά τον Παπαδίου. Τα λεφτά, ποια ψήφο εμπιστοσύνη. Αυτό εννοώ. Ναι. Τα λεφτά. Είναι αυτά. Τα λεφτά. Άλλο. Έχουν, του έχει πιάσει τώρα η μανία, βάλει υπογραφή. Δεν φαγώθηκαν να κάνουμε κυβέρνηση συνεργασία. Τι μα λένε από την πρώτη μέρα τη κρίση. Αυτό είναι, παιδιά, κυβερνήσει εθνική ενότητα λέει είναι η απόλυτη σωτηρία. Γλιτώνετε αμέσως με το που συνεργαστείτε. Δύο, τρει, τέσσερι πόσοι θα είστε, γλιτώσατε. Μόλις σου λέει βάλετε κυβέρνηση εθνική ενότητα. Είχα να το κάνουμε λοιπόν γι' αυτό. Άντε, λέμε μήπως είναι όντως μήπως κάνουμε λάθος. Γιατί εμείς αντιστεκόμασταν εδώ. Αλλά λέμε μάλλον θα κάνουμε, αλλά δεν ξέρουμε εμείς. Ωραία, πάλι μια κυβέρνηση. Φέρε και μια κυβέρνηση εργασίας. Λεφτά, γιοκ. Βλέπω χειροτερεύει κατάσταση. Λεφτά, γιοκ. Έτσι. Και ξέρεις τώρα για να το σοβαρέψουμε και λιγάκι. Αφού εσύ υποστηρίζεις τις κυβερνήσεις εργασίας, ο απ' έξω, λέω. Ναι. Γιατί δημιουργείς πολιτικό πρόβλημα σε αυτή την κυβέρνηση και τη φέρνεις στο όριο. Στο όριο. Ναι. Εντελώς στο όριο. Δηλαδή η πίεση που τρώει η Ελλάδα τώρα. Έτσι. Είναι η χειρότερη νομίζω από ποτέ. Έπειτα τι έχεις να κερδίσεις. Με τελεσιγραφικό τρόπο σου λέει υπογράφεις κάτσε ρε παιδί. Και απαξιωτικό στο κάτω. Άντε και υπέγραψε. Εντάξει, εγώ σου λέω ναι, ωραία, τα κάνουμε όλα ό,τι υποχρεώσεις έχουμε τις κάνουμε. Δεν λέμε όχι. Αλλά φτάνει στα όρια πια της βαθιάς προσβολής. Θα μου πεις η πρώτη είναι η τελευταία που θα φάνε. Ναι. Ωραία, ναι, δεν λέω όχι. Αλλά, δεν είναι αλλά τώρα σου λέει ο άλλος. Ρε παιδιά, έχω σκύψει στα 4. Να το πούμε έτσι κοινώς. Τι άλλο να κάνεις πια. Σάμπος, τι άλλο. Να σου πω κάτι. Δεν λέω τώρα για το Σαμαρά το συγκεκριμένο. Μπορεί να κάνει και λάθος, δεν ξέρω. Μπορεί να αυτά θα κρυθεί. Έπειτα ο άνθρωπος έστειλε μια επιστολή στους... Έστειλε 15 επιστολές. Έστειλε μία στο ΕΛΚ. Όλοι οι ηγέτες εκεί είναι. Που, η Μέρκελ που είναι, αλλού είναι. Εκεί δεν είναι η Μέρκελ. Και ο Σόιμπλε μαζί. Αγκαλιά στο ΕΛΚ είναι. Έστειλε επιστολή εκεί. Ήρθε εδώ στον πρόεδρο μέσα, πήγε, υπέγραψε 10 χαρτιά. Ήρθε ο προϋπολογισμός, βάλε μια υπογραφή στον προϋπολογισμό. Πάνε οι τρεις, ξαναβάλε μια υπογραφή. Όχι, είναι οι αιμονές και οι ιδεοληψίες που έχει. Εντάξει, είναι χωρίς νόημα, δεν είναι πολιτικό θέμα τώρα. Όχι, όχι. Μια αιμονή για να πιεστεί η Ελλάδα ακόμα πιο πολύ. Σκέφτομαι, δηλαδή, ωραία, άντε και υπέγραψε και ο ένας και υπέγραψε και ο άλλος και υπέγραψε και ο Χαρατζαφέρης. Σε χαρά και ο Χαρατζαφέρης χθες που είδε την Τρόικα. Ο Χαρατζαφέρης δεν του δέει κανείς να υπογράψει. Αλλά λέει, παιδιά, εγώ θα υπογράψω. Ρε, λέμε, δεν χρειάζεται υπογραφή. Η δικιά σου, όχι. Τέλος πάντων, άντε και υπέγραψε. Μάζεψε τα λεφτά. Είναι βέβαιο ότι μπορεί να κάνει αυτό που. Εδώ είδες τα μεγέθη του προπολογισμού τι λέει. Τα είδα. Μιλάει για το θαύμα του Ιησού να περπατήσει πάνω στο νερό. Εγώ σου λέω ρε παιδί μου άλλο. Εδώ υποτίθεται ότι και εσύ παίρνει κάθε δίμηνο, τρίμηνο αποφάσεις ενώ ναι. Την κεντρική Ευρώπη, οι οποίες δεν σου βγαίνουν. Ναι, βέβαια. Και είσαι σε μια βαθύτατη κρίση ως Ευρώπη στο σύνολο και αναζητείς. Έχει ανοίξει όλη η συζήτηση πια. Από όλες τις πλευρές. Έτσι. Βέβαια. Δεν έχει να κάνει ούτε με χώρες, ούτε με επιμέρους προβλήματα. Άστρα, τα δικά μας προβλήματα είναι δικά μας. Θα δούμε. Όχι, ρε παιδί. Αλλά λέω, το θέμα ποια είναι της Ευρώπης. Είναι ένα συνολικό πρόβλημα το οποίο ούτε εσύ μπορείς να λύσεις. Διότι έχει η μια πλευρά τα δικά της συμφέροντα, η άλλη πλευρά της αιμονές της, η ποιοκή πλευρά της. Εμένα αυτό είναι που με προβληματίζει ότι εδώ υπάρχει κεντρικό πρόβλημα πια στην Ευρώπη. Δεν διαλύεται το σύστημα όλο αυτό που έφτιαξε διαλύεται. Δεν μπορεί να σταθεί έτσι όπως είναι. Και μου κάθεσε τώρα με μια απίστευτη αιμονή ολόκληρη αθηρία και λένε υπέγραψε κύριε Σαμάρ. Μα σοβαρά πράγματα τώρα. Άντε τώρα λοιπόν και υπέγραψε εγώ σου. Ναι. Τόλισες. Όχι. Μα δεν τόλισες. Και τι έγινε. Δεν τόλισες. Απλώς προσπαθούν να ευτελήσουν μια χώρα ακόμα και σε αυτόν τον έσχατο βαθμό πραγματικά πρόκειται για αθλήματα. Εγώ σας λέω, η γνώμη μου να υπογράψει. Λέτε πώς να σου το πω.
κάντα εκεί να μην δίνει πάτημα σε κανένα. Δεν λέω αυτό. Mm. Αλλά θέλω να φτάσω στο έσχατο όριο τη υποτέλεια, α πούμε, μια χώρα. Στο κάνει και αυτό. Αν κάνει αυτό, μετά θα του πούνε το Σαμαρά, δεν μου αρέσει που στη Συγκρού πήγαινε στη Βασιλή Σοφία. Δηλαδή θα βρούμε και κάτι πιο γελίο ακόμα. Πώς να το πω. Γιατί έχουμε φτάσει σε τέτοιο όριο. Σε ένα μη πολιτικό θέμα τώρα, που είναι μια αστείωτα, πιέζουν την Ελλάδα, ας πούμε, αφόρητα. Α, σου λέει. Βάζοντας το μείζωνα στόχο. Δεν σου δίνω τη δόση, αν δεν υπογράψω. Ναι, ναι. Κάτσε. Εντάξει. Την οποία δόση, για να είμαστε και ειλικρινείς και πρέπει να του το πει, ναι. Φαντάζομαι, ο κ. Παπαδήμος. Πριν από ένα μήνα περίπου, είχαν πει θα μειωθεί άμεσα, χωρίς να τεθεί κανένα θέμα. Έγινε η στραβή που έγινε από τον Παπανδρέο με την ιστορία του δημοψηφίσματος. Εντάξει, οκ. Okay. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά δεν έχει αλλάξει κάτι στο οικονομικό πλαίσιο. Και εκεί παίζουν, όπως βλέπεις, και σκοτσέζει κοντούς. Mm. Δηλαδή, βλέπεις άλλο, λέει ο Γιουνκέρ. Ο Γιουνκέρ σου λέει, μέσα στον Νοέμβρη θα τελειώσει το θέμα αυτό, μην ανησυχείτε. Βγαίνει ο Σόιμπλε, σου λέει, υπογράφηση, δεν παίρνει τίποτα. Ναι. Παίζει ο καθένα το παιχνίδι και... του και το ρόλο του, ας πούμε, και στη μέση είμαστε εμεί τώρα σαν τουιτσάκι. Έχουν και αυτοί εκλογές, έχουν και αυτοί κόσμο. Μιλάνε και στο εσωτερικό τη χώρα. Επειδή με εκλογές, εντάξει. Και η Ισπανία έχει εκλογές. Έβγαλε ένα καθαρό αποτέλεσμα με έναν άνθρωπο που δεν υποσχέθηκε απολύτως τίποτα. Ίσα-ίσα υποσχέθηκε τα χειρότερα. Παρά μόνο το ελάχιστο δυνατό, δηλαδή τη σύνταξη. Ναι. Δεν θα πειράξω, λέει, τη σύνταξη. Ναι. Αυτό. Και τα πολύ χαμηλά τα οικονομικά. Θα τα πειράξω. Όλα. Και βγήκε ο άνθρωπος στα ερωτικά. 44%. Και είναι μια καθαρή πρόταση αυτή. Ναι. Κάτι που, πώς να σου πω, καθαρίζει το τραπέζι. Δεν είναι πως είμαστε εδώ, είμαστε ερμαφρόδιτη κατάσταση. Βάλτε θα πατέρω ξανά να υπογράψεις. Καθαρίζει το τραπέζι, παιδί, τι θέλεις εδώ πέρα, τι κυβερνήσεις συνεργάζονται. Εκεί γιατί δεν επέμειναν να, κάνουν 7, να συνεργαστούν 7 κόμματα. Μα γιατί εκεί πήρε πολύ πλειοψηφία, πήρε πολύ πράγμα. Ναι, λέω όμως ότι είναι μια καθαρή λύση οι εκλογές, ως εκλογές, εγώ δεν το λέω. Θα μπορούσαν να βγουν 3 κόμματα και εκεί. Κοίτα και εδώ, εσύ Δημητρή, στην πραγματικότητα αυτό θα είναι η καθαρή λύση. Θα περάσουν 3 μήνες, πόσοι είναι. Στο τέλος θα πάμε σε εκλογές. Έτσι. Να βρεθεί μια λύση, να προχωρήσει η χώρα. Προφανώς. Το θέμα είναι, Δημήτρη μου, ότι και εμείς ξέρουμε και αυτοί ξέρουν και ο κόσμος ξέρει και όλοι ξέρουμε. Εκλογές, ξεκλογές. Αποτέλεσμα, ξεαποτέλεσμα. Την επόμενη μέρα το πρωί. Την επόμενη μέρα το πρωί. Ούτε λεφτά θα βρεθούν. Ούτε αυξήσεις θα δοθούν. Ούτε θα γλιτώσει τι περικοπές. Ούτε τι απολύσει τίποτα. Αυτό είναι απολύτως βέβαιο. Και αυτά που γράφει ο προϋπολογισμός, εγώ τα βλέπω ως παραμύθι, παιδιά. Όταν σου λέει ο προϋπολογισμός θα πιάσει κάτι απίστευτους στόχους. Με 2,5 δισεκατομμύρια πλεόνασμα για το 12, από πού, παιδιά, θα βρεθεί αυτό. Εδώ ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει αυτό το ρημάδι, το χαράτσι της ΔΕΗ. Το αντελήφθη. Που είδες αναγκάστηκε να και κάνει λέει, όπιστον ροταχώς. Και λέει, μέχρι να τακτοποιήσουμε για τα ευπαθή. Ας θα δούμε, μέσα να γίνει ρύθμιση, ναι. Σταμάτα το. Γιατί πρέπει να φτάσουμε εκεί όμως. Έλατε. Κάθε φορά δηλαδή δεν έχουμε βάλει μυαλό 2 χρόνια ρε παιδιά, τώρα τρώμε τη μία σφαλιάρα μετά την άλλη. Υποτίθεται ότι όλοι γίναμε λίγο πιο σοφοί από τη θέση μας. Και αναθεωρούμε και μέσα μας κάποια πράγματα. Σε άλλα μαλακώνουμε, σε άλλα γινόμαστε πιο σοφοί. Εδώ γίνονται χειρότεροι αυτοί οι τύποι. Γιατί εξακολουθεί και λειτουργεί ένα σύστημα με τον τρόπο που λειτουργούσε. Με τον τρόπο που λειτουργούσε, ακριβώς. Αυτό το σύστημα δεν έχει την ικανότητα ούτε να προβλέψει, ούτε να σχεδιάσει, ούτε να προγραμματίσει, έτσι. Ούτε τίποτα. Παίρνει υπό το καθεστώς πανικού των αναγκών. Με ένα μέτρο το οποίο δεν είναι ούτε σχεδιασμένο, ούτε προγραμματισμένο, ούτε τίποτα. Στη διαδρομή βλέπει ότι την πατήσαμε, παιδιά, δεν δίμηση, δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Ο μηχανισμός εσωτερικά είναι ο ίδιος, όντως οι υπηρεσίες είναι ίδιες. Αυτός ο όρμος επικεφαλής που έχει μιλήσει με 500 θηρία στην Ευρώπη όλοι. Έχουν δει τα μάτια του απίστευτα πράγματα. Έχει κάνει τις απίστευτες συζητήσεις. Βλέπει πια με άλλο μάτι υποθέτω την κατάσταση στην Ελλάδα. Ναι. Δεν καταλαβαίνει ότι το να βάλεις αυτό το χαράτσι πια σε αυτή τη φάση, έτσι όπως το βάλες, δεν μπορεί να περπατήσει. Δεν ξέρω. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Δεν βρίσκει άλλο τρόπο. Ξέρω τι να σου πω. Μα τι άλλο τρόπο να βρει. Το θέμα δεν είναι αν καταλάβει, δεν καταλαβαίνει. Το θέμα είναι αν δεν βλέπει ότι μέσα από μια ολόκληρη διαδομή 2 ετών αποτελεσματικότητα. Μηδέν από μηδέν, κάτω του μηδενός. Και κάτω κιόλας. Θερμοκρασίες βουνού. Ακριβώς. Ούτε στη λίμνη πλαστήρα δεν έχουμε τέτοια θερμοκρασία. Αφού το βλέπεις. Το έχει το Υπουργείο Οικονομικών. Τέλος πάντων, θα δούμε τώρα. Είπαμε, έχει δύο. Είπες χρόνια πολλά στα κορίτσια τα νύπατρα που γιορτάνουν σήμερα. Τα εισόδια της Θεοτόκου. Βέβαια. Σε παρακαλώ. Είναι τα εισόδια σήμερα, 21 Νοεμβρίου. Υποτίθεται οι Παρθένες, λέει οι ανύπατρες. Γιατί σου λέει, αν είσαι ανύπατρες, είσαι Παρθένες. Γι' αυτό γιορτάζουν όλες τον Αύγουστο. Μάλλον. Και οι Παναγιώτιδες όμως. Και οι Παναγιώτιδες. Χρόνια πολλά λοιπόν, παιδιά. Όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά, αλλά να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να, αυτό το κακό έχει λέω σε κάτι φίλους. Άμα είναι το Σάββατο το μάτς. Ναι. Τη Δευτέρα έχει περάσει. Έχει εκτονωθεί. Δηλαδή, και αν βάζαμε 5 γκολ, δεν θα ήταν το ίδιο. Δεν θα είχε περάσει καθόλου. Τεστ Παπαδήμου στη σκιά μια υπογραφή γράφουν τα νέα. Μάλιστα. Πάει να κάνει τις επαφές του σε Βρυξέλλες και Λουξεμβούργο σήμερα. Μάλιστα. Σου λέει μαραθώνιος επαφών του Πρωθυπουργού στις Βρυξέλλες για την έκτη δόση. Έχουμε και τον Παπανδρέου. Ναι. Παρενεύει. Γιώργος σπέβδει να σβήσει τη φωτιά. Που άναψε ο ίδιος. Ναι, έχει ανοίξει τώρα ολόκληρη κουβέντα. Θα φύγει ή δεν θα φύγει. Θα κάτσει, θα φύγει. Πώς θα φύγει, αν θα φύγει. Όχι, λέει, θα φύγει μετά. Θα φύγει επειδή μένοντας... είναι υπεύθυνος ηγέτης και θέλει να πάει η χώρα του καλά, θα φύγει μετά. Μόλις πάρουμε την έκτη δόση και προχωρήσουμε τη διαδικασία. Καλά. Αν φύγει. Δεν είπε ότι θα φύγει. Θα ανοίξει διαδικασίες. Θα δούμε. Όχι, θα φύγει. Η καταμπαράζω πράσινη βίβλο για το ευρωομόλογο και δεξιά στροφή με αυτοδυναμία Ραχώη στην Ισπανία.
φυλάκι νίκης από τη φωτό, όπως βλέπετε με τη σύζυγο. Να ξέρει κι αυτός μπήκε στο λάκκο με τα φίδια. Γιατί όμως να θες να κυβερνήσει. Γιατί θέλω να κυβερνήσει και εμένα μου κάνει εντύπωση. Εγώ παιδί πάντα το έχω αυτό το πρόβλημα. Θέλει ο άλλος τώρα, δεν κρατιέται, να κυβερνήσει αυτή τη χώρα. Γιατί. Η οποία έχει 21% ανεργία. 22, ναι. Είναι διαλυμένη παντελώς, χειρότερα από εμάς. Πολύ χειρότερα από εμάς. Εντάξει, είναι μεγαλύτερη χώρα, είναι αλλιώς, αλλά είναι χειρότερα από εμάς. Και θέλει ο άλλος να πάει να κυβερνήσει. Θέλει. Άβησο. Λέω, έχω την ιδέα μου πώς θα τη σώσω. Ναι. Ελευθεροτυπία. Ναι. Βραχυκύκλωμα στο Χαράτσι. Δεν κόβουν το ρεύμα μετά την καταγραφή. Ψάχνουν τώρα εξαιρέσεις. Αναμένεται νέα υπουργική απόφαση. Να δούμε λοιπόν. Γερμανοί και Ολλανδοί μένουν στις τρεις υπογραφές. Σφαίρες στην Αραβική Άνοιξη. Είδες τι γίνεται εκεί κάτω. Δεν πίστηκαν οι άνθρωποι. Γιατί έχει πέσει εκεί το στρατιωτικό καθεστώς μαζί με κάτι Ισλαμό κλπ. Γιατί όταν η διέξοδος σε μια δικτατορία δεν είναι η δημοκρατία, αλλά είναι η συνέχιση της δικτατορίας με άλλη μορφή, εκεί καταλήγει. Κάποια στιγμή καταλαβαίνει και ο λαός. Δεν χαζούσε. Έδωσαν εδώ εντάξει πολύ χρόνο να αλλάξει η κατάσταση. Αλλά δεν αλλάξει. Άλλαξε. Αυτά λοιπόν και από εδώ. Η ελευθεροτυπία μπαίνει και σε περιπέτειες από αύριο. Δεν θα εκδίδεται για δύο μέρες. 48 ώρες απεργία. 48 ώρες λόγω μη πληρωμή. 3,5 μήνες είναι. Το συναδέλφο είναι και ακριβώς. Τρεις είπα από το. Τρεις και κάτι. Αύγου, από τον Αύγουστο μήνα. Ναι, κάτι υπόλοιπο το Αύγουστο. Ναι, ναι. Το έθνος πρώτο κύμα εφεδρείας σε 7 μέρες. Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι φεύγουν και πώς στις 28 Νοεμβρίου. Μάλιστα. Τώρα οι διάφοροι κορυφαίοι στο Πασόκ παίρνουν θέση για την αλλαγή σελίδας. Ναι. Σκληρό παζάρι Παπαδήμου για την έκτη δόση. Η υπογραφή πρώτα και μετά η εκταμείευση, επιμένει ο κύριος Σόιμπλε. Άγριος. Νίκη Ραχώη με αυτοδυναμία. Και στη Λιβύη συνέλαβαν τον διάδοχο. Πάει και αυτός. Πάει και αυτός. Άμα ξυλωθεί το πουλόβερ. Τελείωσε. Το άλλο φέρει και η ετικέτα από πάνω. Φεύγω όλα, όλα, όλα. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Τουρκική απόβαση με ηλεκτρικό ρεύμα σε ελληνικά νησιά. Προκλητικά αλλά αντιεθνικές δηλώσεις του κυρίου Παπακοσταντίνου. Τι έκανε πάλι. Παίρνουμε ρεύμα από τους Τούρκους. Έχουν ρεύμα οι Τούρκοι για πουλήσουν και σε εμάς. Ναι, γιατί όχι. Ωραία. Βάζουμε χέρι σε φοροαπαλλαγές 6,1 δις. Ψάρω την κίνηση για την κεντροδεξιά του Ραχώη. Οι Γερμανοί πιέζουν πάλι, οι Βρυξέλλες δεν καίγονται, ο Σαμάρας δεν υπογράφει. Μάλιστα. Και ο Καπίνο έκλειψε την παράσταση. Καλός ο πιτσιρικάς. Φοβερός ο πιτσιρικάς και σκέψου, ρε παιδί μου, τώρα αν δεν είχαν γίνει μια σειρά από συμπτώσεις, αυτό το παιδί θα γυάλιζε τον πάγκο. Και θα ήταν ακόμα ταλέντο μέχρι τα 25 του. Ναι. Τώρα του δόθηκε ευκαιρία από συμπτώσεις, τραυματίστηκαν οι προηγούμενοι 10 ναι. Και βγήκε αυτός. Και πάει μια χαρά. Και πάει μια χαρά το παιδί. Και τώρα καθιερωθεί βέβαια έτσι. Έτσι θα κάνει. Εντάξει, έτσι είναι. Έτσι, ναι. Περίμενε θα περάσει η ευκαιρία από μπροστά σου ναι, ναι. Κάποια στιγμή. Το θέμα είναι την αρπάξεις. Το θέμα είναι την αρπάξεις. Ναι, ναι. Να το καταλάβεις ότι ήταν η ευκαιρία. Κάποια στιγμή δεν περνάει, πάντα ναι. Περνάει. Και να έχεις και την ικανότητα βέβαια να εκμεταλλευτείς. Εννοείται, ναι, φυσικά. Δυνατότητες. Για πάμε. Επόμενη. Αδέσμευτος τύπος. Άλλα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ προβλέπεται να φορτώσει τους Έλληνες. Η Επιτροπή Οικονομικών άρχισε την επεξεργασία του προϋπολογισμού. Εκεί αρχές Δεκέμβρη θα ψηφιστεί. Χάος στους Δήμους λόγω έλλειψης χρημάτων. Καταραίει ο Καλλικράτης. Χωρίς φαρμακεία σήμερα οι Αττικοί. Έχουν απεργία οι φαρμακοποιοί, όντως. Μάλιστα. Αυτά. Ο Πανδρέου που συζητάει. Πάμε στα αθλητικά, στο φως. Ο ρέφερι Μίτσιος με κάρτες χατζάρες αποκεφάλισε τον Όφη. Και δεν παίζω, σου λέει, την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό. Μάτζε ο Σταυλαρίδης. Γιατί θα κέρδιζε σίγουρα μου έπαιζαν αυτοί οι δύο. Σου λέει θα τα πιέσει. Πώς το ξέρουμε αυτό. Δεν κόλλωσε ο θρύλος και στο μπάσκετ, αλλά χάσαμε τελικώς. Ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός. 74-70. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και από εδώ. Sport Day αφεντικό. 74-70 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός το προσπάθησε. Ο Παναθηναϊκός έκανε σωρία λαθών. Είχε σημαντικές απουσίες, αλλά η κατάληξη ήταν ίδια. Το γνωστό. Μπάσκετάκι τώρα ποιος ασχολείται. Προχωρούμε στην εφημερίδα. Πρωταθλητής κομμάτιασαν τον Όφη και τον προσφέρουν στο πιάτο του ΠΑΟ. Το ίδιο θέμα και εδώ. Έσχος είναι αυτό καθαρό πρωτάθλημα. Πάλι τα ίδια αρχίσαμε να λέει ένας φίλος εδώ πέρα. Τι. Προχθές λέει πήγα σε μια τράπεζα για να βάλω συνδικιούχο σε δικό μου λογαριασμό και βάλαμε 14 συν 14, 28 υπογραφές. Αυτοί δεν υπογράφουν. 28 υπογραφές θα βάλω. Βάλε, φουλ. Λύσει το Ερνέστο, μείζον το πρόβλημα σου λέει της αστοχίας. Είναι, μείζον. Βεβαίως είναι. Το συζητάς. Αντί να βάλουμε 5 γκολ, δεν μπορούσα να βάλουμε ούτε ένα. Η εφημερίδα γκολ, φάντομ και ο εξάστερος. Για το μπάσκετ χθες. Για άλλο, δεν ξανάγαινε σου λέει τόσες ευκαιρίες χαμένες. Βάλσα μου για την Άκη και τον Μπάουκ οι νίκες χθες. Μάλιστα. Απτά. Πάμε παρακάτω στην επόμενη, να δούμε την εξέδρα. Αποθέωση για τα αστέρια του Ομπράντοβιτς 74-70. 18.000 λαού πανηγύρισαν την άνετη νίκη των πρωταθλητών. Γκολάρε στην Τούμπα. Και ξέρεις, είναι τώρα ωραία η σύμπτωση σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Συμβαίνει συχνά, έχεις προσέξει τι συμβαίνει. Συμβαίνει, ναι, ναι, ναι. Μεγάλο ταλέντο Καπίνο. Μεγάλο ταλέντο Καπίνο, παιδί. Έτσι, αφήστε το λίγο να μεγαλώσει που λένε. Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Για να δούμε. Μαραθώνιος επαφών. Πάμε στα Ιντερνετικά, πάμε στο Sky. Μαραθώνιος επαφών για να πιστούν οι Ευρωπαίοι.
Καραζαφέρη εδώ σε εξαρτάται την επιστολή Παπανδρέου και Σαμαρά. Στην κόψη του ξεραφείου συντάξει από τις δηλώσεις που έκανε εδώ ο κύριος Κουτρουμάνης στο Sky. Τις δούμε αργότερα. Ναι. Πάμε καθημερινή στις Βρυξέλλες για την έκτη δόση. Λοιπόν, ο κύριος Παπαδήμος θα συναντηθεί με Ρομπάι, Μπαρόζο και Γιουνκέρ. Πάμε παρακάτω. Πήξαμε από ειδικούς, λέω, σαν ένα φίλο. Γι' αυτό φέρουμε τους ανθρώπους που έχουν ειδικές γνώσεις εδώ και μιλάνε. Λοιπόν, λύσεις στο θέμα των γραπτών εγγύσεων θα αναζητήσει ο Λουκάς Παπαδήμος. Γράφει το in.gr. Πάμε στο βήμα. Η μεγάλη λύση, το σχέδιο Μέρκελ και οι ελπίδες Παπαδήμου. Ευρωομόλογο, κοινό ταμείο δαπανών, φόρων και κοινή άμυνα. Αυτό είναι το σχέδιο. Τώρα το θυμήθηκαν το σχέδιο. Το Newsit. Έχουν αραχνιάσει, λέει, τα ταμεία χωρίς την έκτη δόση. Αποκάλυψη φωτιά από προϊστάμενη εφορία, δεν μπορούμε να εισπράξουμε ούτε ένα ευρώ. Πάντα βρει για το εισπράξει. Είναι και μερικές εφορίες που δεν κουνιούνται καθόλου. Αγωνία για την εκτιδόση, λέει το νους. Θρίαμβο τραχώει και στον αέρα οι συντάξεις, όπως δήλωσε ο κ. Κουτρουμάνης. Το New Post. 48 άρεσε, επαναλαμβανόμενες απεργίες προχωράει για ενώ παιδί, δεν έχει καθορίσει όμως την ημερομηνία. Ναι. Συζητάει τα σενάρια διαδοχή στο Πασόκο ο Γιώργος. Ναι, δεν συζητάει, σου λέει. Και τι του κάνει του υψηλόβαθμου εδώ, του βλέπετε. Τι τους κάνει δηλαδή. Και τους βλέπει. Γιατί τους βλέπει. Τι κάνετε, παιδιά, πιούμε ένα καφέ. Τους βλέπει, ρε παιδί μου, συζητάει τη διαδοχή. Τι λέτε. Να φύγω ένα μήνο, πώς το βλέπετε. Να αφήνει η οικογένεια. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Αν τον αφήνει. Εν πάση περιπτώσει. Έχουμε και ένα ωραίο ταξιδάκι για να το δούμε, παιδιά. Μετά. Εντάξει, το προαναγγέλουμε για μετά. Πού είναι Καστοριά. Δεν μπορώ να πω. Είναι στο χωριό του πρόεδρου της Βουλής. Πετσαλινικού. Εκεί κοντά. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα να επιστρέψουμε να αρχίσουμε να βλέπουμε ένα-ένα τα θέματα αναλυτικά. Μανώλη, καλημέρα. Πρέπει να μπαίνει κιόλας. Πρέπει να μπαίνει και η μπάλα μέσα. Διότι... Είναι αυτό, ρε Μανώλη. Σου λέει δεν αρκεί να είσαι ο καλύτερος. Λοιπόν, να σας πω τι είδα εγώ, να μου πείτε τι. Αν συμφωνείτε, αν διαφωνείτε. Με σε 30 δεύτερα. Επιτέλους είδαμε ένα ματς με διαιτητή ευρωπαϊκή αντίληψη. Σωστός. Πολύ το λέγαμε. Άφησε το παιχνίδι να παιχτεί, να έχει ρυθμό, να έχει γκολ, να έχει φάσεις, να έχει δοκάρια. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος στο γήπεδο, ήταν καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Αλλά στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Και δεν, άμα δεν μπαίνει μπάλα στο πλεχτό. Δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Βέβαια, πέσαμε και σε καλή μέρα, παιδιά, Καπίνο. Μπράβο. Καλή μέρα. Και ενώ δεν είχε νικητή το παιχνίδι, είχε νικητή αυτό τον πιτσιρικά, ο οποίος στάθηκε πάρα πολύ καλά. Για μένα δεν είναι μόνο η απόκρουση. Δηλαδή για να παίζει και να το βάζω 17 χρόνων να παίξει, σημαίνει ότι έχει ταλέντο, ότι είναι καλός, ότι κάποια ρεφλέξ, κάποια τέτοια. Μου έκανε εντύπωση δύο πράγματα. Τον πατάει ο Τζιμπούρ κατά λάθος κάποια στιγμή ως 65 που ο Ολυμπιακός πιέζει πάρα πολύ και κάθεται τρία λεπτά κάτω και παγώνει το ρυθμό. Και στις καθυστερήσεις, παίρνει κίτρινη κάρτα και κερδίζει ένα λεπτό έτσι. 17 χρόνων. Σε αυτά καθηγητής ήταν ο Νικοπολίδης όταν είχε την εμπειρία από τα 30 και μετά. Δηλαδή αυτό δείχνει ότι το παιδί, αυτό έχει και μυαλό. Εντάξει. Μπράβο στο παιδί. Ωραίο ματσάκι. Ωραίο, πολύ ωραίο. Εδώ, Μανώλη, τα βλέπεις τα αποτελέσματα. Καταστραφήκαμε, παιδιά. Σας έχουμε πει που μας ακούτε για τις προβλέψεις. Εάν έπαιζα λότο, πάντως καλά θα πήγαινα εγώ. Εσύ και στο λότο θα έχανες. Δύο.
Τον Πάο και την ΑΕΚ πιέσα. Τρία πιέσα ο Μανώλης, τέσσερα πιέσα εγώ. Χάσαμε παιδιά τα μαλλιά τη κεφαλή. Έχει διπλό. Χάσαμε τα στάνταρ τώρα. Θα πει Ολυμπιακό Παναθυναϊκό. Έχει διπλό τον Άρη. Μπράβο. Έχει διπλό τον. Τον πάνε τον Ταγιάννενα. Τα Γιάννενα. Σκόντα. Την Ξάφη. Δεν έχασαν και οι δύο ομάδε που έκαναν πρεμιέρα στι 20 Νοεμβρίου. Επίση έσπασε το μοναδικό στάνταρ με τον Ολυμπιακό Παναθυναϊκό. Σωστό γι' αυτό. Κάτι άλλο μην το ξεχάσω. Φοβερή ατμόσφαιρα στο γήπεδο και στο μπάσκετ το ίδιο. Που σημαίνει ότι άμα θέλουμε, μπορούμε να διοργανώσουμε αγώνες μια χαρά. Μάλιστα. Έτσι είναι, έτσι. Λοιπόν πάμε, για να δούμε και την προσφορά μας. Λίγο σας είχαμε πει νωρίτερα το ταξίδι μας για την Καστοριά, παιδιά, στο Έσπερος Παλάς, ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο. Έσπερος. Δωρεάν. Δωρεάν. Δεν είναι ακριβώς δωρεάν. Είναι 91 ευρώ για 4 μέρες. Εντάξει. Το άτομο. 91 ευρώ το άτομο για 4 μέρες. Έχει φαΐ μέσα. Έχει πρωινά. Έχει καλά σπα ιστορίες κτλ. Φυσίες εσωτερικές. Δύο δίπλα κατά άτομο τη μέρα. Ναι. Τίποτα άλλο δεν θα κάνω, τρώνε όλη μέρα. Τρώνε, από το πρώτο βράδυ βεβαίως. Πρωινό και δύο δείπνα. Βεβαίως. Όλο. Και επίσης. Σάουνες και τέτοια. Σάουνες, χαμάμ, γυμναστήρια. Κακό, ή θες και τη γυμναστική σου λίγο να. Στις διακοπές. Πρέπει να φτιαχτείς λίγα γυμνολογία. Μην πας αλλά πας σε χάλια. Να σε fitness. Sky λοιπόν στο 54529 παίρνετε μέρος και ισχύει από το επόμενο Σαββατοκύριακο μέχρι και το Μάρτιο. Α, ναι. Εντάξει, ωραία. Πλούσια προσφορά. Καλά. Προτείνω τότε. Πάμε να δούμε τις ειδήσεις, να δούμε και τον καιρό και μετά θα αναπτύξει με την άνεσή σου. Η κυρία Κλιμάκη είχε βρει το αποτέλεσμα. Η κυρία Κλιμάκη βρήκε το αποτέλεσμα. Ένα-ένα είχε πει. Η κυρία Κλιμάκη είχε βρει δύο αποτελέσματα. Σκορ, γιατί είχα πει για μπάσκετ, είχα προβλέψει και για το μπάσκετ. Σιγά, αυτό ήταν εύκολο. Και είχε πει και το σκορ, Σίλβια. Ναι. Αυτό με βάζει σε υποψία. Στημένο ήταν. Γιατί εντάξει να πει χ. Λέμε τώρα. Λέμε, ναι. Το 1-1. Είχε βάσει το ότι θα βάλω κόλπο. Μπορεί να μην ξέρω μπάλα όσο εσύ, αλλά καμιά φορά στις προβλέψεις αυτοί που δεν ξέρουν πολλά μπορεί να πέσουν μέσα. Σωστό. Μήπως θες να έρθεις να παίξουμε λότο. Τζόκερ, κάτι τέτοιο να έρθεις στο πότε παίζουμε. Τώρα. Την πέμπτη. Λοιπόν, να σου πω, έλα να πούμε τις ειδήσεις και μετά να συζητήσουμε μερικά θέματα που αφορούν. Για πάμε. Και παίρνουμε μετά από το γραφείο. Στο γραφείο μετά. Για πάμε λοιπόν να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στην ειδησιογραφία της ημέρας. Το ξεκλείδωμα της έκτης δόσης αποτελεί τον πρώτο στόχο του Λουκά Παπαδήμου στις κρίσιμες συναντήσεις που θα έχει από σήμερα με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Κυρίαρχο θέμα η διευθέτηση της εκκρεμότητας σχετικά με τις ενυπόγραφες εγγύησεις. Με τον πρόεδρο του Λάου συναντήθηκε χθες η Τρόικα. Ο Γιώργος Χαραντζαφέρης ανέφερε ότι κατέστησε σαφές πως η καταβολή της δόσης συνδέεται από την υπογραφή των κυρίων Παπανδρέου και Σαμαρά και τόνισε ότι ο ίδιος θα κάνει τα πάντα για να πάρει η χώρα τα χρήματα της έκτης δόσης. Απαραίτητη εκταμείευση της έκτης δόσης για την καταβολή συντάξεων και δώρων Χριστουγέννου, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας του Γιώργου Κουτρουμάνη στη τηλεόραση του Sky, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για καθυστέρηση στην πληρωμή των συντάξεων. Ξεκινά σήμερα στην αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής η συζήτηση επί του προϋπολογισμού του 2012. Ο νέος προϋπολογισμός περιλαμβάνει επιπλέον φόρους γύρω 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Νίκη του Λαϊκού Κόμματος στις βουλευτικές εκλογές στην Ισπανία. Τα exit polls δείχνουν αυτή τη στιγμή την απόλυτη πλειοψηφία με 43,5%. Δεύτεροι σοσιαλιστές με 30%. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι αναστέλει προσωρινά τη διακοπή ηλεκτροδότησης σε όσους καταναλωτές δεν πλήρωσαν το τέλος ακινήτων. Εάν η αγορά εξακολουθήσει να βρίσκεται στην κατάσταση που είναι σήμερα, δεν μπορούν να συγκεντρωθούν τα 9,3 δισεκατομμύρια ευρώ από αποκρατικοποιήσεις που προβλέπονται στο προϋπολογισμό, δήλωσε ο πρόεδρος του Ταμείου Δημοσίας Περιουσίας Γιάννης Κουκιάδης στην τηλεόραση του Sky. 24ωρη προειδοποιητική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι φαρμακοποιοί Αθήνας και Πειραιά. Και νικητής στο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής της Α1 μπάσκετ αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός που επιβλήθηκε με 74-70 του Ολυμπιακού στο κλειστό του ΑΚΑ. Ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα. Καλημέρα. Ρίσκα, είστε ορισμένοι Παναθηναϊκοί. Ησυχία, λέμε ρε παιδιά, Παναθηναϊκοί. Έπαιρνα κάτι φίλου μου Παναθηναϊκού και λέει εντάξει, παιδιά, επιβιώσαμε. Από Παναγία μου, γλίτωσα από τα γυαλιά. Εμεί δεν είχαμε πει 3 σκέτο, 3-1. Ή 2-1 ή 3-1. Είδε τη διαφορά του ποδοσφαίρου με τον μπάσκετ. Γι' αυτό το ποδοσφαίρο είναι ο βασιλιά στο σπορ. Το μπάσκετ το καλύτερο στι 10 φορέ, στι 11 κερδίζει. Στο ποδόσφαιρο γι' αυτό είναι απρόβλεπτο και ωραίο. Γιατί δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερο. Και ωραίο άθλημα είναι τώρα. Άμα παίζει ωραίο το ποδόσφαιρο, είναι πιο ωραίο. Να πάμε, παιδιά, να λύσουμε το πρόβλημα που έχει ο άνθρωπο με το air condition. Τι. Έχει να κάνει φασαρία το air condition από πάνω. Καλά, έχει ανάψει το air condition ο γείτονα. Μάμα δεν μπορεί να έχει κόψει το ρεύμα. Συμφέρον να μην πληρώνει το ακριβό. Συμφέρει. Να μην παίρνει πετρέλα, μα δεν παίρνει πολύ το κάνουν πια. Έχουν κόψει το καλοριφέρ και βάζουν το air condition. Λένε ότι συμφέρει, έχουν κάνει μια μελέτη. Οικονομοτεχνική μελέτη στο σπίτι. Οικονομοτεχνική μελέτη στο σπίτι, συμφέρει με σπίτι. Κυρία. Πάμε καιρό.
Τι κάνετε? Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, γεια σας, κυρία Σούζη. Τι κάνετε? Ψόφο. Κρύο. Τι να κάνουμε, ρε Χριστίνα, τώρα δευτεριάτικο, τι θες να κάνουμε δευτεριάτικο? Να δουλεύουμε, μέσα στην καλή χαρά. Καλημέρα είναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, αλλά όπως βλέπετε, εκεί δεν έχει συννεφιά τίποτα, μόνο εκεί στα βορειοανατολικά, όχι βροχές. Και γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα. Τι έθριος, πολύ κρύο τώρα το πρωί, δεν μπορούσα να ξεκινήσω. Έθριος είπα, δεν είπα ζεστός. Α, εντάξει. Έθριος, δηλαδή χωρίς σύννεφα. Ναι, ναι, ναι. Και άνεμοι, όχι, μου φύγαν. Α, σα δείξω τι θερμοκρασίε. Δεν έχει ιδιαίτερου ανέμου γι' αυτό. Να αρχίσω ανάποδα. Πόσο θα φτάσει το μεσημέρι για να ζεσταθούμε? 14 στη Βόρεια Ελλάδα, 18 στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα υπηρετικά, το ίδιο περίπου και στο Αιγαίο. Το πρωί όμως τώρα έχει ένα κρύο, δεν μπορώ να πω ότι δεν το έχει. Πολύ και κρύο, οι χαμηλότερες που βρήκατε είναι στον Ευρωκόπη Πτολεμαϊδα Φλόρινα, που εδώ και ένα μήνα νομίζω έχει περίπου τις ίδιες θερμοκρασίες, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί η Δυτική Μακεδονία, Κύπρος, περίπου έχουν, αν δεν είναι ένα μήνα, θα είναι 20 μέρες, ξέρω εγώ. Αλλά και εδώ στην Αττική, όπως θα δούμε, τώρα το πρωί ήταν γύρω στους 3 με 4 βαθμούς στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Εδώ προς το Σαρονικό ήταν γύρω στους 6 με 7. Κρύο βέβαια. Κρύο. Και έχει κόψει ο αέρας, έχει ξαστερώσει. Και είναι κρύο και καιρός για δύο. Τώρα ναι, βέβαια. Λέω. Δύο, τρία. Μη σου πω χωρίς καλοριφέρ για 102. 102, ναι. Κρατηθείτε λιγάκι, παιδιά. Καθίστε ρε, παιδιά, μέσα όλη θερμόμη εδώ πέσατε στην εκπομπή. Όχι, εγώ είπα για 102, δεν είπα για 102. Έδωσε ένα εύρος. Έτσι, έδωσε ένα εύρος, ακριβώς. Ένα βοριαδάκι 2 με 4 και στα ανατολικά 3 με 4 και στο νότιο βοϊκό. Και μέχρι 17 το μεσημέρι, όταν βγει ο ήλιος, νομίζω ότι θα ζεσταθούμε λιγάκι. Θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Γενικά έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, ασθενής ή άνεμη. Και μέχρι 13 βαθμούς το μεσημέρι. Τώρα, ο καιρός αυτήν την εβδομάδα σε γενικές γραμμές θα έχει βροχούλες κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και κυρίως στα νησιά του Ιωνίου. Αυτό δεν σημαίνει ότι Τρίτη και Τετάρτη δεν μπορεί να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές και στα υπόλοιπα υπηρετικά, με εξαίρεση την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και νομίζω και την Αττική. Ναι. Αν βρέξει Γαλλία, Αττική. Τετάρτη, τι καιρό θα κάνει? Πότε? Γαλλία. Γαλλία Τετάρτη. Ναι. Να, δεν βλέπεις, δεν έχει τίποτα. Τίποτα δεν έχει, καθαρά είναι. Κατά πάσα πιθανότητα. Ξαστεριά. Παίξουμε καλά, θα πάμε. Φοβάστε, παιδιά. Τι έχει στη Γαλλία Τετάρτη? Έχει έναν αγώνα τον Ολυμπιακό. Έχουμε ένα τώρα και δεν μπορώ. Α, μάλιστα, ναι. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχει τίποτα. Εκεί είναι κάτω εδώ στη Μεσόγειο και στην Ιταλία. Αν βρέξει Αττική, πιθανότητα για την Τετάρτη. Μόνο κάτι ψυχάλες. Δηλαδή όλη εβδομάδα με κρύο τη βλέπεις. Νοτιάδες στο Ιόνιο, θα ανέβει λίγο ακόμα η θερμοκρασία, η ελάχιστη. Γιατί ακριβώς ενισχύονται οι νοτιάδες στο Ιόνιο. Κατά διαστήματα θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ. Δεν θα υπάρχουν βοριάδες στο Αιγαίο. Αυτό που έχω βάλει εκεί αφορά το βόρειο Αιγαίο, που εκεί θα έχει ένα βορειοδυτικό ρεύμα, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Επομένως και εδώ στην Αττική, βέβαια θα έχει υγρασία, θα μου πεις, και η υγρασία περωνιάζει. Ναι, βέβαια. Αλλά βέβαια θα ανέβουν λίγο οι ελάχιστες, δεν θα είναι το ίδιο. Έχει χειμώνια, σας λέω, αφήστε. Ναι, δεν το συζητώ αυτό, δεν το συζητώ. Δεν καλοκαιριάζει και περίπου ο ίδιος καιρός Πέμπτη και Παρασκευή, με τις βροχές κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν. Καλημέρα σας, κυρία Σούζη, ευχαριστούμε. Προτείνω, επειδή έχουμε βίντεο, γκολ, ιστορίες κτλ. Διαβάσουμε τις εφημερίδες, τις αθλητικές, και να τα δούμε μετά που τα έχει ετοιμάσει ο Μάνολης. Φως στο σπορ. Ο ρέφερι Μίτσιος, ο οποίος όμως από ό,τι ακούω κατάφερε να έχει εκνευρισμένους και τους δύο. Με κάρτες χατζάρες αποκεφάλισε τον Όφη. Δεν παίζουν την Κυριακή εναντίον του Παναθηναϊκού οι δύο πυλώνες, Μάτζιος και Ταυλαρίδης, σου λέει. Έχει αδικήσει και τις δύο ομάδες. Ναι, τα κατάφερε. Κατάφερε και τις απέβαλε, παιδιά, στο 85 και στο 88. Και στο 86. Προς το τέλος. Προς το τέλος. Μην μου πούνε ότι σε έχω από την αρχή. Είχε μια ανύπαρκτη αποβολή του Άρη, δεν έδωσε πέναλτι στον Όφη, τα έκανε. Τα καρμαντάρα τα έκανε. Μπράβο στο διδάκι. Ωραία, μπράβο. Δεν γκόλωσε ο θρύλος, αλλά προδόθηκε από τα άστοχα τρίποντα 74-70. Εντάξει, την πειράζει, παιδιά. Χάθηκε ο κόσμος. Αστοχία στο ποδόσφαιρο, αστοχία και στο μπάσκετ. Έτσι. Μεγάλο διπλό η Λάρισα στη Βέρεια. 0-3. Διαγόρας Ρόδου, Φωκικός 2-2. Ο Λεβαδιακός πήρε πόντο στο Περιστέρι. 1-1. Ναι. Έβαλε γκολάκι ο Μήτρογλου, αλλά δεν του φτάνε. Και η Δόξαδρα μας πήρε πόντο. Βεβαίως. Ξάνθη πέρασε από τα Γιάννα 2-0. Εύκολο ο ΠΑΟΚ 3-0. Δόξαδρα μας Πανιώνιος 0-0. Και έτσι ήταν η πρώτη πλήρης αγωνιστική αυτή. Μάλιστα. Προφορά η κόρη. Ελπίς Αγία Παρασκευή 3-0. Βασίλης Δελιφιλιππή, γεια σου Βασίλη. Καλή σου. Το τρένο έχει μπει στις ράγες. Έχει μπει στις ράγες κανονικά, αυτό λέει ο άνθρωπος. Το σφύριξε τρεις φορές, μου λέει. Πάμε στο ΔΕΗ. Γιάννη από το Γαλάτσι, πρέπει να έχει γενέθλιο ο Γιάννης. Καλώς τον και καλημέρα και χρόνια πολλά. Διότι σου λέει με περόνια σε αυτή η υγρασία, άφησε το παράθυρο ανοιχτό και μπήκαν μέσα 38 χρόνια. Α, πολύ. 38, ε. 38 είναι χαρά, Γιάννη. Πώς κάνεις έτσι. 38 και μιλάς. Ησυχία, τίποτα. Προχώρα. Πάρουν και χειρότερα. Πάμε στο ΔΕΗ. Υπάρχουν και τα 39, πώς κάνεις έτσι. Αφεντικό, λέει.
Day Sport Day, ναι. Ο Ολυμπιακός το προσπάθησε. Ο Παναθηναϊκός έκανε σωρία λαθών. Είχε σημαντικές απουσίες, αλλά η κατάληξη ήταν ίδια. Σου λέει τα αφεντικό. 74-70 Παναθηναϊκός λοιπόν. Ολυμπιακός. Πολύ ωραία, αναμενόμενο δηλαδή. Έχουν διαφορά οι δύο ομάδες. Εντάξει, διαφορά. Μεγάλη. Το έχουμε πει τώρα. Εντάξει. Ρεκόρ. Πρώτη φορά φέτος τόσες ευκαιρίες οι Ερυθρόλευκοι. Σκασμένος ο Τζεμπούρ. Πιεσμένος ο Βαλβέρδε. Δύσκολα και με Μαρσέιγο η μπαγάσα. Σου λέει δεν είναι σίγουρο. Έπαθε και ζημιά ο Μακούν. Δύο μήνες έξω. Μπατήσαμε. Χωρίς μεσαία γραμμή θα πάει ο Ολυμπιακός. Εδώ ήρωα σου λέει το παιδί ο Καπίνο. Έχει και αφιέρωμα στην Independent. Μπράβο στο παιδί. Πάμε παρακάτω. Μεγάλο κέρδος αυτό. Ο πρωταθλητής κομμάτιασαν τον Όφη και τον προσφέρουν στο πιάτο του Παναθηναϊκού. Έσχος. Είναι αυτό καθαρό πρωτάθλημα. Βαθμί οξυγόνο και για τον Άρη. Που σε δύο αγωνιστικές υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στη Θεσσαλονίκη. Τι άλλο. Λίστο Ερνέστο. Μείζον το πρόβλημα της αστοχίας σου λέει. Με τόσες τελικές το κοντέρ πρέπει να γράφει πεντάρες. Σωστό αυτό. Εντάξει, αν ύψος ηθικό από Βαλβέρδε. Τι να κάνουμε. Μπορεί να λύσει το θέμα αυτό ο προπονητής. Δεν λύνεται αυτό. Στο Τζιμπούρ και στο Μυραλά. 70 ώρες τον ψήφισαν να βαράνε σουτ. Τώρα θα τους μάθει ο προπονητής. Δεν είναι θέμα. Δεν γίνεται. Τουλάχιστον του Μυραλά νομίζω ότι είναι ψυχολογικό. Παιδιά, είναι και θέμα τύχης. Είναι πολλά. Βρέθηκε κι άλλο σε καλή μέρα. Ναι, ναι, ναι. Όλα μαζί. Όλα. Πάμε στον γκολ. Φάντομ και ο Εξάστερος. Παρουσία του Στέφανου Καπίνο που αποθεώθηκε στο ΑΚΑ. Παναθηναϊκός με μαέστρο Λίτο Διαμαντίδη επέβαλε και πάλι το δικό του νόμο και επικράτησε με 74-70. Ήταν και ο Καπίνο μέσα του το παιδί. Δεν ξανάγινε. Ρεκόρ για τον Ολυμπιακό. 22 τελικές είχαμε. Βάλσαμε εδώ και για την ΑΕΚ. Πρώτη νική για τον Άρη. Ούτε σου λέει με την Ξάθ και τον Όφη δεν έκανε τόσες τελικές. Μαζί. Γιατί. Ρεκόρ τετραετίας εδώ. 10 πρώτες αγωνιστικές. Επιδιώκει και ΑΕΚ με νίκη με τον Λεβαδιακό. Την καλύτερη συγκομίδη, μάλιστα. Ναι, γιατί την Τετάρτη παίζει με τον Λεβαδιακό, εξαναβολή. Για να καλύψει. Πρώτη αγωνιστική. Πρώτη αγωνιστική. Η Εξέδρα 74-70 αποθέωση για τα αστέρια του Μπράντοβιτς. 18.000 λαού πανηγύρισαν την άντι νίκη των πρωταθλητών. Τι άλλο εδώ πέρα. Γκολάρε στην Τούμπα 3-0. Α, μπαίνει ας πούμε το τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ. Το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο, αλλά πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι. Μεγάλο διπλό του Άρη στην Κρήτη, μεγάλο ταλέντο Καπίνο, κόμμερο στη μέση ο Θρύλος, νοκάουτ ο Μακούν, νοκάουτ και ο Ορμπάιθ, αμφίβολο η Μπαγάσα, εκτός ο Φέισα. Εμείς θα παίξουμε, μου φαίνεται. Με τη Μαρσέη. Πάμε στον Γαύρο. Πάλι εμείς. Η κούπα θα μείνει σπίτι γιατί είμαστε καλύτεροι. Καθίστε, ρε παιδί, μην βιάζεστε. Στόχος τώρα πρέπει να είναι 11 σερί νίκες, λέει. Κάποιοι το ξαναλέγαμε αυτό και άλλες φορές. Εντάξει. 11, σέρι, μετά πάει 10, μετά 8, 9. Νέο πράσινο σκάνδαλο. Το Χόντριναν έκοψαν Μάτζιο και Ταυλαρίδη από το μάτς με ΠΑΟ. Μάλιστα. Ευάλωτη στην άμυνα. Μαρσέι. Και οκ, ο Ιμπαγάσα με Μαρσέι μπορώ να παίξω. Κάτσε να δούμε. Άλλη εφημερίδα γράφει ότι δεν μπορεί. Έχει ακόμα. Έχει. Θα δούμε. Δέρμπι διπλή ειδονή. Στο Ρελαντίο Εξάστρεφος, χαλάρωσε το τέλος, άφησε τον πελάτη να ελπίζει, σου λέει. Η απόκρουση απάντηση του Καπίνου, αποθέωση του μικρού στα αποδυτήρια. Εντάξει. Η πράσινη τον γούσταρε στα 4. Όπα. Όπα. Μπορούσε να ρίξει και 20, αλλά ο Εξάστερος φέρθηκε πιο γλυκά από ποτέ στον καλύτερο πελάτη. Άμα είναι ο άλλος πελάτης, παιδί μου, έχεις μια καλύτερη συμπεριφορά, δεν σου. Και εμείς δεν είδες. Ένα-ένα αφήσαμε. Ακριβώς. Αυτό είναι το μεγαλείο του πράσινου λαού. Ιβκοβιτς και Πρίτερης υποκλήθηκαν στο ήθος του. Η αποθέωση του Κέρβερου. Εδώ Καπίνο πήγε να δει το ματσάκι. Και τα λοιπά. Αυτά. Και η ώρα των σπορ. Τη βαράνε, αλλά αντέχει, σου λέει. Για yeah. Και ελπίζω ότι από το πολύ ξύλο οι άλλοι, κάποια στιγμή θα υδρώσουν, θα πάθουν πνευμονία, ναι. Πεθάνουν. Θα κρυώσουν, δεν είναι σωστά. Φοβίζει, λέει, η ευκαιρία τη Άγια Νικηφόρο Σερίο όσου θέλουν πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων. Μάλιστα. Τέτα δεν πάγει τη παπά. Αποκάλυψη. Πάγει τι κάνει, είπε. Χάθηκε τελείω. Ναι, λέτε. Πού βρίσκεται αλήθεια ο Πάγει. Τίποτα. Άνεργος. Άνεργος. Τον καημένο. Μήπως δεν έχει να φάει να πληρώσει τη ΔΕΗ. Οι παίκτες της ΑΕΚ πάντως, παιδιά, είναι ήρεμες, έτσι. Λέει εδώ ένας φίλος να προσέχει ο Γιάννης, γιατί σου λέει μπαίνουν 38 τα χρόνια, μπαίνουν 38 και ξαφνικά γίνονται στο πιτς φιτίλ 50. Δεν προλαβαίνεις. Δεν προλαβαίνεις. Δεν έχει δίκιο, έχει δίκιο. Έχει δίκιο, ναι. Έχει δίκιο. Δεν το καταλαβαίνεις. Σε δύο βραδιές μέσα γίνονται 50. Έχει δίκιο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι έγινε το Σάββατο το βράδυ στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, να τα θυμηθούμε και να τα σχολιάσουμε μετά. Πάμε. Στο ντέρμπι των αιωνίων αντιπάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που έστειλε πρώτος το προειδοποιητικό μήνυμα. Στην Ερυθρόλευκη άμυνα δεν το έλαβαν ποτέ και το πλήρωσαν μόλις στο 17ο λεπτό. Πριν συμπληρωθεί μισή ώρα αγώνα, οι πράσινοι απείλησαν ξανά την εστία του Μέγερη, αλλά το σουτ του Λέτο σταμάτησε στο δοκάρι και η συνέχεια ανοίξει τον Ολυμπιακό. Ήρθαμε εδώ για να κερδίσουμε, δεν καταφέραμε, αλλά. Η ισοπαλία δεν είναι και άσχημο αποτέλεσμα. Βρήκαμε απέναντί μας μια καλή ομάδα που έπαιξε καλά σήμερα και μπορεί ή όχι, δεν ξέρω κάτι καλύτερο, αλλά καταφέραμε την ισοπαλία και
Συνεχίζουμε. Κοιτάξτε μπροστά. Οι Ερυθρόλευκοι άγγισαν τον γκολ τόσο με το Φουστέρο όσο και με το Μυραλά. Δεν κατάφεραν όμως να φτάσουν στην ισοφάριση. Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφερε να επαναφέρει την ισορροπία στην αναμέτρηση. Temos vindo a fazer com tanta segurança e com tanta fluidez. Só que quer dizer, κάνουμε σήμερα τον αγώνα τον οποίο έχουμε συνηθίσει να κάνουμε με ρευστότητα, με ροή. Porque o Olympiacos foi uma equipa que fechou muito, concentrou-se muito, foi muito agressiva. Διότι ο Ολυμπιακός ήταν μια ομάδα η οποία μας έκλεισε πολύ, ήταν επίσης αρκετά επιθετικός. Αυτό όμως δεν εμπόδισε να σπάσουμε την τακτική του αντιπάλου και επίσης έτσι να σημειώσουμε τον γκολ. Από την πλευρά βέβαια και ο Ολυμπιακός αντιστάθηκε και στο τελευταίο μέρος πίεσε και ήταν αρκετά επιθετικός. Y bonito, pero lamentablemente para nosotros nos quedamos una sensación agridulce porque hemos jugado bien pero no hemos podido ganar. Η γεύση που του έχει μείνει είναι ότι τα δώσαμε όλα για να κερδίσουμε σήμερα και δεν καταφέραμε να κερδίσουμε. Για τον κόσμο που παρακολούθησε το παιχνίδι, ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με την έννοια ότι είχε πάρα πολλές ευκαιρίες. Αρκετά περισσότερες για τον Ολυμπιακό και λιγότερες για τον Παναθηναϊκό. Όμως ήταν ένα παιχνίδι πάρα πολύ γρήγορο, ωραίο παιχνίδι για να το δει κάποιος. Πιστεύει πως ο κόσμος το απόλαυσε. Και η γεύση που μένει είναι γλυκόπικρη, γιατί παίξαμε καλά, αλλά δεν καταφέραμε να κερδίσουμε. Ήταν ένα παιχνίδι που. Το διεκδικήσανε και οι δύο ομάδες, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι ένας πάρα πολύ καλός αντίπαλος. Όμως ειλικρινά πιστεύει πως ο Ολυμπιακός άξιζε να κερδίσει σήμερα. Οι γηπεδούχοι αναζήτησαν το δεύτερο γκολ, όμως ο Κέβιν Μυραλάς δεν βρήκε στόχο. Είμαστε όντως καλύτεροι σε αυτό το παιχνίδι. Après, on a eu beaucoup d'occasions. Είχαμε όντως πολλές ευκαιρίες. Mais je pense qu'aujourd'hui on a vu la pas être réussite pour marquer ce but. Αλλά τελικά δεν καταφέραμε σήμερα να πετύχουμε ένα γκολ παραπάνω. Je pense qu'en première mi-temps on devait mener au score ou déjà avoir fait un partout. Γιατί θεωρώ ότι ειδικά στο πρώτο ημίχρονο θα έπρεπε να είχαμε κάνει. Ναι, στο πρώτο ημίχρονο θεωρώ ότι έπρεπε να είχαμε κάνει κάτι παραπάνω. Mais je suis fier de l'équipe. Αλλά εγώ είμαι περήφανος για την ομάδα μου. Parce que dans un match comme ça, personne n'a lâché. Γιατί σε ένα τέτοιο παιχνίδι το σημαντικό κανένας δεν αφέθηκε, δεν άφησε. Δείξαμε χαρακτήρα. Και είναι πολύ καλό για μας για τη συνέχεια. Η απάντηση των πράσινων ήρθε με τον Κουίνσι, η προσπάθειά του όμως σταμάτησε στον Μέγερη. Εμείς μπορώ να πω ότι είμαστε ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα, ίσως όχι τόσο από την εμφάνισή μας από τα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου και μετά, αλλά το αποτέλεσμα που πήραμε μας διατηρεί στην τροχιά που επιθυμούμε να είμαστε. Για μας η προτεραιότητα είναι από εδώ και μπρος να διατηρήσουμε την αγωνιστική ταυτότητα που δείχνουμε μέχρι τώρα και την ποιότητα του παιχνιδιού που έχουμε, ούτως ώστε να έχουμε τις λιγότερες δυνατόν απώλειες στην πορεία της χρονιάς. Ο Κέβιν Μυραλάς βρέθηκε για δεύτερη φορά σε θέση βολής, χωρίς όμως να καταφέρει να νικήσει τον Καπίνο. Εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με την ομάδα μας. Από ό,τι είδα, είχαμε 22 τελικές. Το τελευταίο 25 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο, κάναμε πάρα πολλές φάσεις. Δυστυχώς δεν είχαμε την τύχη με το μέρος μας. Από εκεί πέρα κοιτάμε μπροστά, είμαστε η καλύτερη ομάδα. Σήμερα το σκορ, αν η τύχη ήταν με το μέρος μας, θα μπορούσε να ήταν 5-1, 5-2, 6-2, χωρίς καμία υπερβολή. Αλλά δεν έχει σημασία, κοιτάμε μπροστά. Έχουμε ένα δύσκολο μάτς στη Μασσαλία. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο για το μέλλον. Η τελευταία ευκαιρία του Ολυμπιακού να φτάσει στη νίκη 7 λεπτά πριν το φινάλε σταμάτησε και πάλι στον πορτιέρο του Παναθηναϊκού. Αν δεν είχα εμπιστοσύνη στον Καπίνο, σίγουρα δεν θα έπαιζε στους αγώνες και ήδη στο σημερινό. Το μέλλον του Καπίνου, το έχω ήδη πει, είναι στο χέρι του. Εάν στρώσει καλά. Τότε, που στρώσει καλά, θα κοιμηθεί καλά, θα κοιμηθεί ξεκούραστος. Το χθεσινό ντέρμπι ήταν σίγουρα ένα από τα πιο ήσυχα των τελευταίων ετών. Η αποστολή του Παναθηναϊκού αφήχθη στο Καραϊσκάκης χωρίς να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, ενώ την υποδέχτηκε και ένας Σεμίρης ο οποίος μοίραζε δολάρια στον κόσμο. Πλέον στον Ολυμπιακό έχουν στρέψει την προσοχή τους στην αναμέτρηση Τετάρτης με τη Μαρσέικ στη Γαλλία και την πέμπτη αγωνιστική του Champions League και τα προβλήματα δεν λείπουν. Ο Βαλβέρδε δεν μπορεί να υπολογίζει τον Μακούν, ο οποίος υπέστη μερική ρήξη ισοπλαγίου συνδέσμου και θα μείνει εκτός γηπέδων για τουλάχιστον 2 μήνες.
ενώ εκτός πλάνων θα μείνει και ο Ορμπάεθ λόγω προβλήματος στον προσαγωγό. Συν της άλλης είναι αμφίβολη η συμμετοχή του Ιμπαγάσα, ενώ θα απουσιάσει και ο τραυματίας Φέισα. Παιδιά, ήρθε ο πρίγκιπας. Είχε πλάκα. Αυτά ωραία, αυτά ωραία. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, να δούμε όλα τα γκολ. Σε περίπτωση βαθμίας, ναι παιδιά, το παίρνει αυτός που έχει περισσότερες ευκαιρίες. Το ξέρετε. Το λένε αυτοίς. Στο τέλος του πρωταθλήματος, άμα είσαι βαθμίας, θα το πάρετε εσείς. Λόγω ευκαιριών. Όλα τα γκολ της 10ης αγωνιστικής, πάμε να τα δούμε. Είχε εκπλήξεις αυτή η αγωνιστική. Θα τα πάρουμε χρονικά τα παιχνίδια. Το Σάββατο το απόγευμα η ΑΕΚ νίκησε με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Λιμπερόπουλος το 1-0 μετά την κεφαλιά του Ιουμπέλεξ. Το 13 άνοιξε το σκορ η Ένωση. Στο 65 ο Λεωνάρντο έκανε το 2-0 για την ομάδα του Νίκου Κωστένογλου. Στην Κέρκυρα ο Εργοτέλης μπορεί να προηγήθηκε με τον Κατσικοκέρι μετά τη σέντρα του Λεάλ. Ωστόσο, η ομάδα του νησιού γύρισε το παιχνίδι, κέρδισε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Χίμπλιγκερ στον Ιωάννου. Ο ίδιος ο Ιωάννου το εκτέλεσε εύστοχα στο 34, έκανε το 1-1 και στο 55 αυτογκόλ από τον Σασιατσβίλη στον τεμπούντο του Χάβι Γκράθια του Ισπανού τεχνικού στον πάγκο της Κέρκυρας πέτυχε την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Στο Καραϊσκάκη, η παλιά από τον Κατσουράνη στον Κουίνσι θα αποφύγει τον Παυράν Παπαδόπουλο και θα δώσει έτοιμο γκολ στο Ζέκα ο οποίος πρόλαβε τον Τωροσίδη. Στο 17 ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ. Η απάντηση του Ολυμπιακού ήρθε στο 48, ενώ εμείς ξαναβλέπουμε πολύ ωραία ενέργεια από τον Κουίντσι. Γενικά ήταν πολύ καλό στο παιχνίδι ο Αφρικανός. Είχε δοκάρει ο Λέτο στο 29 στη μοναδική φάση που έκανε αισθητή την παρουσία του στο παιχνίδι. Στο 48, εξαιρετική κούρσα από τα αριστερά του Μιραλάς. Έτοιμο γκολ στο Τζεμπούρ. Ισοφαρίζει ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε αρκετές ευκαιρίες στη συνέχεια για να πάρει το μάτς. Δεν κατάφερε όμως να πετύχει τον γκολ. Στο 83, ο Καπίνο έδωσε το βαθμό στον Παναθηναϊκό με αυτή την εξαιρετική επέμβαση. Η μπάλα κόντραρε στο Βίτρα. Ο Ατρόμητος προηγήθηκε με το Λεβαδιακό από τον Επστάιν στο Μήτρογλου στο 8 το 1-0 για την ομάδα του Γιώργου Δόνη. Στο 60 όμως ο Λυσγάρας πέτυχε το πρώτο γκολ του Λεβαδιακού στο πρωτάθλημα και του έδωσε τον πρώτο του βαθμό. Ο Λεβαδιακός έκανε πρεμιέρα στο πρωτάθλημα στις 20 Νοεμβρίου όπως και η Δόξα Δράμας που υποδέχτηκε τον Πανιόνιο στο Καφτατζόγλιο, 0-0 το αποτέλεσμα, χωρίς γκολ, πολλά προβλήματα ο Πανιόνιος, να δούμε πώς θα συνεχίσει από εδώ και πέρα στο πρωτάθλημα. Ο Άρης με τον γκολ του Γιαννιώτα πέρασε από την Κρήτη, πήρε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, στο 31 τον γκολ από τον νεαρό Έλληνα που τον έχει καθιερώσει στην δεκάδα ο Πρόμπιερς. Ωραίο φάουλ από τον Εντιμάρ στους Ζωσιμάδες. Η Ξάνθη προηγείται στον αγώνα με τον Μπας Γιάννενα στο 31. Στο 52 ένα τυχερό γκολ από τον Μαρκόφσκι. Θα κοντράρει μπάλα και καταλήγει στα δίχτυα. Διαμορφώνει το τελικό 0-2, σπουδαία νίκη για την ομάδα του Ζουνίδη. Και στην Τούμπα, 5ο λεπτό, χέρι του Άντι και πέναλτι που κερδίζει ο ΠΑΟΚ και αποβολή του ποδοσφαιριστή του Πανετολικού. Το εκτέλεσε ο Βιερίνια, ήταν τυχερός καθώς γλίστρησε. Όπως θα δείτε, παρόλα αυτά η μπάλα πήγε στα δίχτυα, έγινε το 1-0. Στο 53 ο Θανάσης Παπάζογλου, ωραία κεφαλιά, έκανε το 2-0. Και στο 56 ένα απίθανο γκολ από τον Σπαντάσιο, θα κοντράρει αρχικά η μπάλα και από πολύ δύσκολη γωνία θα βρει εστία. 3-0 η νίκη του ΠΑΟΚ στην Τούμπα επί του Πανετολικού. Ο ΠΑΟΚ που είχε να νικήσει από τις 25 Σεπτεμβρίου στο πρωτάθλημα. 25 Σεπτεμβρίου. Πάμε να τα δούμε όλα. Καλημέρα στον κύριο Πίτη Οικονομίδη από LA. Καλημέρα. Γεια σας κύριε Οικονομίδη, μας παρακολουθούν τα παιδιά κάθε μέρα. Όχι Πίτη Παπαδάκο, Πίτη Οικονομίδη. Κουράγια και υπομονή, λέει. Τι άλλο κύριε Οικονομίδη μου. Να πούμε και ένα πολιτικό σχόλιο εδώ, να δείτε πως ο Σαμαράς δεν θα υπογράψει για την εκδόση. Για να πάει το Πασόκ στις εκλογές με τον Παπανδρέου, ο οποίος δεν φεύγει αν δεν πάρει την εκδόση. Να δούμε την εικόνα του πρωταθλήματος σε αριθμούς και κάρτες. Πρώτα με τα αποτελέσματα της αγωνιστικής. ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης 2-0, Κέρκυρα Εργοτέλης 2-1, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-1, Ατρόμητος Λεβαδιακός 1-1, Δόξα Δράμας Πανιώνιος 0-0, Όφι Άρης 0-1, Πας Γιάννα Σκόντα Ξάνθη 0-2, ΠΑΟΚ Πανετολικός 3-0, βαθμολογία. Ο Παναθηναϊκός έχει 20, ο Ολυμπιακός 18, στις παρενθέσεις βλέπετε τους αγώνες που έχει δώσει κάθε ομάδα. Ο Ατρόμητος 17, η ΑΕΚ 16, ο ΠΑΟΚ 14, ο Όφι 12 βαθμούς. Μόνο ο ΠΑΟΚ έχει δώσει, δηλαδή από τους μεγάλους όλα τα μάτς. Όλα τα παιχνίδια. Πανετολικός και Σκόντα Ξάνθη έχουν 11, ΠΑΣ Γιάννενα 9, Πανιώνιος Εργοτέλης 9, Άρης 7 βαθμούς, Αστέρας Τρίπολης 6 βαθμούς, η Κέρκυρα 5, έναν βαθμό σε ένα παιχνίδι, η Δόξα Δράμας και ο Λεβαδιακός. Και τώρα πώς θα αρχίσουν οι Τετάρτες να παίζουν. Ναι, συνέχεια. Μέχρι τα Χριστούγεννα θα παίζουν συνέχεια ο Λεβαδιακός και η Δόξα Δράμα. 10 γκολ έχει ο Λέτο, 7 έφτασε ο Τζεμπούρ, 5 ο Μήτρογλου που σκόραρε, 4 ο Βιερίνια που επίσης πέτυχε γκολ, 4 ο Κούτσι, ο Μάτζιος και ο Μιραλάς. Η επόμενη αγωνιστική στις 26 και 27
Νοεμβρίου, Εργοτέλης ΠΑΣ Γιάννενα, ΠΑΟΚ Κέρκυρα, Πανετολικός ΑΕΚ, απευθείας μετάδοση από το ΣΚΑΙ 100,3. Λεβαδιακός Δόξα Δράμας, παίζουν μεταξύ τους. Παναθηναϊκός Σόφι, ΣΚΑΙ 100,3. Πανιόνιος Άρης, Σκόντα Ξάνθη Ατρόμητος. Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός, επίσης απευθείας μετάδοση από το ΣΚΑΙ 100,3. Κάνει κρύο την Τρίπολη, στην Τρίπολη. Κρύο πολύ. Μπορεί να παίξουμε την εποχή, κάνει κρύο, μπορούμε. Από το ποδόσφαιρο να περάσουμε στο μπάσκετ. Είχαμε και εκεί ντέρμπι αιωνίων στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Πολύ καλή ατμόσφαιρα από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Παναθηναϊκός ήλεγχε το παιχνίδι σχεδόν σε όλη τη διάρκεια. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός έμεινε κοντά. Αν και ήταν πολύ άστοχος, είχε 3 στα 21 τρίποντα. Έμεινε κοντά, έχασε με 4 πόντους διαφορά. Μια διαφορά που ενδεχομένως να καλύπτεται μπορεί, ναι, στο δεύτερο γύρο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Διαμαντίδης ήταν ο καλύτερος του Παναθηναϊκού με 15 πόντους. Ο Πρίντεζης ήταν πολύ καλός από τον Ολυμπιακό με 18 και ο Σπανούλης με 14. Καλό. Αυτά. Πάει και τον μπασκετάκι. Αυτά είχαμε. Αυτά. Μεγάλη νίκη Λίβερπουλ, Τσέλσι, εκτός έδρας, στο διεθνή χώρο. Μεγάλη 2-1. Νίκη Λίβερπουλ στα αγωνιστικά. Υπάρχει μια είδηση που σόκαρε τους πάντες στη Γερμανία. Αναβλήθηκε το μάτς Κολονίας Μάιντς, γιατί ο διαιτητής βρέθηκε στο ξενοδοχείο που διέμενε για τον αγώνα. Είχε κόψει τις φλέβες του και στα χέρια. Τι λες, αποπειράθηκε αυτό. Δεν πέθανε ευτυχώς ο άνθρωπος. Σοκαριστική είδηση. Ακού να δεις τώρα. Τι σέρνει ο καθένας μέσα. Ναι, εντάξει. Ναι, δεν μπορείς να ξέρεις, βέβαια. Είπαμε, παιδιά, τέλος τώρα τα αθλητικά. Ωραία. Γιατί εντάξει, βλέπω κριτική μου εδώ και στα email σας. Έλα, φρόνημα τώρα. Πώς σας φάνηκε, λέει, το 1-1. Καταπληκτικό, πολύ ωραία. Εμείς δεν πανηγυρίζουμε ποτέ με τις ισοπαλίες. Πανηγυρίζει η μεγάλη ομάδα με 1-1. Έχεις δει ποτέ να πανηγυρίζουμε με ισοπαλία. Ποτέ. Έχω δει το Παναθηναϊκό να πανηγυρίζει. Όχι, εμείς λέω. Παθέκος. Και όφη την άλλη φορά πανηγύρισε που πήρε ισοπαλία. Εντάξει, και άλλες ομάδες το κάνουν αυτό. Λοιπόν, καλώς και τον Γιώργο το Μέτσοβο. Κόνο μου, θα πει για την Καστοριά. Λέει καλή ρε παιδιά προσφορά, αλλά στην Καστοριά είναι μακριά. Τι μακριά, εξαρτάται από πού είσαι. Από άμα είσαι στην Κρήτη είναι μακριά, όντως. Άμα είσαι όμως Θεσσαλονίκη, Βόρεια Ελλάδα. Άμα είσαι δίπλα, μέσα Γιάννα να πει μπαίνει στην Εγνατία, έφυγε. Ναι. Τα κατάκα κατευθείαν. Σωστό. Είναι απλά τα πράγματα. Να πάρει και καμιά γούνα. Αν είσαι δηλαδή από Λαμία και πάνω. Εντάξει είναι. Μια χαρά είναι. Και από Αθήνα, μα έχει 4 μέρε κενό. Τώρα παιδιά γιορτέ έρχονται. Όλοι κάποιε μέρε μπορούμε να τι βολέψουμε. Για πάμε λοιπόν να δούμε την καρδιά μα. Λοιπόν. Τώρα είπαμε στο Έσπερος Παλάς, σε αυτό το ξενοδοχείο που βλέπετε εδώ, είναι 91 ευρώ το δίκλινο δωμάτιο για 4 μέρες το άτομο, έτσι. 4 μέρες, 3 διανυκτερεύσεις δηλαδή. Με 2 δείπνα κατά άτομο, είναι πληρωμένα και τα φαγητά μέσα στην τιμή αυτή, συν πρωινά κτλ. Συν πισίνες θερμενόμενες, σάουνες, χαμάμ, μανόλι, καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Χαμός. Προετοιμάζεσαι, δεν είναι εκεί πέρα, πας για άλλα πράγματα. Και έχει και γυμναστήριο, μήπως το χρειαστείς κάποια στιγμή. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Θέλει εδώ ένας φίλος Αριανός. Ναι. Κακός λέει, έπρεπε να είχατε 10 λεπτά για τον αγώνα της Αριανάρης και δηλώσεις πρίτα μετά. Ναι, σωστό. Δεν έχει άδικο το παιδί. Εντάξει, την άλλη φορά, παιδιά. Είδατε και την κάρτα μας για το πώς παίρνετε μέρος. Ωραία. Λοιπόν, κάνουμε ένα διάλειμμα. Καλημερίζουμε. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Καλημερίζουμε, καλή εβδομάδα να πούμε. Χρόνια πολλά γιατί είναι τις πιάσεις. Τα κορίτσια, είπαμε, γιορτά είναι τα εισόδια της Θεοτόκου σήμερα. Και γιορτάζουν. Παρθένες οι Μαρίες, οι Μάριοι. Οι Μαριό, Παναγιώτης, ναι. Η Σουλτάνα.
Ο Σουλτάνος. Ο Σαούντ. Ο Αλ Σαούντ, ακριβώς. Ρωτάει σήμερα. Και... η Σούζη, όχι η Χριστίνα. Ναι. Η Σούζη κανονική έτσι. Ο Γιουνκέρ, ο Σόιμπλε. Ναι. Η Δέσποινα. Να μην ξεχνιόμαστε. Η Δέσπο. Όλα τα υποκοριστικά και τα λοιπά. Εντάξει, ωραία. Χρόνια πολλά. Και ναι, είπαμε τα κορίτσια. Δεν τα... είναι όμως η βασική εορτή. Ανήπαντρα. Για τις Μαρίες και τους Παναγιώτηδες. Όχι. Είναι το 15 Αύγουστο. Ναι, 15 Αύγουστο. Εντάξει, τώρα είναι λίγοι. Πάσε, όσες είναι. Όσοι γιορτάζουν, γιορτάζουν. Χρόνια πολλά λοιπόν, παιδιά. Κατά τα λοιπά, ταξιδάκι έχουμε του Πρωθυπουργού σήμερα, του κ. Παπαδήμου. Πάει να δει σε Βρυξέλλες και Λουξεμβούργο τους επικεφαλείς. Να σου πω ότι μου αρέσει ο Παπαδήμος. Γιατί κινείται, όχι γενικός. Δεν μπορούσε να μ' αρέσει και γενικός, αλλά μου αρέσει και πιο ειδικός. Διότι πήρε το αεροπλάνο της γραμμής. Τι θα πάρει. Τι να πάρει. Το πρωθυπουργικό θα μου πει. Το 10 φάντομ. Ξέρω εγώ τι να πάρει. Ό,τι παίρνανε οι άλλοι. Ναι, ναι, ναι. Έχεις δει τι παίρνανε οι άλλοι. Γιατί αυτός μπορεί και πάει με το αεροπλάνο της γραμμής. Δεν είναι το ποσό. Εγώ το θεωρώ δευτερεύον. Δεν είναι αυτό προφανώς. Ο συμβολισμός και το μήνυμα που στέλνει όμως είναι ένα μήνυμα διαφορετικό από αυτό που έστειλαν οι άλλοι. Δεν σου λέει μάζευε και συνερόγες. Μάζευε από εδώ, μάζευε από εκεί. Έχει σημασία, ρε παιδί μου. Ο ηγέτης πρέπει να δίνει και ένα παράδειγμα. Δεν είναι μόνο το οικονομικό. Θα έχει σήμερα τη συνάντηση, θα προσπαθήσει να του πείσει ότι δεν έχει νόημα τώρα αυτό με την υπογραφή κτλ. Ακριβώς. Βέβαια, κατά την προσωπική μου γνώμη, πολλή κουβέντα γίνεται και από τις δύο πλευρές χωρίς λόγο. Πολύ φασαρία χωρίς λόγο. Δηλαδή, τις δεσμεύσεις έχει αναλάβει. Επί της ουσίας, αν το καλοσκεφτείς. Και το λέω και για τον νόμοι έχουν γίνει του κράτους όλα. Και για τον κύριο Σαμαρά το λέω. Τα έχει αναλάβει. Προφανώς τα έχει αναλάβει. Δηλαδή. Και από τη μια και από την άλλη πλευρά. Ο Σαμαράς, παιδί μου, τώρα εγώ το αποδίδω στα εσωτερικά του προβλήματα περισσότερο. Σε αυτό είναι. Και ότι πρέπει να κρατήσει μια κόκκινη γραμμή. Σου λέει, ρε παιδιά, εγώ έκανα την κολοτούμπα του Ιωάννη Μελισσανίδη. Το τετραπλό αυτό που κάνει ο Μελισσανίδη. Και στάθηκα όρθιος. Το έκανε μόνο ο Σαμαράς και στάθηκε όρθιος. Σου λέει, παιδιά, τώρα κάτι πρέπει να κάνω όμως. Για να μην πέσω, σου λέει, πρέπει να κρατήσω μια κόκκινη γραμμή. Το θεωρεί ως άμυνα, κατά τη γνώμη μου. Έχει τώρα και τις φατρίες μέσα που σκοτώνονται. Η πραγματικότητα είναι. Νεοφιλελεύθεροι με λαϊκούς. Ναι. Ψιλοακραίοι με συντηρητικοί. Ψιλομεσαίους. Ψιλομεσαίος χώρος με ακραίους λαϊκοδεξιούς. Είναι πάντως και τα δύο πρώην μεγάλα κόμματα, διότι πια δεν είναι μεγάλα. Είναι, λέω, μια ωραία ατμόσφαιρα στο εσωτερικό τους. Δεν μπορεί η κρίση να μην αγγίξει τα κόμματα. Τι θα γίνει. Μόνο την τσέπη αγγίζει. Εσύ που το έφτιαξες μέχρι εδώ και μας το έφερες, δεν θα αγγίξει. Και όχι μόνο αυτό, εσύ, Δημητρή. Έχει μια συνείδηση ο κόσμος και γι' αυτό νομίζω ότι σε ένα μικρό κόσμο ζουν πολλές φορές τα κόμματα. Έχει μια απόλυτη συνείδηση, μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, ότι είτε έτσι είτε αλλιώς το περιβάλλον δεδομένο είναι. Δηλαδή, δεδομένο είναι το περιβάλλον. Μου μείνει ο Παπανδρέου, μου φύγει ο Παπανδρέου, δεν θα αλλάξουν οι οικονομικοί κατάσταση. Αυτό είναι το περιβάλλον. Υπογράψει, δεν υπογράψει ο Σαμαράς. Ναι. Επίσης παρομοίως και τα λοιπά. Κερδίσουν οι λαϊκοί, υπερισχύσουν οι φιλελεύθεροι. Επίσης το πρόβλημα παραμένει. Επομένως πρέπει να βρεθεί ο δρόμος πια. Ο δρόμος πια όπως είναι τα πράγματα. Αφορά τους πάντες, όχι μόνο ο την δρόμος, ακριβώς το θέλω να πω. Ότι ο δρόμος πια είναι μια λεωφόρος που κινούμαστε όλοι. Γιατί αν αρχίσει ο καθένας να πηγαίνει σε δικό του δρομάκι και σε δικιά του ατραπό, θα καταλήξει η Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή ο παρία στην πραγματικότητα, γιατί εκεί έχουμε καταλήξει, ακόμα και η Ισπανία. Που δεν έχει καμιά σχέση με εμάς, βέβαια. Έβαλε μια γραμμή ο άνθρωπος. Βγήκε ο Ραχώη, λέει: παιδιά, θα τα διαλύσω όλα εκτός από τις συντάξεις και τους χαμηλώσεις μισθούς. Για σκληρά μέτρα μιλήσατε. Πολύ σκληρά μέτρα και ψηφίστηκε από το λαό. Γιατί ο λαός έχει συνείδηση, καταλαβαίνετε. Εσύ είδες και στην Ιρλανδία. Ναι, ακριβώς. Πάρε προς τα μέτρα. Πάρε άνοδο του ΦΠΑ. Όχι, το λέω οδήγησε τώρα... πουθενά αυτό. Όχι. Δεν το ζήσαμε στην Ελλάδα. Η σε χειρότερη κατάσταση. Με μεγαλύτερη ύφεση οδηγεί. Έτσι. Όλη αυτή η συνταγή, παιδιά, εκεί έχει οδηγήσει και την Ελλάδα και τις άλλες χώρες. Δεν είναι λύση, είναι ολοφάνερο. Δεν είναι λύση, είναι φανερό. Οξύνεται η κρίση στην Ευρώπη με αποτέλεσμα. Να... πόσα μετράτε, πάρε και άλλα μέτρα. Τσαλαβουτάνε. Τι θα γίνει. Τσαλαβουτάνε. Φτώχεια μαύρη, αυτή εκεί θα καταλήξει. Όχι, δεν είναι πέραν τη φτώχεια μαύρη. Λέω και για του ηγέτε που σχεδιάζουν, ας πούμε, μεγάλε στρατηγικέ επιλογέ κτλ. Δεν αποδεικνύονται από τα πράγματα. Και από την όλη διαδρομή. Ότι η συνταγή δεν αποδίδει. Όχι, ότι όλο το μοντελάκι λειτουργία δεν αποδίδει. Βεβαίως, όλο, ακριβώς. Άρα πρέπει να βρουν ένα άλλο. Έχει ανοίξει η συζήτηση. Έχει ανοίξει, βέβαια. Ευτυχώς ανοίξει. Αλλά μέχρι να ανοίξει η συζήτηση θα έχουμε θύματα. Έχουμε να κάνω θύματα. Τα άλλα τώρα. Να υλοποιηθεί. Γίνεται να μπήκε ένα φρένο στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Λέει, παιδιά, ακίνητοι, δεν κόβουμε το ρεύμα σε όσους δεν έχουν πληρώσει το. Μέχρι το να τέλος. Οριστικοποιηθούν οι ρυθμίσεις. Ναι. Γιατί τώρα πρέπει να περάσουν τρεις μήνες για να γίνει. Γιατί έτσι λειτουργεί η Ελλάδα. Έτσι είναι η Ελλάδα αυτή είναι. Παιδιά, δεν ξέρω, έχω αρχίσει να απογοητεύομαι. Πίστευα ότι μέσα στην κρίση κάποια πράγματα αλλάζουν. Τώρα έχει αρχίσει να απογοητεύομαι. Όχι, παιδί μου, αυτά τα δύο χρόνια. Έχουν έρθει τα πάνω κάτω που λέμε. Έχουν αλλάξει δραματικά πράγματα και δεδομένα στην Ελλάδα. Υπέθεσα ότι και οι αντιλήψεις και οι κατεστημένες καταστάσεις θα άλλαζαν και αυτές. Λέω ότι το μυαλό σου πάει μόνο στην αντίληψη. Δεν πάει και στο μηχανισμό. Ο οποίος παραμένει ίδιος. Ο μηχανισμός λήψης, εφαρμογής, αποφάσεων. Παραμένει ίδιος. Ίδιος. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ίδιος. Έλεγα ότι και σε επίπεδο κορυφής, ότι και από εκεί πια μπορεί να παίρνει και κάτι άλλο στο μυαλό τους. Όχι, κάτι διαφορετικό. Θα μου πεις, έχεις την υποδομή να το κάνεις. Όχι. Αποδεικνύεται πως όχι. Πρώτον και δεύτερον, ξέρεις, καμιά φορά ξεχνάμε ότι
ανεξάρτητα τώρα από τις πολιτικές απόψεις που έχει ο καθένας μας και την τοποθέτηση που έχει και πώς βλέπει τα πράγματα κτλ. Οι άνθρωποι που μετέχουν της πολιτικής, εγώ σου λέω και με τις καλύτερες των προθέσεων, και έχουν και τις συγκεκριμένες δυνατότητες. Δηλαδή έχουν μάθει με ένα συγκεκριμένο τρόπο να διοικούν, βάλτε τη λέξη εισαγωγικά. Ένα συγκεκριμένο μοντέλο. Αυτό που ήξεραν δεν μπορεί να εφαρμοστεί σήμερα. Με τίποτα. Φοβάμαι πως έτσι είναι. Και το αποτέλεσμα το βλέπουμε και το ζούμε όλοι. Η σύλληψη είναι πεπερασμένη μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Δεν έχεις παραπέρα. Εντάξει, θα είναι. Γι' αυτό οι αναλυτές, ας πούμε, εκτιμούν ότι αυτή η φάση μεταβατική περίοδος που ζούμε σαν χώρα, και όχι μόνο στο οικονομικό πεδίο και στο κοινωνικό, αλλά και στο πολιτικό, θα έχει μεγάλους τρίγμους. Ναι, πολύ μεγάλους. Ασφαλώς, και θα επηρεάσει και τους πάντες, όλο το πολιτικό σύστημα. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε ειδήσεις, σε τίτλους. Η Σίλβια μας περιμένει. Έλα, Σίλβια. Έλα. Καλημέρα και πάλι. Πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στις ειδήσεις της ημέρας. Το ξεκλείδωμα της έκτης δόσης αποτελεί τον πρώτο στόχο του Λουκά Παπαδήμου στις κρίσιμες συναντήσεις που θα έχει από σήμερα με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Κυρίαρχο θέμα η διευθέτηση της εκκρεμότητας σχετικά με τις ενυπόγραφες εγγύησεις. Με τον πρόεδρο του ΛΑΟ συναντήθηκε χθες η Τρόικα. Ο Γιώργος Καραντζαφέρης ανέφερε ότι κατέστη σαφές πως η καταβολή της δόσης συνδέεται από την υπογραφή των κυρίων Παπανδρέου και Σαμαρά και τόνισε ότι ο ίδιος θα κάνει τα πάντα για να πάρει η χώρα τα χρήματα της έκτης δόσης. Απαραίτητη η εκταμίευση της έκτης δόσης για την καταβολή συντάξεων και δώρου Χριστουγέννων, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας Γιώργου Κουντρουμάνη στην τηλεόραση του Sky, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο καθυστέρηση στην πληρωμή των συντάξεων. Ξεκινά σήμερα στην αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής η συζήτηση επί του προϋπολογισμού του 2012. Ο νέος προϋπολογισμός περιλαμβάνει επιπλέον φόρους ύψους 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Νίκη του Λαϊκού Κόμματος στις βουλευτικές εκλογές στην Ισπανία. Τα exit polls δίνουν την απόλυτη πλειοψηφία με 43,5%. Δεύτεροι σοσιαλιστές με 30%. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι αναστέλει προσωρινά τη διακοπή ηλεκτροδότησης σε όσους καταναλωτές δεν πλήρωσαν το τέλος ακινήτων. Εάν η αγορά εξακολουθήσει να βρίσκεται στην κατάσταση που είναι σήμερα, δεν μπορούν να συγκεντρωθούν τα 9,3 δισεκατομμύρια ευρώ από αποκρατικοποιήσεις που προβλέπονται στον προϋπολογισμό, δήλωσε ο πρόεδρος του Ταμείου Δημόσιας Περιουσίας Γιάννης Κουκιάδης στην τηλεόραση του Sky. 24ωρη προειδοποιητική απεργία πραγματοποιούν σήμερα η Φαρμακοποιοί Αθήνας και Πειραιά. 4ωρη στάση εργασίας αύριο Τρίτη σε μετρό, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και τραμ από τις 12 το μεσημέρι ως τις 4 το απόγευμα. Νικητή στο ντέρμπι της πέμπτης αγωνιστικής της Α1 μπάσκετ αναδύθηκε ο Παναθηναϊκός που επιβλήθηκε με 74-70 του Ολυμπιακού στο κλειστό του ΑΚΑ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Σίλβια. Καλημέρα. Καλημέρα. Λίδα, καλημέρα σας. Τι γίνεται? Όλα καλά. Πανηγυρίζεις? Τι πράγμα. Όχι. Λέω, τα αυτονόητα ποτέ. Λέω, ρε παιδί μου, γιατί. Τα αυτονόητα δεν τα πανηγυρίζεις. Δεν πανηγυρίζεις την ισοπαλία. Δεν την πανηγυρίζουν οι άλλοι. Ποιος πανηγυρίζει την ισοπαλία? Πολύ, πολύ. Λοιπόν, παιδιά, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις που αφορούν στο λογαριασμό ρεύματος και επειδή δεν έχει διευκρινιστεί, θα έχουμε ειδικό που λένε αργότερα από τη ΔΕΗ να μας πει τώρα πώς από τη ΔΕΗ. Δηλαδή, ναι, δεν έχει διευκρινιστεί, γιατί μπορείς να πληρώσεις. Για παράδειγμα, ναι, τι δεν πληρώνεις. Πας και πληρώνεις μόνο το κομμάτι του λογαριασμού που αφορά στο ρεύμα και δεν πληρώνεις το έκτακτο τέλος. Δεν πληρώνεις καθόλου το λογαριασμό και δεν στο κόβουνε. Κοίταξε, αυτό ανοίγει όμως ένα δρόμο. Αν το κάνει αυτό το διαχωρισμό που λες τώρα, ανοίγει ένα δρόμο μετά. Θα μας πει. Να πληρώνεις μόνο το ρεύμα και όχι το χαράτσι. Δεν γίνεται αυτό. Δύσκολο μου φαίνεται αυτό. Το βλέπω, δεν πληρώνεις καθόλου, δεν στο κόβω και περιμένουμε τη διευκρίνηση. Ακριβώς. Αλλά θα ρωτήσουμε. Εξάλλου το... διευκρίνηση πόσο θα κάνει κανένα χρόνο. Διευκρίνηση μπορεί αύριο το πρωί να έρθει. Θα πει. Εντάξει, θα ρωτήσουμε, σας λέμε τον εκπρόσωπο της ΔΕΗ. Μάλιστα, τώρα εσύ, Δημήτρη, που θα διαβάσουμε και τις εφημερίδες. Τα στοιχεία για την Ισπανία. Κοιτάξτε τώρα, αν δείτε διαφορά. Και παρόλα αυτά σε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ρυθμός ανάπτυξης, εμείς έχουμε γύρω στο 5,5 με 6 μείον. Αυτή είναι στο 0,7 συν. Μάλιστα. Ποσοστό ανεργίας 21,5. Αυτοί έχουν ψηλότερο. Εμείς έχουμε 17-18. Είμαστε ψηλά. Στην ανεργία των νέων είμαστε τα ίδια, 43-44. Έλλειμμα έχουν 6% περίπου το 2011. Εμείς θα έχουμε 9 και κάτι. Δημόσιο χρέος που εμείς έχουμε 800%. Τι έχουν 66. Καμία σχέση. Έτσι. Και το επιτόκιο. Φτάσανε οι άνθρωποι στο 7% στο επιτόκιο δανεισμού. 6,9% την περασμένη εβδομάδα δανείστηκαν με 6,9%. Έτσι, δεκαετίες. Βλέπετε ότι είναι μια χώρα με άλλα στοιχεία στην πραγματικότητα, με βαρύ πρόβλημα. Εμείς για να φτάσουμε σε αυτά τα στοιχεία, στο πόσο θέλουμε. Ποτέ. Ακριβώς. Εμείς υποτίθεται. Λέει, για παράδειγμα, η Ισπανία είναι πολύ εκτεθειμένη στο πορτογαλικό χρέος. Η Πορτογαλία είναι ήδη μέσα στο μηχανισμό στήριξης. Αλλά εμείς υποτίθεται ότι η ρυθμό ανάπτυξης 0, κάτι θα πάρουμε το 13. Αν πάνε καλά τα πράγματα. Ανεργία πάει προς τα εκεί. Για να πάμε σε έλλειμμα 6%.
Ή τώρα, το 12. Το 12 λέει. Πιο εύκολο λέει. Να πιάσουμε την ανεργία εκεί. Χρέος 66% δεν θα βρεθούμε ποτέ. Ούτε για αστείο. Ούτε για αστείο. Και το επιτόκιο μας είναι 800%. 30%. 30% πώς είναι. Για πάμε στον καιρό καλύτερα. Πάμε στον καιρό. Έλα, Χριστίνα μου, έλα. Καλημέρα σας και πάλι. Ξέχασα να σας πω κάτι προηγουμένως που είναι πολύ σημαντικό. Παρακαλώ. Ότι μέχρι την Τετάρτη, εντάξει, είναι με τις βροχούλες αυτές τα δυτικά, αλλά την Πέμπτη και την Παρασκευή ενισχύονται οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο. 7 και τοπικά 8 μποφόρ ίσως και θα πέσει και η θερμοκρασία πάλι. Μάλιστα. Αυτό ξέχασα να σου πω προηγουμένως και το ξεκινάω για να μην το ξαναξεχάσω. Εντάξει, έξω που βγήκα μια τσιγά. Καλά, κάνει κρύο. Πολύ κρύο. Πολύ. Πρωί και βράδυ έτσι κι αλλιώς θα κάνει κρύο. Όμως αύριο και μεθαύριο θα ανέβει λιγάκι ακόμα η θερμοκρασία. Ήλιο δεν θα βγάλει και πολύ, αλλά θα ανέβει λίγο θερμοκρασία. Θα έχει υγρασία όμως και νοτιάδες στο Ιόνιο. Σήμερα πάντως είναι γενικά αίθριος ο καιρός, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι δεν θα δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα. Το εξάριστο νότιο Ιόνιο αργά το απόγευμα προς το βράδυ και έξι στο... τώρα το πρωί έχει ένα εξαράκι στο νότιο Αιγαίο, αλλά θα εξασθενήσουν. Σε γενικές γραμμές οι άνεμοι σήμερα δεν έχουν προβλήματα. Και η θερμοκρασία μέχρι 14 στη Βόρεια Ελλάδα και 17 με 18 στην υπόλοιπη χώρα. Αίθριος ο καιρός στην Αττική, μεταβλητή μάλλον όχι, ένα βοριαδάκι 2 με 4 μποφόρ και στους 17 βαθμούς θερμοκρασία το μεσημέρι. Επίσης και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά αίθριος καιρός. Ασθενείς οι άνεμοι και μέχρι 13 βαθμούς το μεσημέρι. Την Τρίτη είναι αυτό που σας έλεγα, λίγες βροχές στο Ιόνιο και από το απόγευμα αργά τα πρωί προς το βράδυ στα υπόλοιπα υπηρετικά εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Το ίδιο και την Τετάρτη. Ίσως την Τετάρτη έχουμε και ψηλό βροχό στην Αττική. Ίσως. Δεν το πολύ πιστεύω, αλλά ιδέα, λέμε τώρα. Μήπως. Οι νοτιάδες στο Ιόνιο κατά διαστήματα θα φτάνουν τα 7 μποφόρ. Στο Αιγαίο δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Και Πέμπτη, Παρασκευή, είναι πολλές βροχές που δείχνει, δεν θα είναι τόσες. Ναι. Θα είναι κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και κυρίως την Πέμπτη. Και αυτό που σας έλεγα πριν, ότι ενισχύονται οι βορειάδες που μπορεί να φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Με αποτέλεσμα λοιπόν, να πέσει και η θερμοκρασία στα ανατολικά και νότια. Γιορτάζει το επώνυμό σου, το ξέρεις. Ορίστε. Γιορτάζει το επώνυμό σου. Βέβαια, Σούζη, η Σούζη γιορτάζει. Α, δεν το ήξερα. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ, χρόνια πολλά. Μαζί με τα υπόλοιπα κορίτσια. Γεια σας, Στέλλα. Καλημέρα, καλημέρα. Υπάρχει τέτοιο όνομα. Υπάρχει όνομα Σούζη. Υπάρχει. Σουζάνα, ξέρω εγώ. Υπάρχει, που γράφει εδώ ότι υπάρχει. Η εξίσωση πετρελαίου θέρμανσης είναι προγραμματισμένη να συμβεί τον Οκτώβρη του 2012. Τον Οκτώβρη του 2012 ή 2013. Τον Οκτώβριο του 12, την επόμενη φορά. Τον Οκτώβριο του 12 βάζεις πετρέλαιο για το 13 στο πραγματικότητα, μέχρι να κάνεις έτσι. Εντάξει, καλά, ναι. Αλλά για το Οκτώβριο του 12. Πολύ φρέσκια σε σήμερα, σημαίνει ο Γιώργος. Φρέσκια. Ναι, ναι, δεν ξέρω τι. Έχει προηγηθεί Σαββατοκύριακο υπομονή. Μια μέρα είναι, δεν θέλει πολύ. Λοιπόν, Παπαδήμος σου λέει η εικόνα μου, πάει ο άνθρωπος με το αεροπλάνο της γραμμής για το πρωθυπουργικό, το έχει κλείσει ο Βενιζέλος. Καβατζάρο Βενιζέλος. Με 108. Λοιπόν, ελάτε να ρίξουμε μια ματιά στις εφημερίδες, στα πρωτοσέλιδά τους. Δευτέρα σήμερα, δεν κυκλοφορούν οι πρωινές, μόνο τα απογευματινά φύλλα. Τα νέα τεστ Παπαδήμου στη σκιά μια υπογραφή. Αναθεμάτη πια για υπογραφή. Μαραθώνιος επαφών του Πρωθυπουργού στις Βρυξέλλες για την έκτη δόση. Αγκάθι παραμένει η απέτηση για έγγραφη διαβεβαίωση από τον Σαμαρά. Ο Γιώργος σπέβδει να σβήσει τη φωτιά, την οποία άναψε μόνος του βέβαια. Δεν του πήρε κανείς να. Τον πήραξε κανένας. Τη φωτιά τη διαδοχή, αν θα φύγει, θα μείνει, θα κάτσει, θα κάνει. Εν πάση περιπτώσει, την επόμενη μέρα στο Πασόκ, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε. Η κατά Μπαρόζο πράσινη βίβλος για το ευρωομόλογο λέγεται για την ακρίβεια «Η βιωσιμότητα της θέσπισης ομολόγων σταθερότητας». Είναι ο τίτλος. Μέχρι να τα αποφασίσει ο Μπαρόζο και να το ψηφίσουν οι υπόλοιποι, άλλοι... ξημερώσουμε που λένε. Δεξιά στροφή με αυτοδυναμία Ραχώη στην Ισπανία. Κέρδισε ο κύριος Ραχώη με 43%. Ναι, λίγο, ναι. 44%. Κάει ρωμάτωση η πλατεία Ταχρήρ λίγο πριν τις εκλογές. Η κρίση φρενάρει τον Γαλλικράτη. Η ΔΕΗ δεν θα κόβεται το ρεύμα μέχρι νεοτέρας. Σου λέει για όσους δεν πλήρωσαν καθόλου, δεν θα κόβεται. Ναι, τι. Έτσι. Δεν είναι πάω να πληρώσω το ρεύμα, δεν πληρώνω ότι. Όχι, δεν μπορώ. Αλλά δεν προβλέπεται τέτοια διαδικασία. Θα μας το διευκρινίσει, παιδιά, ο άνθρωπος από τη ΔΕΗ. Για πήγαινε ορίζοντες σελίδα 2. Ορίζοντες σελίδα 2. Έχει μια ωραία φωτογραφία του Κουτρουμάνη και ένα ακόμα καλύτερο σύνθημα. Νομίζω ότι έχει μια αξία. Εδώ. Λέει, ναι, ναι. Αναζητώντας το πλονάζω προσωπικό, γιατί να πληρώνουμε υπουργό εργασία αφού έχει καταρριχθεί το αντικείμενό του, σου λέει. Δίνεις εργασία, κύριε Κουτρουμάνη, όχι, άρα τι δουλειά κάνεις. Υπουργός εργασίας, σου λέει. Άραστε. Έχει δίκιο. Και μίλησε χθες εδώ στο Sky ο άνθρωπος. Ναι. Μας είπε τα ίδια, βέβαια. Έλα. Ελευθεροτυπία. Βραχικύκλωμα στο Χαράτσι. Δεν κόβουν το ρεύμα μετά την καταγραφή. Ψάχνουν εξαιρέσεις. Αναμένεται νέα υπουργική απόφαση. Λοιπόν, την περιμένουμε. Υπό το βάρος κοινωνικής καταγραφής, βέβαια. Γίνεται χαμός όλο αυτό το διάστημα. Αποφάσισε η κυβέρνηση. Να το δει. Γερμανοί και Ολλανδοί εμένουν στις τρεις υπογραφές. Έχει διαγριέψει και αυτός ο Ολλανδός, έτσι. Πάντα ήταν πάντα άγριος, ήταν άγριος ο Ολλανδός. Ναι, ρε παιδί μου, βρίσκει ευκαιρία όμως, γίνει στο χειρότερο είναι σημείο. Είναι τάτσι μίτσι με τους Γερμανούς, ναι. Είναι οι Ολλανδοί, είπαμε.
Και δεν είναι θέμα αν το ζητάει η Ολλανδία. Το ζητάει το Eurogroup. Μόλις το Eurogroup πει δεν το ζητάμε πια, τελειώνει υπόθεση. Ναι, καλά, εντάξει, προφανώς. Την Παρασκευή μείωση 25% σε μισθούς των 10. Η λυπητερή σου λέει για τους υπαλλήλους, λόγω του νέου μισθολογίου, έρχεται με δραστικές περικόπες. Πλήρης υποταγή από την κυβέρνηση της Ιρλανδίας. Σφαίρες στην Αραβική Άνοιξη, είδατε τι γίνεται εκεί. Νεκροί, τραυματίες, χαμός. Σαρώνει η δεξιά της στην Ισπανία. Και τα βιολογικά συμφέρουν και τον παραγωγό. Υπάρχει μια έρευνα που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κρυβά είναι όμως. Στο Σφυρί, το Θεατρικό Μουσείο. Χωρίς επιχορήγηση κτλ. Μάλιστα. Στην Ελευθερία έχει κηρυχθεί από σήμερα. Θα δούμε βέβαια, αλλά έχει κηρυχθεί 48 ώρες απεργία. Τα γνωστά προβλήματα τα οικονομικά. Θα δούμε τι θα γίνει. Το Έθνος. Πρώτο κύμα εφεδρείας σε 7 ημέρες. Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι φεύγουν και πώς στις 28 Νοεμβρίου. Εντός ψαλμούς, αλληλούια. Περεμινιέρα με όσους απέχουν 2 χρόνια από τη σύνταξη και είναι πάνω από 35 ετών. Στην έξοδο 30.000 εργαζόμενοι μέχρι το τέλος του 2011. Υπάλληλοι ΥΕ και ΔΕΛΤΑΕ με μικρότερη προϋπηρεσία στην κόκκινη ζώνη. Και τα νέα χρονοδιαγράμματα για καταργήσεις και συγχωνεύσεις οργανισμών. Παίρνουν θέση για αλλαγή σελίδας στο ΠΑΣΟΚ. Είναι εδώ τα παιδιά. Έχουν να συζητάσουν. Λέει τι κάνει σήμερα, έχουν σύσκεψη με τον πρόεδρο. Τι θέμα έχουμε. Είχε Παρασκευή, Σάββατο, θα έχει και σήμερα. Αυτό λέω. Αλλαγή με τι θέμα, παιδιά. Με σύσκεψη τίποτα για τη χώρα, να πάρετε κανένα μέτρο. Όχι, έχουμε και το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, να σώσουν το ΠΑΣΟΚ. Σκληρό παζάρι Παπαδήμου για την εκτιδώση. Είπαμε, πάει σήμερα στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο. Γερμανία επιμένουν υπογραφές πρώτα και μετά εκταμείευση. Σαμαράς Σόιμπλε. Μέλη του ιδίου κόμματος. Μπορεί να σε ευρυθούν. Νίκη Ραχώη με αυτοδυναμία στην Ισπανία. Στη Λιβύη συνελήφθη ο Ιωσ Καντάφη. Θα δικαστεί. Ναι, αυτά. Και λέει η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Ρε, παιδιά, δεν είναι ότι δεν έχουν χαράξει καν το δρόμο για να πορευτούμε προς τα καμπινιό. Θα λέει ότι όλα όσα προσφέρουμε από τις περικοπές και τα λοιπά, πας στον κουβά τελείως. Έτσι αισθάνεσαι, πραγματικά. Έτσι αισθάνονται όλοι. Βρεθήκαμε σε αυτή τη ζωή για να πληρώνουμε. Τώρα πια ναι, τώρα ναι. Για μεγάλο διάστημα, από ό,τι φαίνεται ναι. Για πάμε. Τουρκική απόβαση, λέει ο Ελεύθερος Τύπος, με ηλεκτρικό ρεύμα σε ελληνικά νησιά. Προκλητικά αντιεθνικές δηλώσεις του κ. Παπακοσταντίνου. Μίλησε στη Χουριέτ. Τι έγινε. Μιλήσαμε, λέει, και στο παρελθόν με τις τουρκικές αρχές για διασύνδεση ελληνικών νησιών με την Τουρκία για ηλεκτρική ενέργεια. Και ακόμα το εξετάζουμε. Θα ενισχύσει τις σχέσεις Άγκυρας-Αθήνας. Πού είναι το πρόβλημα. Γιατί ρε παιδιά, μα είναι πιο φθηνό. Αφού ρεύμα παίρνουμε παιδιά από την Αλβανία. Δεν είναι μερικά νησιά. Μας πειράζει. Όχι, ακριβώς, παιδιά, ρεύμα αγοράζουμε από την Αλβανία, ναι, από την Ιταλία. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, από τη Σερβία, αν δεν κάνω λάθος. Επειδή είναι ο Τούρκος απέναντι. Και καλά, θα εξαρτάσει ενεργειακά την Τουρκία από αυτά τα πράγματα. Μα τρέχει. Ναι. Παιδιά, τώρα να είμαστε σοβαροί σε μερικά πράγματα. Παπαδάκης, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, Γιώργο. Μας έστειλε χαιρετίσματα από τον Αντένα. Τι έπαθε, Γιώργο, πρωί-πρωί. Καλημέρα. Ποδοσφαίρου και μπάσκετ, λέει γι' αυτό. Ένα στείλει και κάποιος. Δεν θα τα πάμε καλά. Εμείς βλέπεις δεν σημαίνει κάτι αυτό. Δεν θα τα πάμε καλά, κύριε Παπαδάκη. Σε τσουμίσαμαν. Θα αρχίσω να σου μιλάω στον πληθυντικό. Έστω, Γιώργο, δεν γίνεται, όχι. Δεν γίνεται, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, έχει μέσα ειδική... προκαλεί με αυτόν τον τρόπο. Ειδική έκδοση, ο μύθος του Σύσυφου. Χρήσιμο. Ναι, αλλά είναι για φάρμακα. Φάρμακα σήμερα δεν θα βρείτε παρεμπιπτόντως, γιατί έχουμε. Εμείς η φαρμακοπία απεργούμε. Ναι, έχει απεργία. Ό,τι χρειαστείτε τον κύριο οικονόμου, έχετε πάντα. Ό,τι χρειαστείτε, υπάρχει ιδιωτική φαρμακαποθήκη. Ο νεαρός, ότι καινούριο φάρμακο υπάρχει, βγαίνει και το αγοράζει. Αν το έχει. Αχρίαστο να είναι. Αχρίαστο να είναι. Αλλά δεν ξέρει τι γίνεται. Άλλα 3,6 δις ευρώ προβλέπεται να φορτώσει τους Έλληνες. Η Επιτροπή Οικονομικών άρχισε την επεξεργασία του προϋπολογισμού. Θύματα πάλι. Μισθωτή, συνταξιούχη, ελεύθερη επαγγελματία, ιδιοκτήτε ακινήτων. Ναι, αλλά δεν ζουν κι άλλοι σε αυτή τη χώρα. Έχω να σημειώσω. Αυτή ήταν. Ναι. Ποιε οι θέσει των κομμάτων. Επαρκεί η θεσμική μου δέσμευση ενώπιον του Προέδρου τη Δημοκρατία. Είπε όχι ο Σαμαρά. Εξακολουθεί να παραμείνει γατζωμένο στην πολυθρόνα ο ΓΑΠ. Που ξέρετε, παιδιά, την πολυθρόνα. Μα κάνω πε. Μπορεί να και σκαμπουδάκι. Μπορεί να σκαμπό. Μπορεί. Μπορεί να καρέκλα από κύριε τη Ψάθινε. Ξέρει. Που κάθε άλλο σπίτι του. Έχει τέσσερα πόδια όμω. Αυτό έχει σημασία. Αν έχει τέσσερα πόδια. Δεν νομίζω. Λοιπόν, τι άλλο, καταραίει ο Καλλικράτης, χωρίς φαρμακεία σήμερα η Αττική, έτσι μην μπερδεύεστε οι υπόλοιποι. Και προσωρινή αναστολή της διακοπής του ηλεκτρικού από τη Δύση, όσοι δεν πλήρωσαν το χαράτσι. Αλλά έτσι κι αλλιώς θα το δούμε το θέμα αναλυτικότερα. Μετά. Συμφέρει να είσαι μάνα με 16 παιδιά από ό,τι κατάλαβα. Και να στείλεις mail. Για να μην πληρώνεις. Ναι, και να το διαβάσει ο υπουργός. Για να το διαβάσει ο υπουργός στο mail και να το πει και δημόσια. Να γλιτώσεις, ακριβώς. Πάμε στη βραδινή συντάξη. Νέα μείωση μέχρι 50% μία είναι αυτή, για το λαϊκισμό. Ναι. Εντάξει, παιδιά, οι άλλοι, ας πούμε, που έχει 4 παιδιά, 5. Δεν πιάνετε. Οι άλλοι που είναι και οι δύο άνεργοι. Δεν πιάνετε. Οι άλλοι δεν πιάνετε. Πρέπει να έχει 16. Μου είναι ένα εντυπωσιακό στοιχείο. Το πήρε ο υπουργός, σου λέει εντάξει, κάνω το κομμάτι μου. Τώρα. Αυτό λέγεται λαϊκισμό. Έτσι γίνεται. Γιατί έχει εκλείψει, σου είπε κανείς ότι ο λαϊκισμός τελειώσε. Όχι. Τότε. Αλλά το λέω. Πάμε στη βραδινή. Συντάξει, νέα μείωση μέχρι 50% επικουρικών και εφάπαξ. Μεγάλα ελλείμματα δείχνουν οι αλογιστικές μελέτες. Πώς να ρυθμίσετε τις πιστωτικές κάρτες. Τι να ρυθμίσεις, κόψτε τις κάρτες.
Πρέπει να τις πληρώσεις βέβαια πρώτα. Καλά. Και μετά να τις κόψεις. Έχεις ένα πρόβλημα. Η δημοκρατία, γλυκιά ζωή με μυστικά κονδύλια. Το ταξίδι Παπανδρέου Δρούτσα στην Ουάσιγκτον που δρομολογήθηκε η προσφυγή στο Δούνο του. Παλιό είναι αυτό. Νίκιασαν λιμουζίνες. Με τον όρο να μην καταλαβαίνουν σου λέει οδηγεί ελληνικά. Ναι. Και δεν απέδωσαν και εξοδολόγιο. Μάλιστα. Γιατί να καταλάβω. Μιλάνε. Μιλάγανε μεταξύ του. Λέει, άμα ξέρει ο οδηγό ελληνικά. Είχα μπει σε ταξί στη Νέα Υόρκη και ήταν Έλληνα τελικά. Ναι. Σε ταξί στη Νέα Υόρκη, μπορεί να το φανταστεί. Σπάνιο. 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 Εγώ, παιδιά, πήρα στην Ουάσιγκτον τον ίδιο ταξιτζή. Απίστευτο. Δεν έχει ξαναγίνει. Τον πέτυχε δύο φορέ. Δύο φορέ τον ίδιο ταξιτζή. Τρελάθηκε γι' αυτό. Δεν πήγε να παίξει τζόκερ. Είπα, έπρεπε να παίξω. Εστία. Ψευδεί προπολογισμοί. Η κύρια αιτία του δημοσιονομικού αδιεξόδου. Έχω και με εξαίρεση, αν δεν κάνω λάθος, το 1994, ναι. Όλοι οι άλλοι προϋπολογισμοί που είχαν ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή δεν εφαρμόστηκε κανείς. Ούτε ένας. Ποτέ. Καρά, εντάξει. Μόνο το 1994 εφαρμόσαν ένα προϋπολογισμό. Χωρίς υπόλοιποι... να τον αλλάξουν, εννοείς. Ναι. Χωρίς να τον αλλάξουν. Χωρίς να τον αλλάξουν. Ναι, ναι, ναι. Τώρα έχεις δύο βασικές αλλαγές που θα γίνουν. Μία με το τι θα γίνει με το PSI και μία με την κυβέρνηση. Δηλαδή ξεκινάς από το δύο αλλαγές μήνυμα. Ναι, σαν να ρωτήσω αυτό δεν είναι, ναι. Η ελεύθερη ώρα λοιπόν, παιδιά, έχουμε ζητήματα. Τον Μπάπα να καταράστε, διότι αυτό θα είναι η αιτία. Βρήκαμε, παιδιά, ποιος φταίει για την κατάστασή μας. Τα λέει ο Πατροκοσμάς για τον Πάπα της Ρώμης. Βατικανό και Οικουμενισμός. Διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, νέα τάξη πραγμάτων. Τα έχει πει. Δεν βλέπω τα τρία κέρατα όμως. Παζάρι Παπαδίνου. Ο τρικέρατος που λέγαμε. Ναι, δεν θυμάστε τι γινόταν. Τρικέρατος και τρισκατάρατος. Μα θυμάσαι όταν έγινε η τελευταία επίσκεψη του Πάπα στην ναι, Ελλάδα. Ναι, τι είχε ναι, γίνει ναι. εδώ. Το τι είχε γίνει εδώ. Πάρτι. Τι Λουκά βγήκε με τα ταμπλό. Τι, όλοι, όλα τα παιδιά. Ούσε κακό. Τρικατάρατο. Πάμε στην Εστρέσο. Διάσημο το οποίο δίνει τη πιο μεγάλη μάχη τη ζωή του. Από εδώ τον Νίκο μου τον σκότωσαν τα αναβολικά στη λουστική εξομολόγηση από τον Τάκη Γιουγουρτάκη για το γιο του. Άγρια ρήθα για παπουτσάκι και λαγούτι. Το επεισόδιο στο κέντρο της Αθήνας, μηνύσεις κτλ. Διαζύγιο έκπληξη έχουμε στο showbiz, κύριε Λιριζή, γιατί χώρισαν Σπυρόπουλος και Ασλάνογλου. Μάλιστα. Σπυρόπουλος και Ασλάνογλου, μάλιστα. Χώρισαν οι άνθρωποι και είναι. Πίσω για βάλε να δούμε το κορίτσι εδώ, να δείτε ο κόσμος. Και πίσω. Βλέπω στην τελευταία σελίδα. Εγώ τη Ριάννα βλέπω εδώ. Για να δω. Ντύθηκε Μέρλιν. Πώς λέγεται το κορίτσι αυτό? Ριάννα. Το Ριάννα. Ριάννα. Α, η Ριάννα ντύθηκε Μέρλιν, μάλιστα. Μάλιστα. Μπράβο. Μάλιστα, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στον πατέρα. Πατέρα, πάντα. Και πάμε και στην τελευταία σελίδα, γιατί είναι το κορίτσι εδώ, έχει άλλα προβλήματα. Ναι. Εδώ είναι το δίλημα της έξι μπάστα. Η Σάσα Μπάστα, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Ο αποχωρισμός και η ζωή της στην Πάτρα. Τα έχει πάει κάτω λίγο μια βόλτα. Να πάρετε τον πατέρα της Ριάννα να κάνετε μαζί διακοπές. Δηλαδή οι δύο πατεράδες. Είναι επικίνδυνες αυτές μαζί. Γι' αυτό το λέω. Η Πελοπόννησος τέλος. Παράνομο για πέντε λόγους. Κόπηκε το ρεύμα του τέλους περιουσίας. Η ΔΕΗ πάγωσε τις διαδικασίες διακοπής μέχρι νεοτέρας. Και στην Πάτρα Προκόπης Παυλόπουλος ανέλησε τους πέντε λόγους για τους οποίους το μέτρο παραβαίνει το Σύνταγμα. Η Ελλάδα εκβιάζει το ΟΜΑ και η ζωή συνεχίζεται. Κύριε Γιώργο από την Ερέτρια, γιατί βλέπεις Παπαδάκη? Το είδα λέει στο διάλειμμα σε 7 η ώρα γύρισα λίγο ο Παπαδάκη. Ναι. Τώρα λείπει ο Αυτιά, την έχετε πατήσει. Και αλλιώς σας έστελνα στον Αυτιά για τιμωρία. Γεια σου Γιώργο, Γιώργος, καλημέρα. Γιώργο Αυτιά εννοώ. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Ημερησία. Διάβαζε. Μάχη για τα 8 δις επιχείρηση επιπλοκή σε έκτης δόσης. Ο Παπαδήμος συναντά σήμερα Ρομπάι και Μπαρόζο, όπως είπαμε. Κλειδί το επιτόκιο για το χερκάτ 50% στο χρέος. Μάλιστα. Και τέλος είναι αυτεμπορική. Κρίσιμες επαφές Παπαδήμου για τις γραπτές δεσμεύσεις. Ο Πρωθυπουργός συναντάται σήμερα με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άμεσος στόχος η εκταμείευση αυτών των περίφημων 8 δις. Που έχω όμως να σημειώσω, μπράβο Λίδαμ, ότι είναι από τέλη Σεπτέμβρη. Ήταν. Ήταν. Να έρθουν. Και τώρα καλώς εχόντων των πραγμάτων θα έρθουν αρχές Δεκέμβρη. Ναι. Καλώς εχόντων των καλώς πραγμάτων. Καλώς των πραγμάτων. Μα είχαμε αυτή την ωραία ιδέα, παιδί μου, στην οποία επιμένουμε ακόμα. Δεν καλά, δεν φταίει τώρα το δημοψήφισμα. Πώς δεν επιμένουμε? Φταίνε κι άλλα. Τώρα φταίνε κι άλλα. Εντάξει, τώρα μην κοιτάμε τα προσχήματα. Ξέρω, είχαμε ευκαιρία και πατήσαμε. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί πρέπει να δώσει ευκαιρία. Αλλά τώρα γιατί δεν δίνουμε και την υπογραφή να τελειώνουμε. Αφού έχουμε δεσμευτεί ενώπιον Θεού και ανθρώπων που λένε. Εγώ ξέρω ότι με αφορμή αυτό το θέμα έπεσε μια κυβέρνηση, έφυγε ένα πρωθυπουργό ψηφισμένο από τον ελληνικό λαό. Με αφορμή τώρα τα υπόλοιπα υπογραφέ που λέμε τώρα αυτά είναι τρίχε. Όχι, γνώμη το θέμα αυτό θα λυθεί. Είναι δευτερεύον θέμα, δεν είναι ουσιαστικό θέμα αυτό. Κιόλας. Το θέμα της υπογραφής. Ναι, αλλά μπαίνει σε μια διαδικασία brand fair με την Ευρώπη. Ναι, εντάξει, χαίρομαι προφανώς. Κάποιος από τους δύο θα εγκλωβιστεί σε αυτό το θέμα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε παιδιά να δούμε και την. Η Μαριάννα αισθάνεται βλάκα. Δεν γιορτάζει κιόλας γιατί άνε χρόνια πολλά. Γιατί ρε παιδί. Γιατί λέει έσπευσα να πληρώσω το χαράτσι ως νομοταγής πολίτης και τώρα αισθάνομαι. Μα δεν αφορά τους πάντες τώρα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα ένας κανονικός άνθρωπος που μπορεί να πιέζεται βεβαίως οικονομικά κτλ. Ναι. Με τον άλλο που έχει. Μα οι ρυθμίσεις δεν αφορούν. Στα 16 παιδιά. Επειδή μου οι ρυθμίσεις. Το πολίτεχνο. Δεν αφορούν οι ρυθμίσεις σε όλους. Δεν έχετε καταλάβει. Οι ρυθμίσεις δεν αφορούν σε όλους. Κάνετε λάθος, παιδιά. Αφορούν σε ευπαθείς ομάδες. Βέβαια. Ναι. Έτσι, αν εσύ δεν έχεις να πληρώσεις. Ναι, αλλά και το πολίτεκνος γενικός ότι είναι ευπαθείς ομάδα δεν είναι και λογικό. Ούτε αυτό ισχύει. Ένας πολίτεκνος, αν έχει μια δήλωση 500.000 ευρώ, δεν είναι καθόλου ευπαθείς ομάδα.
Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μπορεί να μπαίνει όμως στη ρύθμιση για τους πολίτεκνους γενικώς. Δεν νομίζω ότι θα μπει και εκεί θα μπουν και κάποια κριτήρια. Πάντως... Αν γίνει γενικώς μια οριζόντια ρύθμιση για πολίτεκνους, και αυτό είναι λάθος. Υπάρχουν πολίτεκνοι και πολίτεκνοι. Δηλαδή, άμα ο πολίτεκνος είναι επιχειρηματίας. Αυτό λέμε. Υπάρχουν επιχειρηματίες πολίτεκνοι. Υπάρχουν και οικογένειες με ένα παιδί. Μα γι' αυτό είναι το υποτίθεται ότι θα μπει το εισοδηματικό κριτήριο. Αλλιώς τι νόημα έχει. Έτσι. Ελάτε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα αφού ο οικονόμος σας ενημερώσει. Για να δούμε και την προσφορά μας. Είπαμε πάμε στα χωριά του κυρίου Πετσάλικου. Από αυτό το Σαββατοκύριακο μέχρι και το Μάρτιο στην Καστοριά δηλαδή. Είχε κάτι νεύρα προχθές στη Βουλή. Είχε νεύρα, ρε παιδί μου. Τώρα εντάξει, τι να κάνει. Με το δίκιο του κι αυτός. Έσπερος Παλάς λέγεται το ξαναδείο. Τον έμπλεξε κανείς μόνος, δεν μπλέμπλεξε. Τον έμπλεξε ο Παπανδρέου, δεν έμπλεξε μόνος του. Τραβάτε με κι ας κλαίω. Αυτός ο Παπανδρέου έχει παγιδεύσει το σύμπαν τελικά. Το σύμπαν, κυρία μου, το σύμπαν έχει παγιδεύσει. Τι να κάνουμε τώρα. Εσύ πάνω τον αγαπά, αλλά τον έχει παγιδεύσει το σύμπαν. Δεν μπορώ κιόλα να κάνει άλλο δε φταίει ο Παπανδρέου. Γιατί δώσει το Πετσάλικο. Κυβερνούσε κανένα λάθος. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι λέω ότι είχαμε μοναρχία και δεν τον θυμόμαστε. Είχαμε μοναρχία και δεν τον θυμόμαστε. Στην Ελλάδα τον έχουμε πρωθυπουργό, έχουμε μοναρχία. Είχαμε και άλλους οι οποίοι παραμένουν στην κυβέρνηση. Όχι, δεν σας άρεσε τώρα. Δεν είναι έτσι. Διότι έτσι αθώνεις. Δεν λέμε ότι είναι πρωθυπουργό κεντρικό το σύστημα. Άστα αυτό. Ποιος αποφασίζει στην Ελλάδα. Κεντρικό. Άλλος. Να σου πω. Ποιος αποφάσισε. Να σου εξηγήσω και ένα απλό. Να σου εξηγήσω ένα απλό. Όχι, Δημήτρη μου. Ποιος αποφάσισε. Έχουν ευθύνη αυτοί που ενώ ήταν μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο και δεν ήταν ομόφωνα, ναι. Άφησαν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο την άλλη μέρα το πρωί να βγει να πει ομόφωνα το Υπουργικό Συμβούλιο. Και ως κότες, συγγνώμη για την έκφραση, δεν βγήκαν τρεις. Για ποιο μιλάς τώρα. Για το δημοψήφισμα. Στο δημοψήφισμα, σε πληροφορώ, στο δημοψήφισμα, σαν τις κότες όλοι ναι είπαν μέσα. Δεν είπαν ναι. Μέσα στο Υπουργικό είπαν όλοι ναι. Όχι. Μόνο εκτός από το Λοβέρδο. Και βάζω και στοίχημα τώρα σε ποιον θέλει. Ναι. Μέσα στο Υπουργικό έχουνε... είπαν όλοι ναι σαν τις κότες. Έχουνε... Και μετά έβγαζε ο καθένας την ώρα του απ' έξω. Εκτός από το Λοβέρδο. Ακόμα και έτσι είναι που δεν ήταν ένας, ήταν τρεις. Ναι. Αλλά ακόμα και έτσι να είναι. Ο ένας, πιο ομόφωνα. Εγώ έχω εκφράσει κάθε διαφωνία. Μέσα στο Υπουργικό, επαναλαμβάνω, παιδιά. Δεν μιλούν, αυτό λοιπόν. Που ξέρω εγώ ήταν όλοι ναι. Προεδράρα είσαι πολύ μεγάλο. Άρα επιβεβαιώνεις αυτό που σου λέω. Εκτός από το Λοβέρδο. Άρα λοιπόν επιβεβαιώνεις. Μέσα είπαν όλοι ναι. Βρε Δημήτρη μου, επιβεβαιώνεις με αυτόν τον τρόπο αυτό όχι, που σου λέω. Όχι, δεν επιβεβαιώνω αυτό που λέω εγώ. Ότι ο ένας ανδρός αρχή. Όταν ένας λέει, ας πούμε, αυτό και περνάει η γραμμή του, σημαίνει ότι αυτός αποφασίζει. Οι υπόλοιποι από εδώ πάνε και άλλοι. Τίποτα οι υπόλοιποι. Για να διασφαλίσουν τη θέση του, οι υπόλοιποι υπάρχει. Άρα... Ευθύνη υπάρχει αυτό πάντα, όλος υπάρχει. Αλλά επειδή στην Ελλάδα το πρόβλημα... Γιατί οι υπόλοιποι διασφάλισαν πάντως τη θέση τους και την επόμενη μέρα. Άλλο λέω, ρε παιδιά. Για τη θέση του Παπανδρέου συζητάμε λέω τώρα ότι η θέση του Πρωθυπουργού στην Ελλάδα είναι μια πανίσχυρη θέση. Εντάξει. Στην πραγματικότητα έτσι και το έχουμε ζήσει όλα τα χρόνια μας πίσω. Όποιος διαφωνεί. Αν πει αυτό ο Πρωθυπουργός είναι αυτό, τελεία. Καλά. Όποιος διαφωνεί με αυτό μπορεί να πάει και σπίτι του. Δεν είναι το κύριο Κόβαρα δεμένος στην καρέκλα. Κάτι ξέρετε. Αυτό σου λέω επομένως ότι είναι λάθος να βγάζεις τις ευθύνες των υπολείπων γιατί ο καθένας από τη θέση του έχει μια ιδιαίτερη ευθύνη. Δεν τη βγάζω καθόλου. Μιλάει, δεν μιλάει. Δεν είναι μόνο το θέμα της απόφασης. Ο καθένας στον τομέα του, παιδιά, έχει τεράστιες ευθύνες. Και έχουμε δει πως έχει διοικήσει ο καθένας. Αλλά μιλάω για την ισχυρή προσωπικότητα του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, περνάει τη γραμμή. Δεν μου λέει, ας πούμε, πού είναι η κυρία Βάσο Παπανδρέου. Πού είναι, φωνάζει μέσα και μετά ψηφίζει. Πού θες να είναι. Να σου το πω ευθέως. Και να σου πω για πρόσωπα που έχουν εκφράσει και τη διαφωνία τους. Επομένως, μπορεί την απόφαση την τελική να την παίρνει ο εκάστοτε Πρωθυπουργός. Έχει όμως μια σημασία η στάση που κρατούν το Υπουργικό του Συμβούλιο, οι κορυφαίοι, οι συνεργάτες του σε αυτήν την ιστορία. Όταν δεν μιλάει κανείς. Την παίρνει με άνεση. Έχουν όταν μιλάς όμως και φωνάζεις, δεν έχουν ευθύνη. Είναι πραγματικά ότι αν έμπαινε ο Παπανδρέου στο Υπουργικό και μίλαγε για δημοψήφισμα και σηκώνονταν 7 και του έλεγαν τι λες, πρόεδρε. Θα περνούσε. Θα έβγαινε να πει. Δεν θα περνούσε. Όχι, εγώ δεν είπα ότι δεν έχουν ευθύνη, ρε παιδιά, υπουργοί. Συνολικά η κυβέρνηση πάντα έχει ευθύνη. Μιλάω για την ισχύ που έχει το πρόσωπο του Πρωθυπουργού πάντα στην Ελλάδα. Γιατί λέμε το πρωθυπουργικό κεντρικό σύστημα. Και να πω και σε ένα φίλο μα, το πάντα αφεντικά μα που λες να σταματήσουμε να λέμε για το δημοψήφισμα, αλλά δεν του ακούσαμε και συνεχίζουμε να λέμε εμεί. Μα είπαν γι' αυτό είχε δίκιο. Είναι αίτητη βλακία. Και επειδή είναι αίτητη, κατορθώνει και κερδίζει πάντα. Και επειδή κατορθώνει και κερδίζει, κυριαρχεί και να τα αποτελέσματα. Διάλειμμα. Πάμε λοιπόν, ελάτε.
συγχύζεστε, παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Δεν θα πάτε τίποτα. Να επιβεβαιώνεστε το χαρακτηρισμό. Ναι. Διπλών φτάνει, ησυχία. Δεν υπάρχει λόγο. Ο Ματιάς μας λείπει, το είπαμε. Το πάμε και μαζί. Βλέπω μερικούς φίλους απευθύνονται εδώ σε εμάς για ερωτήματα που είναι μόνο για τον Γιώργο Αυτιά, γιατί δεν είναι εύκολο, δεν τα ξέρουμε όλα. Είπαμε. Έτσι. Σωστά. Θα πει την προσφορά. Εδώ είμαστε για την Καστοριά. Ησυχία, ρε παιδιά, στο κοντρόλ. Πάμε στην Καστοριά λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο. Από αυτό μάλλον το Σαββατοκύριακο μέχρι και το Μάρτιο. Όλα τα τριήμερα, τετραήμερα ανάλογα, γιατί μπορεί να φύγει και τετραήμερο. Προβλέπεται από την υπηρεσία να φύγει και Πέμπτη. Προβλέπεται. Ναι. Μπορεί. Για κάποιον. Φεύγω την Πέμπτη. Για κάποιον. Δεν είμαι από τη δικιά μας υπηρεσία. Γενικώ. Νόμιζα γενικά. Λοιπόν, στο Έσπερος Παλάς είναι το ξενοδοχείο που μας φιλοξενεί για δύο άτομα. Είναι 91 ευρώ τις 4 μέρες. Είναι μέσα φαγητά. Είναι μέσα τα φαγητά, είναι μέσα τα πρωινά, είναι το δωμάτιο εννοείται, δεν σε πρέπει να παίξω, κοιμάσαι κιόλας. Σπα. Σάουνες, πισίνες, σπα, χαμάμ, γυμναστήρια, κακό, ό,τι τραβάει ψυχή σου, εν περιπτώσει, δεν μπορεί να το χρειαστεί και αυτό. Ναι, αλλά σου λέει διαλυτιμά, Καστοριά τώρα, από την Αθήνα. Για ποιους. Λέει ο Αθηναίος. Και ο Καστοριανός για σένα το ίδιο λέει, ότι είσαι εσύ στο διαλυτιμάνο. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, αυτή η Λαμία και πάνω βολεύει. Εντάξει, μια χαρά. Τι να κάνουμε τώρα. Μια χαρά. Τέσσερις μέρες, μια χαρά. Αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος που παίρνετε μέρος. Σκάι στο 54529. Ωραία, λοιπόν. Σε λίγα λεπτά θα πάμε και στο χολαργό που έχουμε κατάληψη εκεί από τη Γενόπ ΔΕΗ. Α, ναι. Έτσι. Γεια σου, Βράνα, καλημέρα. Έλα, Βράνα, καλημέρα. Θα τα πούμε σε λίγο, περίμενε. Θα τα πούμε τώρα σε λίγο μαζί. Αφού έτσι κι αλλιώς όπως έχει σταματήσει να κόβει το ρεύμα η ΔΕΗ. Εντάξει, ρε παιδί, δεν έχει σημασία. Συμβολικά. Α, καλά. Συμβολικά. Συμβολικά. Λοιπόν, πάμε να. Ή μάλλον κάτσε να μας πει και η Άννα. Ένα τίτλο δώσε, Άννα. Δώσε τι ακριβώς κάνουν εκεί οι συνδικαλιστές της Γενόπ για να τα δούμε μετά πιο αναλυτικά. Ναι, καλή σας ημέρα. Βρίσκομαι έξω από το κέντρο έκδοσης εντολών διακοπής ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ εδώ στο Χολαργό, το οποίο τελεί υποκατάληψη από χθες το απόγευμα από μέλη της Γενόπ ΔΕΗ, οι οποίοι έχουν έρθει προκειμένου να παρεμποδίσουν τη διαδικασία έκδοσης των πρώτων 23.000 εντολών διακοπής ηλεκτροδότησης, παρότι η διοίκηση της ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι αναστέλει προσωρινά τη διαδικασία αυτή, δηλαδή της διακοπής ηλεκτροδότησης, μετά από αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών, μέχρι ότου να θεσπιστούν εκείνες οι ρυθμίσεις για τις κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες. Σε λίγη ώρα θα έχουμε μαζί μας και τον πρόεδρο της Γενόπ ΔΕΗ, τον κύριο Νίκο Φωτόπουλο, προκειμένου να τα συζητήσουμε όλα αναλυτικά. Εντάξει, Άννα. Εντάξει, Άννα. Εντάξει, προς το παρόν. Λίδα. Προηγείται η Λίδα Βόλο. Λοιπόν, εγώ έχω να σας πω ότι σήμερα δεν θα σας πω για την Ελλάδα. Βέβαια, όχι. Θα μας βάλεις Ισπανία καθόλου σήμερα. Ισπανία είναι το βασικό θέμα. Βλέπετε εδώ πέρα κιόλας. Δηλαδή βλέπω πανηγυρισμούς εκεί. Έχει πανηγυρισμούς. Πανηγυρισμούς δεν έχει. Πάντα σε εκλογές πανηγυρίζουν, μετά αρχίζουν τα δύσκολα. Ναι, ναι, ναι. Πανηγυρισμούς δεν έχει στις αγορές, πρέπει να σας πω, διότι και σήμερα έχουν αρχίσει πτωτικά τα ασιατικά χρηματιστήρια. Όπως πτωτικά κινείται και το ευρώ. Θα δούμε αν και το αποτέλεσμα της Ισπανίας μπορεί έτσι να εμπνεύσει μια αισιοδοξία στις αγορές. Της Ιταλίας πάντως, παρότι το κόμμα του Μπερλουσκόνη λέει στηρίζουμε μόνο τη μέχρι το 13, δεν έχει καταφέρει να αναστρέψει τίποτα. Mm-hmm. Λοιπόν, να δούμε και το France 24. Αλτζαζίρα. Έκλειξη σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, ούτως ή άλλως η εξέλιξη από την Ευρώπη, αν και για το Αλτζαζίρα, πρώτο θέμα, όπως καταλαβαίνετε, είναι όσα συμβαίνουν στην Αίγυπτο και όχι μόνο για το Αλτζαζίρα. Θα δούμε παρακάτω. Να πάμε στο επόμενο. Ναι. Λοιπόν, και στο Sky News. Λοιπόν, στο Sky News θα σας πω ποιο είναι το θέμα το βρετανικό, γιατί είναι ένα δίκτυο που είναι κυρίως με τις εσωτερικές εξελίξεις. Μέτρα ανακοινώνει σήμερα η κυβέρνηση της Βρετανίας για να στηριχθεί και να πάρει και πάλι μπροστά ο κατασκευαστικός κλάδος, η οικοδομή που και στη Βρετανία παρουσιάζει κάθε την πτώση και ανακοινώνει μέτρα για να μπορέσει να αναθερμανθεί λίγο η αγορά. Δεν τα στέλνει και από εδώ τα μέτρα αυτά, μόλις τα ανακοινώσει εκεί. Να δούμε τι είναι. Αύριο. Τι είναι για να δούμε. Λοιπόν, να κρίνουμε, ναι. Στο CNN. Πρώτο θέμα, δεν το πετυχαίνουμε τώρα, αλλά πρώτο θέμα είναι και εκεί η Αίγυπτος, όπως και στο BBC. Θα το δούμε και εμείς σε λίγο, αλλά θα ξεκινήσουμε από την Ισπανία, διότι εκεί, όπως αναμενόταν βεβαίως ο κύριος Ραχώη, ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος, είναι ο απόλυτος νικητής των εκλογών και είναι ο απόλυτος νικητής, διότι κατάφερε όχι μόνο να πάρει την πλειοψηφία των εδρών, 187. Ο λαός γιατί πανηγυρίζει, δεν έχω καταλάβει. Ο λαός γιατί πανηγυρίζει, θα δούμε. Τι λόγο έχει. Διότι είναι εικόνες ελληνικές, βλέπετε. Ναι, ναι. Δηλαδή ο νότος ευρωπαϊκός δεν έχει τυχαία αυτόν τον κοινό παρονομαστή. Ναι, θα το δει αυτό ποτέ.
ποτέ, ας πούμε, να συμβαίνει ξέρω, στο Λουξεμβούργο, γιατί ξαναβγήκε ο Γιουνκέρ. Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση. Λοιπόν, ο κύριος Ραχώη κατάφερε να πάρει το 44%. Αυτό που κατάφεραν οι σοσιαλιστές από την άλλη πλευρά, χωρίς να έχουν τον κύριο Θαπατέρο, έχει αποχωρήσει ούτως ή άλλως, είναι να σημειώσουν το χειρότερο ποσοστό τους στη μετά Φράνκο εποχή. 29%, 111 έδρες θα έχουν και είναι βέβαια το αποτέλεσμα της κρίσης. Νομίζω και ο κύριος Θαπατέρο και οι σοσιαλιστές μπαίνουν πλέον σε αυτό το άλμπουμ των φωτογραφιών με τους ηγέτες που πληρώνουν την ευρωπαϊκή κρίση. Τώρα, ο κύριος Ραχώη, αυτό που είπε είναι ότι 46 εκατομμύρια Ισπανοί θα ρηχθούν στη μάχη κατά της κρίσης με πολύ σκληρά μέτρα λιτότητας, με περικοπές. Και πανηγύριζαν από κάτω. Το μόνο που έχει πει ο κύριος Ραχώη. Ναι, είναι ότι δεν θα πειράξει τις συντάξεις. Είναι η μοναδική του δέσμευση. Περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα πειράξει όμως. Να πούμε ότι στη Βουλή μπαίνουν και οι Βάσκοι αυτονομιστές με 6-7 έδρες και αυτό θεωρείται πολύ ενδιαφέρον για τις εξελίξεις εκεί. Περιμένουμε να δούμε γιατί η Ισπανία, όπως λέγαμε και νωρίτερα, την προηγούμενη εβδομάδα αναγκάστηκε να δανειστεί, όχι να φτάσει το spread, να δανειστεί επί του πρακτέου δηλαδή, με 6,9% επιτόκιο. Μετά την Ιταλία είναι ο επόμενος αδύναμος κρίκος που όλοι φοβούνται. Λοιπόν, αυτά για την Ισπανία. Πάμε στην Αίγυπτο, διότι στην Αίγυπτο αναβιώνουν των περασμένων μηνών εικόνες. Βλέπετε εδώ την πλατεία Ταχρίρ να έχει μεταβληθεί σε πεδίο μάχης με αιματηρή καταστολή της διαδήλωσης. Μια διαδήλωση που ζητούσε άμεση παράδοση της εξουσίας από τους στρατιωτικούς σε πολιτικά πρόσωπα πλέον. Έχουν προγραμματιστεί εκλογές για τις 28 Νοεμβρίου, αλλά είναι κάτι εκλογές που πρόκειται να διαρκήσουν περίπου 3 μήνες. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος εκεί αλλιώς το είχε στο μυαλό του όταν έδιωχνε το Χόσνι Μουμπάρα. Αλλιώς του προέκυψε και το θυμόσαστε ότι από τότε λέγαμε ότι η επόμενη μέρα για την Αίγυπτο, όπως και για άλλες χώρες της περιοχής, δεν είναι καθόλου δεδομένη και καθόλου στα δυτικά πρότυπα. Χθες λοιπόν είχαμε μια μεγάλη διαδήλωση. Κατέβηκαν τάγκς, κατέβηκαν αστυνομικές δυνάμεις. 13 νεκροί ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Και θα δούμε αν θα σταματήσουν εδώ αυτές οι βίες, τέλος πάντων τα βία γεγονότα, ή θα έχουμε και συνέχεια. Και να κλείσουμε με τη Νέα Υόρκη, διότι είναι ένα θέμα που παίζει πολύ ψηλά στα διεθνή δίκτυα. Είχαμε εκεί άλλη μία σύλληψη και άλλη μία, τέλος πάντων, αποτροπή τρομοκρατικής ενέργειας. Βγήκε ο δήμαρχος ο κ. Μπλούμπεργκ και είπε ότι συνελήφθη ένας 27χρονος, ο οποίος ετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα με στόχο αστυνομικούς, αστυνομικά τμήματα, αστυνομικά αυτοκίνητα κτλ. Τώρα, από αυτά που έχω διαβάσει, για να είμαι ειλικρινής, το μόνο που κατάλαβα ότι ήταν το πολύ έτσι επικίνδυνο στην όλη υπόθεση είναι ότι πήρε οδηγίες για το πώς θα φτιάξει τα εκρηκτικά μέσω ενός περιοδικού της Αλ-Κάιντα, που είχε μέσα ένα άρθρο με τίτλο «Πώς να φτιάξεις μία βόμβα στην κουζίνα της μαμάς σου». Αυτό ήταν ο τίτλος του άρθρου. Με εύκολα υλικά δηλαδή, με ό,τι βρίσκεις μπροστά σου. Ναι, τα υλικά που έχεις εκεί πέρα, ξέρω εγώ, ζάχαρη, απορρυπαντικό και ό,τι άλλο. Λοιπόν, τέλος πάντων, λέει, δεν είναι μια ευρύτερη συνωμοσία ή οτιδήποτε άλλο, αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ ψηλά στα διεθνή δίκτυα, αυτό σας το δείχνω. Μάλιστα. Καλώς. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε, κυρία Πόλα. Καλημέρα. Πάμε Θεσσαλονίκη, παιδιά. Συναντήσουμε τον Σταύρο, τον Ιωαννίδη, να εδώ με στο κρύο μας περιμένει. Γεια σας, Σταύρο, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Βρισκόμαστε στο κεντρικό υποκατάστημα της ΔΕΗ στην πόλη μας, στην οδό Αγίου Δημητρίου. Εδώ που από νωρίς το πρωί πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας μέλη του ΠΑΜΕ αλλά και πολίτες από την Επιτροπή της Πολύχνης. Όπως λένε, θα πραγματοποιήσουν κατάληψη στον χώρο της ΔΕΗ τις πρώτες ώρες της ημέρας, από την ώρα που θα ανοίξει δηλαδή, από τις 8 και 4 μέχρι και περίπου τις 11 η ώρα το πρωί θα βρίσκονται εδώ. Παρά το γεγονός βέβαια πως η ΔΕΗ είπε πως προσωρινά θα παγώσει τις διακοπές ρεύματος. Οι ίδιοι πιστεύουν πως αυτό είναι ένα τέχνασμα και ζητούν απόσυρση του φόρου αυτού του ειδικού τέλους ακινήτων από το Υπουργείο Οικονομικών. Θα παραμείνουν, όπως είπαμε εδώ, ήδη υπάρχει μια επιτροπή των πολιτών που μπήκε μέσα στη ΔΕΗ και συνομιλεί με τους υπεύθυνους του υποκαταστήματος. Έτσι λοιπόν θα το κρατήσουν κλειστό μέχρι το πρωί, μέχρι τις 11 περίπου η ώρα. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς αυτό το θέμα, Σταύρο μου, θα κυριαρχήσει αυτές τις μέρες, μέχρι ότου αποφασιστεί κιόλας πώς ακριβώς θα ρυθμιστεί για τις ευπαθείς κοινωνικές κατηγορίες. Φαντάζομαι πόσο θα κρατήσει, ρε παιδιά, αυτή η ρύθμιση. Αυτές τις μέρες. Σήμερα, αύριο, δηλαδή, αυτό το θέμα πρέπει να τελειώσει. Έτσι, να προχωρήσει κιόλας η διαδικασία. Μάλιστα, έλα, Σταύρο, να δούμε και τα άλλα θέματα. Να δούμε και τα άλλα θέματα, λοιπόν. Καθώς, όπως διαπιστώθηκε από έρευνα που έγινε στα πανεπιστήμια της Ελλάδας και ιδιαίτερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πέρυσι είχαμε ένα όργιο ασυδοσίας με την έκδοση των ΠΑΣΟ. Είχαμε λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία, επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Υπουργείου αλλά και των πανεπιστημίων με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, εκατομμύρια ευρώ, συγγνώμη, θα λέγαμε. Και αυτό διότι εκδόθηκαν πολλά περισσότερα πάσο από όσα δικαιούνται να έχουν οι φοιτητές. Περίπου 140.000 λοιπόν περισσότερα πάσο χορηγήθηκαν σε μη δικαιούχους και γι' αυτό το λόγο από φέτος γίνονται ηλεκτρονικά,
με την καταβολή περίπου 2,5 ευρώ κάθε φοιτητής μπορεί να παίρνει το πάσο του ηλεκτρονικά προκειμένου να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο φαινόμενο. Πάμε τώρα στο θέμα του Μακεδονία Παλάς. Καθώς είπαμε και την περασμένη εβδομάδα πως επίκειται το κλείσιμο της επιχείρησης και 120 εργαζόμενοι θα βρεθούν στον δρόμο. Αυτό ανέα από το Σαββατοκύριακο είναι, θα λέγαμε, θετικά για τους εργαζόμενους, καθώς φαίνεται πως υπάρχει ενδιαφέρον από Τούρκους επενδυτές. Και αυτό διότι τους προηγούμενους μήνες... Και θα δεχτείτε Τούρκους, παιδιά, να δουλέψουν το Μακεδονία Παλάς. Είναι δυνατόν. Ξέρω εγώ πώς το βλέπετε. Εγώ δεν διαφωνώ. Είναι δικός είναι. Επενδυτής να βρεθεί και μακάρι. Αυτό είναι το σημαντικό κιόλας για να μην χάσουν και οι άνθρωποι τις δουλειές τους. Είναι γεγονός πάντως πως στους προηγούμενους μήνες ήρθε μια αντιπροσωπεία από μεγάλο όμιλο, ξενοδοχειακό όμιλο της Τουρκίας. Μάλιστα. Πραγματοποίησε αυτοψία στο χώρο του Μακεδονία Παλάς μαζί με εκπροσώπους του ΙΚΑ, στους οποίους ανήκει η ιδιοκτησία του κτηρίου. Και περιμένουμε βέβαια ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Ούτως ή άλλως, ξέρουμε αυτό το ακίνητο, Σταύρο, ανήκει στο ΙΚΑ, έτσι δεν είναι? Στο ΙΚΑ δεν ανήκει το ακίνητο και απλώς έληξε η σύμβαση που είχε. Έτσι είναι, δεν υπάρχει πρόθεση ανανέωσης από την προηγούμενη διοίκηση. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν θα γίνει διεθνής πλειοδοτικός διαγωνισμός για να βρεθεί ο νέος δικαιούχος που θα αναλάβει βέβαια και την ανακαίνιση του ξενοδοχείου. Δεν φαντάζομαι ότι θα υπάρχει πρόβλημα τώρα με τέτοιο ακίνητο φιλέτο, ρε παιδιά. Αυτό είναι ένα μοναδικό ακίνητο και σπάνιο πραγματικά στο σημείο που είναι. Είναι μοναδικό ακίνητο και ένα ακόμα δεδομένο είναι πως η περσινή χρονιά, το 2011, ήταν η καλύτερη χρονιά για τον τουρισμό της Θεσσαλονίκης. Όπου και οι αφήξεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία σημείωσαν μεγάλη αύξηση, κάτι που είχαμε να δούμε πάρα πολλά χρόνια στην πόλη μας. Οπότε πρόκειται για ένα πραγματικό φιλέτο. Μάλιστα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο είναι απόρρια της οικονομικής κρίσης και της ανέχειας, καθώς βλέπουμε συστηματικά τους τελευταίους μήνες να υλοτομούνται παράνομα τα δάση της Βόρειας Ελλάδας. Αυτό, όπως φαίνεται, θα δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στα δάση, καθώς η παράνομη υλοτομία, ούτως ή άλλως υπήρχε τώρα, βέβαια γιγαντώνεται. Δημιουργεί πρόβλημα φυσικά και στους εμπόρους ξυλίας. Ωστόσο, τα δασαρχεία από την πλευρά τους υποστηρίζουν πως δεν μπορούν να ελέγξουν τόσο μεγάλες περιοχές, καθώς δεν υπάρχει το αντίστοιχο προσωπικό και ζητούν βέβαια και ήδη τη συνδρομή της πολιτείας αλλά και της πυροσβεστικής με ελέγχους να περιοριστεί το συγκεκριμένο φαινόμενο παράνομης υλοτόμησης των ελληνικών δασών. Και να συνεχίσουμε τώρα με ένα θέμα που ακούγεται απίστευτο, καθώς την περασμένη εβδομάδα οι φάκελοι της πολεοδομίας κατέληξαν στην ανακύκλωση. Κατά λάθος. Πώς έγινε αυτό? Εντελώς, κατά λάθος. Οι πολίτες που ζητούν να κάνουν κάποιες ρυθμίσεις ή να αλλάξουν οτιδήποτε στις άδειες, στις πολεοδομικές άδειες που διαθέτουν, κάνουν μία αίτηση και έρχονται οι φάκελοι από την Θέρμη στα κεντρικά της πολεοδομίας που βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη. Ηλεκτρονικά. Ήταν λοιπόν την περασμένη εβδομάδα οι υπεύθυνοι της ανακύκλωσης να αφήσουν τις γνωστές σακούλες προκειμένου να γίνεται ανακύκλωση στο χείρι της πολεοδομίας. Θεώρησαν βλέποντας τους φακέλους στο ισόγειο του κτηρίου, οι οποίοι έπρεπε να επιστρέψουν στη Θέρμη, ότι είναι για ανακύκλωση. Πρόκειται για ανακυκλώσιμο υλικό. Φόρτωσαν δεκάδες φακέλους, τους έστειλαν στην ανακύκλωση και πολτοποιήθηκαν. Φυσικά η είδηση αυτή, όπως αντιλαμβάνεστε, προκάλεσε πανικό και στους ανθρώπους της πολεοδομίας αλλά και στους πολίτες. Είναι καθησυχαστικό ο αντιδήμαρχος, ο οποίος είπε πως θα ξανασυνταχθούν οι φάκελοι, καθώς υπάρχει αρχείο για τους περισσότερους από αυτούς. Αλλά αντιλαμβάνεστε πως το ζήτημα αυτό δημιουργεί ερωτηματικά και θαυμασμό για το πώς λειτουργούν αυτές οι υπηρεσίες και γενικότερα το ελληνικό κράτος. Ναι, να συνεχίσουμε τώρα με ένα θέμα που έρχεται από την Αλεξανδρούπολη, καθώς το λιμεναρχείο δεν έχει σκάφος για περισσότερο από ένα χρόνο. Το μοναδικό σκάφος που διέθετε έχει παρουσιάσει μια βλάβη μηχανολογική και χρειάζεται πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ προκειμένου να διορθωθεί. Και έτσι λοιπόν παραμένει δεμένο στην Αλεξανδρούπολη, στο λιμάνι. Μάλιστα. Και βέβαια υπάρχει ένα πάγιο αίτημα από την διοίκηση του λιμεναρχείου προκειμένου να βρεθεί ένα καινούριο σκάφος, ώστε να μπορούν να γίνονται κανονικά οι έλεγχοι. Τώρα, Σταύρο, στην Αθήνα, στον Πειραιά, τόσα κατεσχημένα σκάφη, τι τα κάνουν, ρε παιδί μου? Κάθε τρεις και λίγο κατάσχονται κάτι σκαφάρες απίστευτες που μπορεί να ταιριάξουν και στο λιμενικό. Μιλάω για φουσκωτά, μεγάλα, σαν αυτό που είδαμε τώρα. Τι τα κάνουν όλα αυτά τα σκάφη? Και κολλάνε τώρα σε μια γραφειοκρατία. Θυμάσαι κάτι φουσκωτά που ήταν για την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων και μείναν και σαπίσανε? Έτσι, αυτό τα κάνουν. Αντί να τα δώσουν τώρα πάνω που έχουν ανάγκη στα λιμεναρχεία, όπως λέει τώρα ο Σταύρος στην Αλεξανδρούπολη, τα έχουν και σαπίζουν πιθανόν σε αποθήκες κάτω στο λιμάνι, αντί να τα χρησιμοποιήσουν. Τι άλλο έχουμε, Σταυρό? Να συνεχίσουμε. Είχαμε ακόμα μία σύλληψη επιχειρηματία. Πρόκειται για ένα 42χρονο ιδιοκτήτη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, ο οποίος χρωστούσε στο δημόσιο περισσότερες από 560.000 ευρώ και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα.
Και να κλείσουμε με τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Άνθυμο, ο οποίος πιστός στο ραντεβού του με την επικαιρότητα σχολίασε τον προϋπολογισμό. Είπε πως είμαστε όλοι κρεμασμένοι από τον φετινό προϋπολογισμό. Είναι ένας προϋπολογισμός αλλιώτικος και αν γνωρίζαμε τι ακριβώς σημαίνει, όπως είπε, κάτι που δεν κάνει να αναφέρουμε, θα ερχόμασταν όλοι σε μεγάλη απελπισία. Είπε βέβαια πως πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με το κεφάλι ψηλά, παρόλο που υπάρχουν φωνές μέσα στην Ευρώπη που μας θέλουν εκτός Ευρωζώνης. Εμείς πρέπει να δείξουμε πιστή στην παράδοσή μας και στην ιστορία μας. Εντάξει, ωραία. Σταυρό. Ευχαριστούμε πολύ, Σταυρό. Καλημέρα. Δεν ξέρω, κάποιοι φίλοι μάλλον προτιμάνε να μείνουν άνεργοι 240 πόσοι είναι εργαζόμενοι στο Μακεδονία Παλάς παρά να το πάρουν σε επενδυτή. Δεν τους ρωτάνε. Δηλαδή, άμα είναι Ελβετός ο επενδυτής, είναι καλύτερος. Τι σε πειράζει. Αν είναι ένας Ελβετός ο οποίος δεν θέλει να βλέπει Έλληνα καν. Του γυρίζει το μάτι. Επειδή είναι Τούρκος, σου λέει να μην έρθει ο Τούρκος, να μείνουν άνεργοι. Ρε, να κλείσει και να μείνουν άνεργοι. Εκεί έχουμε φτάσει. Δηλαδή, θέλω να πω, ρε παιδί μου. Εντάξει. Να σου πω κάτι. Ψυχολογικά και εμένα μπορεί να μην μ' αρέσει. Αλλά ρε παιδί μου, τώρα ντροπή τόσοι επιχειρηματίες Έλληνες, μπορεί να το πάρει ένα δημοτικό. Το φιλέτο αυτό. Δημήτρη μου. Αλλά προτιμούν να φεύγουν οι Έλληνες. Α, μπράβο, προτιμούν να φεύγουν, να πηγαίνουν στη Βουλγαρία. Περνάνε Θεσσαλονίκη τρέχοντας και ανεβαίνουν προς τα πάνω. Έτσι. Άρα λοιπόν, γιατί να μην σου έρθει ο άλλος. Ποια είναι η πιο πατριωτική στάση, να το θέσω έτσι. Ακριβώς. Ο Τούρκος ενοχλεί. Αυτός που δίνει δουλειά στον κόσμο ή αυτός που τα παίρνει και φεύγει. Έτσι είναι, παιδιά τώρα, αν τα δει τα πράγματα κοινικά. Και ομά. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Όχι κοινικά και ομά. Τώρα θέλετε να το δούμε πατριωτικά. Να φύγει ο Τούρκος, να φύγουν όλοι. Αφού φεύγει ο Έλληνας. Ο Τούρκος εδώ φεύγει ο Έλληνας, λέμε. Δεν πείτε μου, τι τον Τούρκο κοιτά. Ποιο είναι πατριωτικό, τα μπλα 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 μπλα. Ναι, τα μπλα μπλα μπλα. Ε? Κοιτάνε μερικοί στο μπλα μπλα να είναι, πολλοί πατριώτες. Είναι ο πατριώτης αυτός που μου βγάζει λόγους από την τηλεόραση κάθε μέρα και έχει πάρει τα λεφτά και του φσσ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 σss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 
πατριώτες αυτούς. Αλλά... Τους έχουν περάσει τα βραχιολόγια. Όχι, δεν τους έχουμε δει αυτούς τους πατριώτες. Και ιδιαίτερα δεν έχουμε δει και κάτι πολύ υπερπατριώτες που σηκώνουν και κουνάνε και το χέρι στο δάχτυλο μπροστά στην τηλεόραση. Αλλά δεν φταίνουν αυτοί. Φταίει το πολιτικό σύστημα που τους προστατεύει και έχει τους καταλόγους και δεν τους δίνει στη δημοσιότητα. Να δείτε κάτι καϊνάρια και κάτι ονόματα. Έχουν να κλάψουν πολύ πατριωτικά. Θα κλάψουν πολλές μανούλες, αλλά σώψετε. Σώψετε. Το κολοσύστημα αυτό που έχουμε είναι. Ναι. Πολύ κοντινό με αυτό το σάπιο από εκεί. Όχι, είναι μαζί, είναι αγκαλίτσα. Κατάλαβες. Και δεν τα δίνουν. Άμα τα δίνανε τότε θα κλαίγανε μανούλες και τότε θα τα λέγαμε όλα. Πάμε τώρα στο Δημήτρη Καραστεφανία. Α, να πω σε σχέση με κάτι, σε σχέση με αυτό που είπε ο Σταύρος για την υλοτομία την παράνομη. Το ξέρεις ότι έχει αυξηθεί κατακόρυφα η εισαγωγή ξύλων, καυσόξυλων. Ναι, από το εξωτερικό. Ναι. Μας φτάνουνε. Δεν μας φτάνουνε. Γιατί αυξήθηκε η κατανάλωση. Αυξήθηκε η κατανάλωση πολύ. Κατακόρυφα. Έτσι. Έλα Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα. Πάντως αυτό που λέγατε νωρίτερα, εκτός από τα παράθυρα που υπάρχουν στη δικαιοσύνη, νομίζω ότι υπάρχουν μπαλκονάρες. Έτσι. Ναι. Μου. Και το βλέπουμε κιόλας. Βέβαια. Λοιπόν, είχαμε μια τραγωδία χθες, αποκαλύφθηκε χθες στην Αμαλιάδα. Βρέθηκε μέσα σε αυτοκίνητο ένας 71χρονος, ένα 14χρονο κορίτσι νεκρή και ένα 11χρονο παιδί τραυματισμένο. Όμως η κατάθεση του 11χρονου στους αστυνομικούς αλλά και στην οικογένεια αλλάζει κάπως τα δεδομένα. Αρχικά νομίζαν όλοι ότι ήταν ατύχημα. Έγινε στις 6 το απόγευμα και τους βρήκαν τους ανθρώπους στις 8 παρά το πρωί. Μιλάμε ότι το παιδί αυτό βρισκόταν μαζί με τον μπαμπά του και την αδερφή του νεκρή επί 12 ώρες. Το παιδί αυτό είπε στο στενό οικογενειακό κύκλο αλλά και στους αστυνομικούς ότι... αρχικά πήγαιναν με λίγη ταχύτητα, ξαφνικά ο πατέρας του άρχισε να οδηγεί σαν δαιμονισμένος. Μάλιστα του έλεγε «Μπαμπά πηγαίνεις παραπάνω από 100». Αυτό που εξετάζουν τώρα οι αστυνομικοί ήταν αν ο άνθρωπος αυτός πήγε θελημένα και έπεσε στον τοίχο αυτό. Είναι προσωπική τραγωδία, οικογενειακή τραγωδία. Θα μείνουμε μόνο σε αυτό. Αυτό που αναρωτιούνται είναι πώς άντεξε το παιδί. 12 ώρες δίπλα από την νεκρή αδερφούλα του 14 ετών. Μέσα σε τέτοιες συνθήκες, άγριες. Μάλιστα. Φοβερό. Βρέθηκε ο δολοφόνος του υπαλλήλου πρακτορείου Προπό που είχε γίνει το 2009 την πρωτοχρονιά, παιδιά. Το θυμάστε, στην Πετρούπολη. Ένας αδίστακτος κακοποιός είχε μπει για να πάρει 70 ευρώ. Τόση ήταν η ίσπραξη. Από ό,τι απεδείχθη, ο άνθρωπος αυτός είχε κάνει τη δολοφονία στη Λουμπάρδα, εκεί στο Κοροπή, τότε που με το Facebook ένας 26χρονος για αγκομενικούς λόγους, για να μιλήσουμε λαϊκά, έσε καρτέρι και άδειαξε δύο γεμιστήρες Καλάσνικοφ σε έναν 30χρονο άνδρα. Τελικά απεδείχθη ότι ο νεαρός αυτός, ο 26χρονος, αν και κρατήσε τις φυλακές, ίσως να του βγήκε από μέσα, του είπε σε κάποιον συγκρατούμενό του ότι σκότωσε τότε στην Πετρούπολη και τελικά βρέθηκε ο ένοχος για 70 ευρώ. 28χρονος μετέφερε 60 λαθρομετανάστες μέσα σε ένα φορτηγό, συνελήφθη στην Ελευσίνα, ο ένας πάνω στον άλλον. Ο άνθρωπος αυτός ανήκει σε τεράστιο κύκλωμα που διακινεί λαθρομετανάστες από τη γειτονική χώρα
και τους πήγαιναν προς τον Αστακό από εκεί να φύγουν και να πάνε προς την Ιταλία. Τώρα και την άλλη φορά είχαν βρεθεί κάπου στη Λευκάδα και τους είχαν πει ότι ήταν στην Ιταλία. Στη Σαρονίδα από αστυνομικούς συνελήφθησαν δύο 16χρονοι και ένας 23χρονος. Είχαν κάνει 25 διαρρήξεις μέσα σε 30 ημέρες. Να τις πούμε, γιατί πρέπει ο κόσμος. Ακριβώς. Και παιδιά με βιβλιογραφικό. Ναι. Γιατί ο κόσμος θα πρέπει να πάει σε κάποιο αστυνομικό τμήμα. Να δει για τα να πράγματα. Δει τι ακριβώς έχει ναι, γίνει. Ναι. Ναι. 11 στα Καλύβια, 5 στο Μαρκόπουλο, 6 στην Ανάβησο και 3 στο Λαύριο. Mm-hmm. Και να κλείσουμε με την επίθεση στα γραφεία του Πασόκ που έγινε χθες το μεσημέρι. Άγνωστοι μπήκαν στο λεωφόρο Ηρακλείου στο 191, στον δεύτερο όροφο, ανέβηκαν στον δεύτερο όροφο, έσπασαν την πόρτα, περιέλουσαν τα πάντα με βενζίνη, έβαλαν φωτιά και έφυγαν. Αφού πρώτα τα είχαν κάνει όλα γυαλιά καρφιά. Μάλιστα. Καλώς. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Μη φωνάστε, ρε παιδιά, μη φωνάστε επιτέλους. Άμα είστε τόσο Έλληνες και τόσο πατριώτες περισσότερο από εμάς, μάλλον θα είναι μερικοί. Πηγαίνετε, πάρτε το ξενοδοχείο, το λειτουργήσετε. Έλα, μην ασχολείστε. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει μία γραμμή είδηση που λέει υπάρχει ενδιαφέρον από Τούρκους επιχειρηματίες για το Μακεδονία Παλάς. Μη βιάζεστε. Από τον άρθιο Τούρκος μέχρι το ενδιαφέρον έχει μεγάλη απόσταση. Δεν άκουσα όμως υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον. Δεν είδα τέτοια είδηση. Ελληνικό, παιδιά, χρήματα. Υπάρχει ενδιαφέρον από τον Τούρκο. Να σου πω. Εγώ δεν ξέρω. Και όπως λένε και πολλοί, το χρήμα δεν έχει χρώμα. Ναι, ακριβώς. Επένδυση είναι. Ακριβώς. Τι είναι από πίσω, για ρώτα τους 240 εργαζόμενους στο ξενοδοχείο. Μα. Τον ενδιαφέρει απάνω γράφει Τούρκος, Δανός, Βούλγαρος, Ελβετός. Μάλλον όχι. Τον ενδιαφέρει ο μισθός στο τέλος του μήνα. Λάρα, Δημήτρη, ασχολείσαι. Δεν κοροϊδευόμαστε τώρα. Με την αντίληψη που κατέσπισε τη χώρα τόσα χρόνια. Λοιπόν, έλα. Η Άννα Βλάχο Παναγιώτη, να την καλημερίσουμε. Είναι έτοιμη. Σε δύο λεπτά θα είμαστε μαζί, Άννα μου, για να δούμε και τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει η Γενόπη ΔΕΗ και το γενικότερο το θέμα που αφορά στους λογαριασμούς. Λοιπόν, σε δύο λεπτά μαζί. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, γυρίσαμε. Παιδιά, εδώ είμαστε. Καλημέρα και πάλι. Ώρα είναι 8, το και ένα δύο λεπτά, όπως βλέπετε. Να πούμε και χρόνια πολλά στα κορίτσια και τα αγόρια που γιορτάζουν σήμερα. Είναι όμως αισθητά λιγότερος κόσμος από το 15 Αύγουστο. Ναι, ρε παιδί μου, πολύ. Ανύπαρκτος είναι στην πραγματικότητα. Στην ουσία αυτού που λέει η γιορτή. Δηλαδή, λέει, ας πούμε, οι ανύπαντρες. Οι ανύπαντρες εννοεί στην πραγματικότητα οι παρθένες. Παλιά αυτό δεν ισχύει. Ναι, δεν ισχύει. Μιλάει για παλιές εποχές. Είναι λιγότερες, βέβαια, λιγότερες οι γυναίκες. Δεν πάμε στη ΔΕΗ που είναι πιο άμεσο. Λέω πρόβλημα. Να πάμε λοιπόν στη ΔΕΗ και να ηρεμήσουν και οι τουρκοφάγοι λίγο εδώ, γιατί είναι αρκετοί. Ναι. Αλλά λείπει ο αρχηγός, τον λείπει ο Ψωμιάδης και οι υπόλοιποι. Που αυτοί οργανώνουν αυτό το κίνημα. Κατάλαβες. Και είναι λίγο. Ξέρεις, ένας εδώ, άλλος εκεί έχουν χάσει λίγο το βηματισμό. Είναι γνωστό επίσης ότι οι εργαζόμενοι διαλέγουν και το αφεντικό τους κιόλας. Άμα το αφεντικό δεν είναι πατριώτης, δεν γίνεται. Άμα το αφεντικό πρέπει μάλιστα. Εγώ προτείνω να διαλέγουμε και το όνομα και την εθνικότητα. Φρονήματα, εθνικότητα, όλα τα ρωτάς όλα και μετά λες τώρα έρχομαι να δουλέψω, ρε παιδί μου. Αισθάνομαι καλύτερα. Αλλιώς φεύγω. Αλλιώς φεύγω, πάω άνεργος. Μένω άνεργος, πεινάω, δεν με πειράζει. Λοιπόν, αρκεί τα φρονήματα. Πάμε τώρα, ελάτε τώρα και αφήστε αυτά. Να, Άννα Βλάχο Παναγιώτη. Είσαι πού και τι γίνεται. Καλημέρα, Λάντα, πούμε. Γεια σου, Άννα. Βρίσκομαι έξω από το κέντρο έκδοσης εντολών διακοπών ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ, στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο Χολαργό. Το οποίο από χθες το απόγευμα τελεί υποκατάληψη από μέλη της Γενόπ ΔΕΗ, οι οποίοι έχουν έρθει εδώ με σκοπό να παρεμποδίσουν τη διαδικασία της έκδοσης των εντολών διακοπών ηλεκτροδότησης για αυτούς που δεν έχουν πληρώσει το τέλος ακινήτων και παρήλθε η προθεσμία των 40 ημερών που έδωσε η ΔΕΗ για να το πληρώσουν. Αλλά ανακοινώθηκε, Άννα μου, ότι δεν πρόκειται να διακοπεί. Ακριβώς, ανακοινώθηκε την Παρασκευή από τη διοίκηση της ΔΕΗ ότι αναστέλλεται προσωρινά η διακοπή της ηλεκτροδότησης. Ωστόσο, όπως διευκρινίζει η διοίκηση της ΔΕΗ, ο σχεδιασμός της είναι να εκδοθούν κανονικά οι εντολές της διακοπής και να αποσταλούν στο διαχειριστή του δικτύου, χωρίς ωστόσο να εκτελεστούν προσωρινά. Αυτό που δεν θέλουν τα μέλη της Γενόπ ΔΕΗ και θα μας το πει αμέσως τώρα και ο Γενικός Γραμματέας που έχω δίπλα μου, είναι δεν θέλουν να εκδοθούν καν οι εντολές, να μην φύγουν καν από εδώ οι εντολές διακοπής ηλεκτροδότησης. Έχω μαζί μου τον κύριο Κώστα Κατσαρό, τον Γενικό Γραμματέα της Γενόπ ΔΕΗ. Κύριε Κατσαρέ, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Γεια σας, κύριε Κατσαρέ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Κατσαρέ. Κύριε Κατσαρέ. Καλημέρα. Άρα ο στόχος είναι αυτός λοιπόν σήμερα. Η πρώτη μέρα. Ναι. Ορίστε. Ναι, αυτός είναι ο στόχος, λέω. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα
που θα εκδοθούν από εδώ από το κέντρο έκδοσης εντολών οι εντολές για διακοπή ρεύματος. Γι' αυτό και εμείς από χθες βράδυ κάναμε την κατάληψη για να μην μπορέσει να φύγει καμία εντολή. Ναι. Αυτό το οποίο έχει πει η κυβέρνηση δια του κυρίου Σταθόπουλου και κατά συνέπεια και για τη ΔΕΗ είναι να μην κοπεί το ρεύμα, ναι, ναι, και έδωσε μια αναστολή 3-4 ημερών. Αλλά ο σκοπός είναι να μην φύγουν από εδώ εντολές και πάνε στις περιφέρειες και στις κατατόπους. Ναι, αλλά πόσο θα μείνετε εκεί εσείς, κύριε Κατσαρέ? Μπορείτε να είστε εκεί πέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ? Κάποια στιγμή θα χαλαρώσει η κατάσταση. Αυτοί οι εντολές θα φύγουν. Αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ναι. Ένας παράγοντας, παραδείγματος χάρη, είναι ανάλογα με τη θέση της κυβέρνησης. Τι θα κάνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είπε τι θα κάνει. Είπε ότι θα το κοιτάξει λέει το θέμα με κοινωνική ευαισθησία. Τώρα την έπιασε ευαισθησία, το κοιτάξει, σου λέει πάντως. Εμείς θα δούμε τώρα την κοινωνική ευαισθησία. Θα δούμε τι θα κάνει και ανάλογα θα πράξουμε. Εάν πράγματι, εμείς ο στόχος μας βασικά είναι να αποσυρθεί αυτός ο νόμος. Γιατί πραγματικά είναι βάρβαρος, ανάλγητος. Δεν μπορεί ο κόσμος να πληρώσει. Να αποσυρθεί ή να αποσυνδεθεί από το λογαριασμό της ΔΕΗ. Να αποσυνδεθεί. Τώρα από εκεί και πέρα δεν θα κάνει ό,τι νομίζει. Να αποσυνδεθεί, γιατί δεν μπορεί πραγματικά να χρησιμοποιεί τη ΔΕΗ ως μέσον εκβιασμού. Ο ρόλος της ΔΕΗ δεν είναι αυτός, δεν είναι βρώης πράκτορας, όπως ξέρετε και όπως έχουμε πει, επανειλημμένος. Ωραία, περιμένουμε να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί. Εσείς θα ισχύσει και αυτό που είχατε πει αρχικά, ότι θα κάνετε και ομάδες ώστε να μην γίνεται διακοπή του ρεύματος όπου αποφασίζετε? Ήδη έχουν γίνει οι ομάδες αυτή τη στιγμή σε συνεργασία με όλους τους κοινωνικούς φορείς, με άλλες ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, δημάρχους κτλ. Χθες είχαμε εδώ πέρα μια... έχουν έρθει εδώ πέρα και δήμαρχοι. Ναι. Τώρα 9 η ώρα θα έρθει και η κυρία Παπαρίγα. Και πραγματικά εμείς είμαστε έτοιμοι για αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η τρίτη φάση. Εάν από εδώ πέρα κάτι άλλο συμβεί, είναι η τρίτη φάση, η οποία πραγματικά εκεί θα βάλουμε τα κορμιά και τα σώματα μπροστά μας. Δεν θα αφήσουμε κανένα να κόψει το ρεύμα σε κανένα φτωχό, άνεργο, μεροκαματιάρι. Γιατί πραγματικά και σε όλες τις ευπαθείς ομάδες. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή όταν η ΔΕΗ, όταν εμείς η ΓΕΝΟΠ κάνουμε μια απεργία που πρέπει να την κάνουμε και κόβουμε το ρεύμα. Κόβεται το ρεύμα για 20 λεπτά, μία ώρα να υπάρχει η κοινωνική ευαισθησία της κυβέρνησης και σήμερα να μην δίνει καθόλου σημασία. Ναι, αλλά να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Κατσαρέ, εσείς πώς ξέρετε οι λογαριασμοί που θα εκδοθούν, ποιοι είναι για αφορούν κοινωνικά ευπαθείς κατηγορίες και ποιοι είναι για τους άλλους που έχουν και την ικανότητα και τη δυνατότητα και τα ποσά και όλα? Ναι, ναι, ναι. Αυτό για μας, με την εμπειρία που έχουμε και τα στοιχεία που έχουμε, φαίνεται αμέσως. Πρώτον, φαίνεται από το μέγεθος του ποσού. Ναι. Δεύτερον, φαίνεται από το τέλος που μπαίνει μέσα. Άρα, αυτό λέω, υπάρχει δυνατότητα να βλέπετε στην έκδοση των λογαριασμών? Ναι, βέβαια. Σε εμάς υπάρχει δυνατότητα να εντοπίσουμε αμέσως, ας πούμε, ποιος πραγματικά δεν μπορεί να πληρώσει λόγω των οικονομικών του. Αυτό είναι καθαρό για μας. Να σας ρωτήσω τώρα, κύριε Κατσαρέ, και κάτι άλλο πια και συζητάμε. Εσείς έχετε εξαγγείλει και 48 ώρες επαναλαμβανόμενες απεργίες για το θέμα το άλλο, της πώλησης των μονάδων Λιγνίτη. Πότε πρόκειται να ξεκινήσουν αυτές τις κινητοποίησεις? Εμείς μετά τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Παπακουσταντίνου ότι θα προβεί σε αυτές τις ενέργειες σε σχέση με την απελευθέρωση του 40% της λιγνητικής ενέργειας για πώληση μονάδων και για περαιτέρω μετοποίηση, έγινε σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου και με ομόφωνη απόφαση πήραμε προχθές ότι από την ημέρα που θα κινηθεί και θα εξαγγείλει ότι πάει να κάνει αυτή την κίνηση, εμείς έχουμε πάρει ήδη την απόφαση την ίδια στιγμή να μπούμε σε απεργιακές κινητοποιήσεις, όπως είπατε, 48 ώρες και επαναλαμβανόμενες κάθε μορφής και διάρκειας. Άρα, χρονικά δεν μπορείτε να το προσδιορίσετε ακόμα, λέτε. Καλώς. Εξαρτάται. Ναι. Εντάξει. Ναι. Θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, κύριε Κατσαρέ, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, να είστε καλά. Ωραία. Και έτσι, άμα δεν στο κόψεις που λένε, η κυβερνήση θα στο κόψεις και νόπετα με τις απεργίες. Ναι, δεν την γλιτώνεις. Ναι, ένας από τους δύο το κόψεις πάντως. Δεν την γλιτώνεις. Λοιπόν, πάμε στις ειδήσεις με τη Σίλβια την Κλιμάκη. Αλλά Σίλβια, καλημέρα. Καλημέρα και πάλι. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις εν συντομία. Το ξεκλείδωμα της έκτης δόσης αποτελεί τον πρώτο στόχο του Λουκά Παπαδήμου στις κρίσιμες συναντήσεις που θα έχει από σήμερα με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Κυρίαρχο θέμα η διευθέτηση της εκκρεμότητας σχετικά με τις ενυπόγραφες εγγύησεις. Με τον πρόεδρο του λαού συναντήθηκε χθες η Τρόικα. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης ανέφερε ότι κατέστησε σαφές πως η καταβολή της δόσης συνδέεται από την υπογραφή των κυρίων Παπανδρέου και Σαμαρά και τόνισε ότι ο ίδιος θα κάνει τα πάντα για να πάρει η χώρα τα χρήματα της έκτης δόσης.
απαραίτητη εκταμείευση της έκτης δόσης για την καταβολή συντάξεων και δώρου Χριστουγέννων, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας Γιώργου Κουτρουμάνη στον Sky, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο καθυστέρηση στην πληρωμή των συντάξεων. Ξεκινά σήμερα στην αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής η συζήτηση επί του προϋπολογισμού του 2012. Ο νέος προϋπολογισμός περιλαμβάνει επιπλέον φόρους ύψους 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Νίκη με την απόλυτη πλειοψηφία του Λαϊκού Κόμματος στις βουλευτικές εκλογές στην Ισπανία. Δεύτεροι οι σοσιαλιστές. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι αναστέλει προσωρινά τη διακοπή ηλεκτροδότησης σε όσους καταναλωτές δεν πλήρωσαν το τέλος ακινήτων. Εάν η αγορά εξακολουθήσει να βρίσκεται στην κατάσταση που είναι σήμερα, δεν μπορούν να συγκεντρωθούν τα 9,3 δισεκατομμύρια ευρώ από αποκρατικοποιήσεις που προβλέπονται στον προϋπολογισμό, δήλωσε ο πρόεδρος του Ταμείου Δημόσιας Περιουσίας Γιάννης Κουκιάδης στην τηλεόραση του Sky. 24ωρη προειδοποιητική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι φαρμακοποιοί Αθήνας και Πειραιά. 4ωρη στάση εργασίας αύριο Τρίτη σε μετρό, ηλεκτρικό, σιδηρόδρομο και τραμ από τις 12 το μεσημέρι ως τις 4 το απόγευμα. Νικητή στο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής της Α1 μπάσκετ αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός που επιβλήθηκε με 74-70 του Ολυμπιακού στο κλειστό του ΑΚΑ. Σιλβία, μου ευχαριστούμε πολύ. Γεια Σιλβία, καλημέρα. Καλά, Χριστίνα, να δούμε και τον καιρό. Καλημέρα σας. Γενικά έτριος θα είναι σήμερα ο καιρός στη χώρα μας. Η θερμοκρασία τώρα το πρωί βέβαια έχει μια ψύχρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αγγίξει, το μεσημέρι μάλλον θα αγγίξει στη Βόρεια Ελλάδα τους 14 βαθμούς. 17 με 18 στην υπόλοιπη χώρα. Θα είναι πολύ πιο ευχάριστα δηλαδή τις μεσημεριανές ώρες. Τρίτη και Τετάρτη σποραδικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και πιθανόν στα υπόλοιπα υπηρωτικά, με εξαίρεση στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ενισχύονται οι νοτιάδες στο Ιόνιο στα 7 βοφόρ τόσο την Τρίτη και όσο και την Τετάρτη. Στο Αιγαίο δεν θα μας απασχολούν ιδιαίτερα. Πέμπτη και Παρασκευή περίπου ο ίδιος καιρός με τις βροχές, δηλαδή στη Δυτική Ελλάδα. Και το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για την Πέμπτη και την Παρασκευή, ενίσχυση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 6 με 7 και σχεδόν σίγουρο και τα 8 μποφόρ δηλαδή. Και πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά και βόρεια. Αυτά. Μάλιστα. Αυτά. Σαφέστατα. Καλημέρα. 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 Και Γιώργος Σελίκας. Και άλλη κατάληψη στη ΔΕΗ και εκεί, στο ΔΕΗ και Ρατσιλίου. Γιώργος Σελίκας. Καλημέρα, παιδιά, και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Από τις 8 λοιπόν το πρωί, σε κατάληψη του πρακτορείου της ΔΕΗ εδώ, που βρίσκεται στη λεωφόρο Σαλαμίνου στο Κερατσίνι, πραγματοποιεί ο Δήμος Κερατσινίου με τη συμμετοχή φορέων και σωματείων με το σύνθημα «Δεν πάει άλλο». Ήρθαν λοιπόν εδώ, περιμένει και κόσμος, βλέπετε οι περισσότεροι είναι καταναλωτές. Αλλά τι γίνεται, επειδή δεν πιστεύουν την κυβέρνηση που λέει ότι θα το κόψουμε. Θέλουν να πληρώσουν, επιμένουν να μπουν μέσα. Δηλαδή πάμε σε άλλα τώρα, σε αντίθετα πράγματα. Ενώ ο Δήμαρχος εδώ τους λέει ότι σήμερα, παιδιά, ξεκινάμε κατάληψη. Συμβολική κατάληψη εδώ στο πρακτορείο Κερατσινίου. Ελάτε αύριο να πληρώσετε ή πηγαίνετε στις τράπεζες. Επιμένουν όχι, λέει, φοβόμαστε να μας το κόψουν, να μπούμε τώρα καλύτερα να το πληρώσουμε το ρεύμα. Υπάρχει μια ψηλοένταση, υπήρχε λίγο πιο πριν, ας πούμε. Νωρίτερα, ναι. Νωρίτερα. Μάλιστα. Γιώργο, θα το ξαναπούμε και στη συνέχεια μαζί σου. Καλημέρα για το θέμα που φαίνεται ότι μεγαλώνει σιγά-σιγά. Θα μιλήσουμε αργότερα και με τη διοίκηση της ΔΕΗ και με τους εργαζόμενους ξανά, να δούμε τι μπορεί να γίνει, εν πάση περιπτώσει. Ναι, και αν δοθούν οι διευκρινήσεις, πότε πρόκειται να δοθούν αυτές, ποιες κατηγορίες ακριβώς. Ναι, αυτό δεν πρέπει να καθυστερήσει. Γιατί όσο καθυστερεί, χειροτερεύει η κατάσταση. Είμαι γι' αυτό το λέω. Χρειάζεται να καθυστερεί. Υπήρξε μια ανακοίνωση από την πλευρά της διοίκησης ότι δεν θα κοπεί το ρεύμα. Θετικό. Αλλά η κυβέρνηση οφείλει να πάρει τα μέτρα που αφορούν στις παθήσεις. Έπρεπε να το έχει κάνει από την αρχή, αλλά τέλος πάντων. Από την αρχή έπρεπε να το έχει διευθετήσει το θέμα αυτό. Βασίλη Ζήρας, καλημερίζουμε. Γεια σου, Βασίλη μου, και τον κύριο Μπούρλο. Γεια σας κύριε Βουλό, καλημέρα. Θα πούμε και για τα εργασιακά σε λίγο μαζί σας. Αλλά ξεκινήσουμε λίγο από τα δεδομένα. Επιβεβαιώθηκε νομίζω σε σχέση με το τι ήρθε να κάνει, όχι ο Κινέζος, η Τρόικα στην Ελλάδα. Ναι. Ήρθε να συζητήσει για το θέμα της υπογραφής. Και μόνο. Και μόνο. Κυριολεκτικά. Οι επαφές δηλαδή που είχε ήταν γι' αυτό. Ναι, ακριβώς. Δώστε τις εγγύσεις. Και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Χθες μου έλεγε κάποιος από τη... κάποιος που ήταν εκεί στη σύσκεψη της Τρόικας με τον κύριο Σαμαρά ότι ήρθαν 7 νοματέοι και το μόνο θέμα που ήταν στην ατζέντα ήταν αυτό, το θέμα των επιστολών. Για το οποίο δεν έχει βρεθεί ακόμη λύση. Αναζητείται ένα συμβιβασμός. Χωρίς υπογραφές δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Έτσι. Δηλαδή κάποιο είδους υπογραφή θα πάρουν. Λοιπόν, αυτό που προσπαθούν εν πάση περιπτώσει να βρουν ως συμβιβαστική λύση, δεν λέω από την πλευρά της, από την πλευρά του κ. Σαμαρά, εννοώ να βρεθεί μία λύση, να καταλήξουν σε ένα συμβιβασμό η Κομισιόν τουλάχιστον από τη μία μεριά, ο κ. Παπαδήμος από την άλλη. Θα το πάλεψε σήμερα ο κ. Παπαδήμος. Αναγκαστικά τώρα θα καθόμαστε να χάνουμε την ελάχιστη διαπραγματευτική ισχύ που έχει η χώρα. Θα αναλώνει, θα καταναλώνει σε θέματα πολιτικών. Δεν βάζει γιατί έβαλα πριν. Τέλος πάντων,
Δύο εναλλακτικές είναι αυτές που συζητάνε και σημειώνω ότι δεν είναι βέβαιο ότι θα το δεχθούν. Ένθεν κακήθεν. Δεν είναι βέβαιο ούτε αν θα το δεχτεί τελικώς ο κύριος Σαμαράς, ούτε αν θα το δεχτεί. Ούτε θα το δεχτούν οι σκληροί. Ξέρω ότι δημιουργήσαμε θέμα από μόνοι μας, Βασίλη. Για ένα μη θέμα στην πραγματικότητα. Έχει δραματοποιηθεί αρκετά το θέμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, μία εναλλακτική να στείλει ο κύριος Παπαδήμος μία επιστολή και σε αυτή να επισυνάπτονται δύο. Και σε αυτή να γράφει το όνομα Σαμαράς. Με μικρά γραμματάκια μου φαίνεται πολύ. Και σε αυτή να επισυνάπτονται δύο επιστολές των πολιτικών αρχηγών προς τον κύριο Παπαδήμο. Α, οι οποίες δια αυτού του δουλειά της πλαγίας λένε να πάνε. Τα λέμε εμείς τον Παπαδήμο να σας τα πει. Σου λέει ρε παιδί μου Σαμαράς, εγώ για τον Παπαδήμο υπογράφω, δεν με πειράζει. Λέμε, δεν το ξέρουμε κιόλας. Κάτσε να δούμε. Τώρα μπορεί να μην υπογράφεται στη γυναίκα του έτσι όπως είναι τα πράγματα. Ούτε ξέρουμε αν το δέχονται αυτό και οι άλλοι. Μπορεί να το δέχονται και οι άλλοι, ακριβώς. Τώρα θα πάει να συζητήσει ο κ. Παπαδήμος Βρυξέλλες. Όσο και αν φαίνεται, δυστυχώς θα είναι ένα από τα βασικά θέματα. Διότι από τη στιγμή που. Κάνα δεν σπουδάσαμε πουθενά. Η καταβολή τη δόση. Μα είναι πολύ σημαντικό. Μα και Σόιμπλε τώρα το είπε πολύ καθαρά. Ναι, είναι πολύ σημαντικό γιατί έχει κάτι να σου πει. Η άλλη εναλλακτική είναι να πάρουν ένα κομμάτι από το πρακτικό που υπεγράφει στο Προεδρικό Μέγαρο. Για το σχηματισμό κυβέρνηση συνεργασία. Φωτοτυπία. Ναι, να το κάνουν copy-paste εν πάση περιπτώσει, να το αντιγράψουν ακριβώς το ίδιο και να είναι επιστολή του κύριου Σαμαρά προς τους έξω, αλλά με το ίδιο κείμενο εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αλλά σας λέω ότι δεν είναι σαφές ότι τελικώς θα το. Ούτε ότι ο κύριος Σαμαράς θα συνενέσει αυτό, ούτε εάν και αν οι σκληροί του Eurogroup θα το δεχτούν. Πάντως πρέπει να καταλάβουμε, Βασίλη, το εξής, γιατί δεν το λέμε πολύ αυτό, ότι αυτή είναι απόφαση του Eurogroup. Δεν είναι ότι τα έχει στυλώσει, ας πούμε, ένας μόνος του, ξέρω εγώ, ο Σόιμπλε. Θα μπορούσε μόνος του να έχει τρελαθεί και να λέει αυτό το πράγμα. Είναι μια απόφαση που την έχει πάρει το Eurogroup. Έτσι δεν είναι. Σαφώς. Είναι μια απόφαση του Eurogroup. Το λέω για να μην νομίζουν μερικοί ότι είναι κάτι αστείο. Α, χάλασε ο κόσμος. Το είπε ένας υπουργός, δεν πήρε. Ή τον Ολλανδό, ξέρω που είναι και άγριος κι αυτός. Δεν νομίζω ότι έχει πράττει κανείς ως αστείο. Δεν ξέρω. Τελικώς αποδεικνύεται ότι επειδή έχει δραματοποιηθεί το θέμα, επειδή έχει. Έχουν σηκωθεί πάρα πολλοί οι τόνοι και από τις δύο πλευρές. Νομίζω ότι έχουμε εγκλωβιστεί σε μια διελκυνσίδα πολιτικών εντυπώσεων ένθεν κακήθεν. Δηλαδή, ούτε και το Eurogroup έχει καμιά διάθεση να τσαλακωθεί, ούτε και ο κ. Σαμαράς εξαιτίας του Ρώμα, τον οποίο έχει σηκωθεί αυτό το θέμα, θέλει να τσαλακωθεί. Λοιπόν, γι' αυτό αναζητείται κάποια συμβιβαστική φόρμουλα, η οποία δεν ξέρουμε και αν θα βρεθεί. Ενώ στην ουσία των πραγμάτων υπάρχει συμφωνία για το τι πρόκειται να γίνει. Αυτό είναι το φοβερό της υπόθεσης. Και κινήσεις όπως η δήλωση του κ. Καράουγλου, ας πούμε, ξέρω εγώ, που έτρεχαν. Για τον προϋπολογισμό, λες. Για τον προϋπολογισμό που έτρεχαν μετά από τη Νέα Δημοκρατία να το μαζέψουν. Ναι, αλλά Βασίλη, μιλάμε για τρελά πράγματα. Ο Καράουγλου, δεν ξέρω αν το ξέρετε, είναι ο βασικός ηγητής του νομοσχεδίου. Του συγκεκριμένου του προϋπολογισμού. Αυτό μπορεί να το διανοηθεί, ρε Βασίλη. Ο εισηγητής του προϋπολογισμού να λέει όχι. Μα για αυτό. Αυτά μόνο στην Ελλάδα μπορεί να τα ακούσει. Γι' αυτό και έτρεχαν κιόλα, σου λέω από πίσω, ας πούμε. Δεν μπορούσα να το πει το όχι, πριν να παιδιά, εγώ με βάζει. Εισηγητή, ξέρετε, έχω ένα μικρό πρόβλημα. Τέλος πάντων. Τρελά. Και. Είπαν από ότι μου έλεγαν χθες εκεί από τη Νέα Δημοκρατία ότι τους ενημέρωσαν ότι έχει στείλει ο κ. Σαμαράς ήδη μια επιστολή προς τους ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται η κυρία Μέρκελ, ο κ. Είναι και πολλοί πρωθυπουργοί μέσα. Να πάρουν αυτή την επιστολή, δεν πιάνετε, λες. Λοιπόν, δεν ξέρω, αν νομίζω ότι έδωσε απάντηση από αυτού, έδωσε ο Σόιμπλε. Υποθέτω την ήξερε. Είπε η επιστολή, η υπογραφή ή δεν έχει εκδηλώσει. Άρα λοιπόν δεν θεωρούν ότι αυτό είναι αρκετό. Και καταλαβαίνω ότι από τη στιγμή που σου λέει ότι εμείς θέλουμε μια επιστολή, εμείς στο Eurogroup. Για να μπορούμε να σε αφαιρεί. Αφού δεν μπορούμε να υπογράψουμε, γιατί δεν μπορούμε να υπογράψουμε. Να πάμε όμως και. Θα το γυρίσω ανάποδα τώρα σε σχέση με τα λεφτά. Διότι τα λεφτά είναι όλη η ιστορία. Καλά, προφανώς. Πώς τη βγάζουμε από τέλη Σεπτέμβρη μέχρι σήμερα. Και έχει φτάσει μέχρι Δεκέμβρη. Διότι ακούει και ο κόσμος ότι με τα χωρί αυτά. Άκουσα, ας πούμε, τον κύριο Κουτρουμάνη χτες, έτσι εδώ στο Sky. Να λέει ότι παιδιά. Δύσκολα. Δύσκολα. Και δεν βγάζουμε και το δώρο, το Χριστουγέννο χωρίς την εκδηλώση κτλ. Αλλά το ακούει αυτό από το Σεπτέμβρη. Ναι, σωστά. Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, 15. Ναι, αλλά και η κυβέρνηση εδώ πρέπει να μας πει με ξεκάθαρο τρόπο τι ισχύει. Διότι ακούσαμε προχθές τον κύριο Σπυρόπουλο και λέει αυτά είναι παραμύθια. Ναι. Έχουμε λεφτά για λεφτά. Δεν υπάρχει κίνδυνος. Για συντάξεις. Τι ισχύει τώρα, κυρία Δρέτε. Η κυρία Δρέτε ήταν εδώ μαζί, έλεγε χωρίς αυτά δεν υπάρχει μία. Υπάρχει ή δεν υπάρχει. Γιατί θα τρελαθεί και ο κόσμος στο τέλος. Να σας πω τώρα κάτι. Εντάξει, λεφτά δεν υπάρχουν. Δηλαδή. Νομίζω ότι θα πεις υπάρχουν και λέω καλώς τον Γιώργο. Λεφτά δεν υπάρχουν. Ας μην γελιόμαστε. Δηλαδή, όταν έχεις ένα ποσό το οποίο το κατευθύνεις προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση για να καλύψεις το σύνολο των αναγκών σου, δεν υπάρχει δυνατότητα. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει μέχρι τώρα είναι ότι πληρώνει το δημόσιο τα απολύτως απαραίτητα.
Και όλα, για όλα, όλα τα υπόλοιπα έχει τα αφήνει στην άκρη. Έχει κάνει στάση, ακριβώς. Λοιπόν. Μέχρι και ό,τι εξοικονομεί από εκεί τα ρίχνει. Μέχρι κάποια στιγμή θα τελειώσει και αυτό. Θα τελειώσουν και αυτά. Έτσι. Μάλιστα. Και θα περιμένουμε την εκδόση. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, μια και είπαμε για τον κύριο Κουτρουμάνη και τα ασφαλιστικά ταμεία και τις συντάξεις και τα ποσά και το τι έρχεται και για το 12. Σε λίγο να πούμε και μερικά πράγματα για τον προϋπολογισμό που πρόκειται να συζητηθεί τις επόμενες μέρες. Πάμε στη Ράνια την Τζίμα, την καλημερίσουμε, να πούμε και μια καλημέρα και στην Αντίνη τη Χαρδαλιά. Και να ξεκινήσουμε με τη Ράνια και τον κύριο Κουτρουμάνη που τον είχαμε εδώ χτες. Νομίζω ότι ήταν αρκετά αποκαλυπτικό. Εντάξει, σαφίστατα νομίζω. Για πες, Ράνια. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που ακούσαμε τον κύριο Κουτρουμάνη να λέει ότι δεν θέλω καν να σκέφτομαι ένα τέτοιο σενάριο. Δηλαδή το σενάριο της μη εγκαιρής καταβολής της έκτης δόσης. Χρήματα προφανώς, όπως είπε και ο Βασίλης, δεν υπάρχουν στα ταμεία. Την τελευταία φορά για να δώσουν τώρα τις συντάξεις, ξύσανε κάθε τελευταίο κωδικό κυριολεκτικά του προϋπολογισμού από αυτούς τουλάχιστον που υπάρχουν στην κοινωνική ασφάλιση. Άρα λοιπόν χρήματα για το δώρο Χριστουγέννων και για τις συντάξεις του Ιανουαρίου δεν υπάρχουν. Αν δεν καταβληθεί εγκαίρως η έκτη δόση. Νομίζω ήταν σαφής ο Υπουργός. Εκτός από αυτά, αυτό που μας είπε είναι ότι προανήγγειλε τις μειώσεις επικουρικές συντάξεις που περιμένουμε. Μας είπε ότι μεσοσταθμικά το ποσοστό θα είναι στο 20%. Θα φτάσει σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις ακόμα και το 50%. Ευχάριστα πράγματα σας είπε το Σαββατοκύριακο ο Υπουργός. Θα τον ξανακαλέσετε. Εντάξει, το έχουμε πει αυτά. Τώρα το Υπουργείο Εργασίας εδώ και αρκετό καιρό δεν δίνει ευχάριστες ειδήσεις. Τέλος πάντων, οι μειώσεις αυτές οι επικουρικές συντάξεις θα αφορούν και σε όσους είναι ήδη συνταξιούχοι και ο κύριος Μπούρλος ίσως μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτά. Βεβαίως. Από την 1η Μαρτίου θα ξεκινήσει ταυτόχρονη καταβολή μισθών, εισφορών και φόρων μισθωτών υπηρεσιών. Από την ίδια ημερομηνία θα ξεκινήσει και η εφαρμογή της κάρτας εργασίας. Ενώ όσον αφορά και από εκείνη την ημερομηνία, βεβαίως θα γίνουν και οι πρώτες μειώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές που ο Υπουργός Εργασίας. Αυτό το κίνητρο λες για τους επιχειρηματίες. Αυτό είναι το κίνητρο για την κάρτα εργασίας. Ναι. Παρ' όλα αυτά, γενικά ο Υπουργός Εργασίας παραδέχτηκε, υπογράμμισε και ο ίδιος ότι οι ασφαλιστικές εισφορές είναι σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο και ότι αυτό θα αποτελέσει και αντικείμενο διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους στο επόμενο χρόνο. Διάστημα. Μπορούμε να ακούσουμε όμως τι μας είπε ο ίδιος χθες εδώ στον Sky. Εάν δεν υπάρξει η εκταμείευση της έκτης δόσης, θα έχουμε προβλήματα συνολικά ως χώρα. Και βεβαίως θα έχει προβλήματα και το δημόσιο να ανταποκριθεί όχι μόνο στις υποχρεώσεις του στα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά γενικότερα σε υποχρεώσεις που έχει να κάνει και με μισθούς. Δεν θέλω να σκεφτώ ένα τέτοιο σενάριο. Πότε πρέπει να πάρουμε την έκτη δόση ώστε να καταβληθούν κανονικά συντάξεις και δώρα Χριστουγέννων? Μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου. Μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου. Μάλιστα, σαφής. Σαφέστατος νομίζω ο Υπουργός Εργασίας. Δεν υπάρχουν πια καθόλου περιθώρια. Τα ταμεία έχουν εξαντλήσει όλα τα δικά τους μέσα για να καταβάλουν τις συντάξεις. Να δούμε όμως και τις ημερομηνίες που μας έδωσε ο ίδιος για τα μέτρα που είπαμε πριν, τα νέα μέτρα, την ταυτόχρονη καταβολή, δηλαδή την κάρτα εργασίας, αλλά και τι μας είπε για τις ασφαλιστικές εισφορές. Και δεν μπορεί να έχουμε δύο μηχανισμούς οι οποίοι ουσιαστικά είναι αναποτελεσματικοί. Δηλαδή έχουμε ένα μηχανισμό έσπραξης εισφορών στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, δηλαδή στα ταμεία, και έναν αντίστοιχο μηχανισμό που εισπράττει τα φορολογικά έσοδα. Αυτούς τους μηχανισμούς θα τους ενοποιήσουμε για να μπορεί να εισπράτεται και η εισφορά και ο φόρος ενιαία, να καταβάλουν τις εισφορές μέσα από το τραπεζικό σύστημα, άρα ταυτόχρονη πληρωμή αποδοχών εισφορών και να μπαίνει σε κάθε και φόρων. Οι εισφορές θα μειωθούν και είναι στόχος αυτός. Βέβαια, σε σχέση με την κάρτα εργασίας θα είναι οριακή η μείωση, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί η επιχείρηση από την χρήση, την εγκατάσταση της κάρτας εργασίας. Από πότε, κύριε Υπουργέ, πιστεύετε ότι από την ίδια ημερομηνία. Μείωση εισφορών από την 1η Τρίτου. Από την 1η Τρίτου για τις επιχειρήσεις οι οποίες θα ενταχθούν στο σύστημα της κάρτας εργασίας, ένα, και δεύτερον, θα καταβάλουν με συνέπεια τις ασφαλιστικές εισφορές κάθε μήνα. Μάλιστα. Αυτά τα ευχάριστα που λένε. Να συμπληρώσω μόνο για το κομμάτι των εργασιακών ότι επειδή θα υπάρξουν συναντήσεις βεβαίως της ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας με τους εκπροσώπους της Τρόικας μέσα στην εβδομάδα, ο κ. Κουτρουμάνης τόνισε ότι στο κομμάτι των εργασιακών είναι εκτός ατζέντας η συζήτηση για τους κατώτατους μισθούς. Επιβεβαίωσε όμως ότι θα ξεκινήσει, μάλλον θα αναλάβουν επιτέλους την πρωτοβουλία για την έναρξη διαλόγου όσον αφορά στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Μάλιστα. Ράνια, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν φεύγεις, δηλαδή μαζί μας θα είσαι. Δεν συζητάμε επειδή σου γύρισα την πλάτη, ήταν το. Κύριε Μπούρλο, διαμορφώνεται ένα περιβάλλον που το. Στα εργασιακά εννοώ και τα ασφαλιστικά. Που είναι καινούριο επειδή δεν τα πήγαμε όπως υπολογίζαμε όλο το προηγούμενο διάστημα ή όλα αυτά περίπου ήταν και για τα προνοιακά και για τα του ασφαλιστικού και για τα υπόλοιπα.
Αυτό ήταν, αυτή ήταν η πορεία, αυτή ήταν η διαδρομή, έτσι κι αλλιώς. Πρέπει να πούμε ότι μια κακή εξέλιξη για το ασφαλιστικό είναι ο τρόπος που προχωράει η ύφεση. Mm. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ασφαλιστικό, γιατί και η ανεργία δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα, περιορίζει τη χρηματοδότηση του συστήματος και απ' την άλλη η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών σαφώς περιορίζεται. Mm. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανασφάλισης εργασίας, όπως είδαμε από τις εκθέσεις του ΣΕΠΕ, το ποσοστό της ανασφάλισης εργασίας είναι σε πολύ πολύ υψηλά επίπεδα. Όλα αυτά συντείνουν και δημιουργούν ένα σοβαρό πρόβλημα χρηματοδότησης στο ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο βεβαίως υπήρχε, δεν υπήρχε όμως σε τόσο έντονο βαθμό. Στο θέμα χρηματοδότησης του ασφαλιστικού συστήματος θα παίξει, παίζει ρόλο και η προοπτική του Χερκάτη και επομένως και της απώλειας ενός ποσοστού από τα ταμιακά διαθέσιμα ή από τις επενδύσεις των ασφαλιστικών ταμείων. Η άποψή μου είναι ότι θα παίξει ρόλο, θα παίξει διπλό ρόλο με την εξής έννοια. Αφενός μεν είναι γνωστό ότι αυτό επιτείνει την ύφεση. Έτσι θα παίξει ένα έμεσο ρόλο. Απ' την άλλη δεν μπορούμε να πούμε, μπορεί να είναι η απώλεια μικρή στο σύνολο των οικονομικών μεγεθών των ασφαλιστικών ταμείων, δεν πάβει όμως να είναι μια απώλεια. Ναι. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το ότι αυτό θα έχει επιπτώσει στο ασφαλιστικό. Και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα στήριξης του ασφαλιστικού περαιτέρω. Γιατί τα προβλήματα, η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα επιταθούν. Αυτό το πρόβλημα που υπάρχει τώρα, της περιορισμένης δυνατότητας για καταβολή συντάξεων, το οποίο φάνηκε πάρα πολύ έντονα, νομίζω ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα εκλείψει παντελώς. Πάντως είναι πραγματικό αυτό. Αυτά, οι αλλαγές στην επικουρική ασφάλιση δεν είναι αποτέλεσμα αυτό. Όχι, προβλέπονται. Έχουν δρομολογηθεί. Mm. Τώρα, πόσο θα, που θα φτάσουν, εν πάση περιπτώσει, αυτές και το τι δείχνουν οι αναλογιστικές μελέτες, επηρεάζονται προφανώς από το μακροοικονομικό περιβάλλον. Είναι έτσι όπως το λέτε. Με τον ασφαλιστικό νόμο του 2010 είχε προβλεφτεί ότι θα γίνει αυτή η μελέτη για τις επικουρικές συντάξεις. Το πόσο βαθιά όμως θα πάει η μείωση, αυτό όντως δεν μπορούσε να προβλεφθεί. Είναι πραγματικό αυτό που λένε ότι χωρίς την έκτη δόση θα έχουμε πρόβλημα με τη συντάξη και το δώρο? Με τη συντάξη ή με το δώρο? Το δώρο. Από διέστηση θα πω ότι είναι πραγματικό. Ναι. Αυτή είναι η διέστηση. Και η τεχνητό να είναι που να το ξέρεις. Ναι. Δεν είσαι θέση κανείς να το εκτιμήσει αυτό. Όχι, γιατί ξέρεις, σου λέει εντάξει. Μαζεύοντας δεξιά και αριστερά, μπορεί να μαζέψουμε τη σύνταξη. Τόσο το δώρο. Τώρα πιάσε μια πολυκομματική κυβέρνηση. Με κάποιον τρόπο ελέγχονται αυτά. Υποθέτω. Ναι. Φαντάζομαι είναι πιθανόν. Τα ταμιακά είναι δεδομένα. Εντάξει, τα στοιχεία μπορεί να είναι. Σε κορυδέψει ένα, σε κορυδέψουν και τρεις μαζί. Τώρα αυτοί έχουν πρόσβαση όλοι στα στοιχεία. Αυτό λέω. Αλλιώ τι είναι. Από τρία χωριά-χωριά. Και στο οικονομικό επιτελείο έχει άνθρωπο παντού, ας πούμε. Πάντως αυτό το πρόβλημα της χρηματοδότησης ήταν κάτι το οποίο το έθιξε και ο κ. Κουτρουμάνης χθες. Εγώ νομίζω ότι είναι σημαντικότατο πρόβλημα για την κοινωνική ασφάλιση και είναι κάτι το οποίο θα το δούμε και στο μέλλον. Φαίνεται ότι οι επικουρικές συντάξεις πάνε, πάντως θα πάνε στο ύψος που προέβλεπε και ο νόμος Πετραλιά. Υπενθυμίζω ότι το 2008 ο νόμος Πετραλιά έλεγε ότι σταδιακά θα φτάσουν στο 20% των συντάξιμων αποδοχών στην 35 ετία. Φαίνεται ότι σε κάποια τέτοια λύση θα πάμε. Τέτοια λύση πάει. Ναι, και αυτό βέβαια θυμάμαι από το 2008 ότι οι αναλογιστές του Υπουργείου λέγαν ότι πολύ δύσκολα οι επικουρικές συντάξεις μπορούν να υπερβούν στην 35 ετία το 20% του ποσοστού, ως ποσοστό αναπλήρωση των συντάξιμων αποδοχών. Μάλιστα. Και υπάρχει θέμα βέβαια και με τα εφάπαξ. Έτσι, πέραν των επικουρικών συντάξεων. Με το εφάπαξ υπάρχει έτσι κι αλλιώς, ναι. Και περικοπής ή μη καταβολής. Όχι, περικοπής. Περικοπής. Ήδη με τον πρόσφατο νόμο έγινε περικοπή στο Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων. Πόσο είναι, στο 20% είναι περίπου? Πάει από 15% στο 20% και στο Ταμείο της ΔΕΗ από 25% στο 30%. Προς το παρόν δεν δίνεται καθόλου. Μόλις δοθεί θα δούμε που θα έχει φτάσει. Προς το παρόν έχει περιοριστεί σημαντικά. Γιατί μέχρι να θα έχουν γίνει και άλλες περικοπές. Μια και μπήκαμε στον χώρο του δημοσίου και το εφάπαξ. Να πάμε στην Αντίνη Χαρδαλιά, γιατί εμφανίζεται πρόβλημα με την εφεδρεία. Τι ακριβώς, Αντίνη, καλημέρα. Καλημέρα. Και πρόβλημα μία εβδομάδα πριν να εκτενεύσει η προθεσμία για την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων για αυτούς που θα τεθούν στην εφεδρεία από 1η-1η του 2012. Ποιο είναι λοιπόν το θέμα? Λοιπόν, το πρόβλημα είναι τα όρια ηλικίας. Δηλαδή, ο πολυνόμος και οι πρώτες εφαρμοστικές του κυρίου Ρέπα έλεγε ότι για τους αορίστου χρόνου υπαλλήλους, αυτοί που θα ενταχθούν στην εφεδρεία βάση ηλικίας είναι αυτοί, δηλαδή σαν προσυνταξιοδοτικό ουσιαστικά, είναι αυτοί που μέχρι το τέλος του 2011 θα έχουν 33 χρόνια
υπηρεσίας. Δηλαδή στο τέλος του 13, 35. Ακριβώς. Δεν έθετε όριο ηλικίας και τίποτε άλλο. Κανένα όριο ηλικίας ως προϋπόθεση. Έρχεται μετά νέα εγκύκλειος του κυρίου Ρέπα στις 15 Νοεμβρίου, όπου επειδή κατάλαβαν ότι υπήρχε λάθος αυτό, γιατί υπήρχαν διαφορετικά όρια ηλικίας για αυτούς που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ. Βλέπετε, θα μπορούμε να δούμε και την κάρτα που, για το ποια είναι πραγματικά τα όρια ηλικίας. Και έλεγε λοιπόν η εγκύκλειος του κυρίου Ρέπα ότι τελικά αυτοί που θα τεθούν στην εφεδρεία είναι αυτοί που στο τέλος του 11 τους υπολείπονται ακριβώς 2 χρόνια πριν από την πλήρη σύνταξη, ναι, τόσο με τις προϋποθέσεις του ορίου ηλικίας, όσο και με τις προϋποθέσεις των ετών προϋπηρεσίας. Απλώς να σας πω ότι θα υπάρξει σήμερα εγκύκλειος για αυτό το θέμα από το Υπουργείο Εργασίας, όπου ουσιαστικά θα διευκρινίζει αυτό ακριβώς το κομμάτι. Λες, ρε, Ράνια. Ναι, αυτό που είδαμε στην κάρτα, Ράνια. Εσείς οι δύο συνεργάζεστε. Τα δύο υπουργεία μεταξύ τους επικοινωνούν. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας επικοινωνούν πάντως. Γιατί ξέρουμε ότι η συγκεκριμένη εγκύκλειος συντάχθηκε με συνεργασία υπηρεσιακών παραγόντων, από ό,τι ξέρω εγώ, τουλάχιστον των δύο Υπουργείων. Ακριβώς έτσι είναι. Το ζήτημα είναι ότι μπορεί να υπάρχει συνεργασία και το λένε οι Υπουργοί ότι υπάρχει συνεργασία. Το ζήτημα είναι ότι δημιουργείται ένα αλαλούμ και ακριβώς μια εβδομάδα πριν. Ωραία, και από συνεργασία. Την πρώτη στιγμή δηλαδή. Υπάρχει συνεργασία, αλλά είναι ένα αλαλούμ. Με την έννοια ότι και οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι είναι να ενταχθούν σε αυτό το καθεστώς, έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια για το αν τελικά θα μπουν στο καθεστώς. Τους αφορά η εφεδρεία, δεν τους αφορά η εφεδρεία. Σας λέω ότι αλλάξαμε 3 φορές. Άμα έτσι η συνεργασία έχει τέτοια αποτελέσματα, αλαλούμ και όλα αυτά που είπες τώρα, και έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια, αυτά είπες. Είπες αλαλούμ, έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Τι συνεργασία είναι αυτή, Ρενάντιν? Βγάζουμε σε εγκυκλίους. Αυτά τα αποτελέσματα δίνει η συνεργασία. Πρέπει να υποστηρίξω το Υπουργείο Εργασίας ένα πράγμα. Και οι ρεπόρτερ τι θα κάνουν? Ναι, αυτό να πει. Στην ουσία λοιπόν, με τις ρυθμίσεις έτσι όπως ξεκίνησαν, κάποιες κατηγορίες θα εντάσσονταν στην εργασιακή εφεδρεία, θα τελείωνε η εργασιακή εφεδρεία και δεν θα μπορούσαν να πάρουν σύνταξη. Και δεν μπορούσαν να πάρουν σύνταξη. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό ήταν. Γιατί δεν θα είχαν το όριο ηλικίας. Δεν θα είχαν το όριο ηλικίας. Θα είχαν τα χρόνια, αλλά δεν θα είχαν το όριο ηλικίας με βάση το ταμείο που ήταν. Και θα περίμεναν άνεργοι. Δεν το είχε σκεφτεί κανείς. Ναι, ακριβώς. Και σε κάποιες περιπτώσεις δεν θα είχαν ούτε τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλιση, έτσι όπως είχε τεθεί το ζήτημα. Άρα σύνταξη γιο. Τώρα το διευκρινίσαν αυτό πάντως, έτσι. Ήθελα ακόμη να ρωτήσω τον κύριο Μπούρλο, αν υπάρχει αντίστοιχο ζήτημα και για τους μόνιμους που είναι στο δημόσιο, και είναι ασφαλισμένοι από την 1η-1η του 83 και μετά, γιατί αυτό μας λένε. Ναι, υπάρχει τέτοιο θέμα, πολύ σωστά το θέτετε. Γιατί αυτοί που είναι πριν την 1η-1η-83 φεύγουν με 35 χρόνια ανεξαρτήτως ορίου. Εκεί δεν υπάρχει ζήτημα. Αυτοί που είναι μετά την 1η-1η-83 και έχουν παραδείγματος χάρη κάποιο χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ, μπορούν να φύγουν με 35 χρόνια ασφάλισης, αλλά στα 58. Mm-hmm. Έτσι όπως τίθεται λοιπόν η διάταξη, και για αυτή την κατηγορία υπάρχει πρόβλημα. Γιατί κάποιοι μπορεί να συμπληρώνουν την 35 ετία, αλλά να μην έχουν το όριο ηλικίας. Αλλά 55-56. Ακριβώς. Και σωστά. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να ενταχθείς σε εργασιακή εφεδρεία, να παίρνεις αυτές τις μειωμένες αποδοχές που παίρνεις και τελικά να τελειώνει η εργασιακή εφεδρεία και να μην μπορείς να πάρεις ούτε σένα. Το χειρότερο όλο. Όχι, δεν θα έπαιρνα μειωμένη. Δεν θα παίρναν δεν καθόλου. Τίποτα. Μέχρι να γίνουν 58 δεν θα παίρναν τίποτα. Βέβαια, θα τέλειωνε άλλους 55 χρόνια. 3 χρόνια κάτι θα περιμένει πότε θα πάρει σύνταξη. Υπάρχουν πάντως, να πούμε και το εξής, ολοκληρώνοντας τουλάχιστον αυτά που θέλω να πω εγώ, ότι θα πρέπει να δουν και το θέμα αυτών που είναι ασφαλισμένοι στο δημόσιο και έχουν 2 ασφαλιστικούς φορείς. Παραδείγματος χάρη γιατροί, μηχανικοί, εκεί θα πρέπει να δουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και στους 2 φορείς. Γιατί κάποιοι από αυτούς δεν θα φεύγαν. Δεν θα φεύγαν παίρνοντας σύνταξη μόνο από το έναν. Θα περίμενα να συμπληρώσουν προϋποθέσεις να πάρουν και από τους 2. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το δουν, να το αντιμετωπίσουν με την εγκύκλειο. Μάλιστα. Σωστό. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Όπως καταλάβατε, όλα πανέτοιμα. Όλα πανέτοιμα. Για το συνταξιοδοτικό μια εβδομάδα πριν, έτσι. Εντάξει. Όπως πάντα. 10 περικοπές. Θα δούμε μετά μια νέα εγκύκλειο να διορθώσουμε αυτά που έπρεπε να έχουμε φτιάξει από την αρχή και πάει λέγοντας. Δεν μου λες τώρα για πάμε στις 10 που ήρθε η ώρα του σκεφτονών για περικοπές στο μισθολόγιο. Προσαρμόζονται στις διατάξεις του νέου μισθολογίου, το ίδιο ουσιαστικά με τους δημοσίους υπαλλήλους. Αναδρομική ισχύ και για αυτούς από την 1η Νοεμβρίου. Έχουν περικοπές, εκτιμάται γύρω στο 35-40% μεσοσταθμικά. Ουσιαστικά βασικό μισθό δεν θα μπορούν να έχουν μεγαλύτερο από τον υπάλληλο αντίστοιχης εκπαιδευτικής κατηγορίας στο στενό δημόσιο τομέα.
είναι αυτά που έχουμε πει. Επίσης, η διαφορά σε αυτούς είναι ότι στις απολαβές τους και στους ανώτατους μισθούς τους, στον ανώτατο μισθό τους, συμπεριλαμβάνονται και όλα τα επιδόματα που προβλέπουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας τους. Ναι, δηλαδή, για παράδειγμα, για έναν ΕΕ που είναι 1.331 ευρώ ο ανώτατος μισθός πριν να βγει στη σύνταξη, δεν είναι μόνο βασικός μισθός. Μέσα εκεί συγκαταλέγονται και τα επιδόματα που έχουν από τις συλλογικές τους συμβάσεις. Ναι, βλέπουμε και την κάρτα της σχετική. Ακριβώς. Mm. Και μετά διαμορφώνονται ουσιαστικά οι μισθοί τους με βάση το βασικό μισθό, την οικογενειακή παροχή, το επίδομα επικίνδυνες εργασίας και έτσι βγαίνει το σύνολο των αποδοχών τους. Μάλιστα. Να σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Και τη Ράνια επίσης. Καλημέρα και στην Ελλάδα. Καλημέρα σας, κύριε, και στους δυο. Ευχαριστούμε πολύ. Ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε ξανά μετά με το θέμα της ΔΕΗ και του. Πώς το λες. Το μεγαλύτερο θέμα τώρα αυτό είναι, ρε παιδί μου. Δεν μου αρέσει να το λες χαράτσι γι' αυτό. Το χαράτσι της ΔΕΗ. Διάλειμμα.